Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό κυριακάτικο βράδυ να έχουμε όλοι μας. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου 40 λεπτά, ανακοινώθηκε επίσημα η νέα κυβέρνηση του κυρίου Κώστα Σιμίτη. Αυτή λοιπόν η εκπομπή, για την οποία πολλοί αναρωτιέστε τι ακριβώς είναι, είναι ένα δημοσιογραφικό πρόγραμμα ανοιχτό. Ανοιχτό και στην επικαιρότητα μερικές φορές. Έτσι, κάποιες Κυριακές βεβαίως μπορεί να έχουμε την προσωπογραφία κάποιων ανθρώπων που αγαπάμε όλοι μας για να τους γνωρίσουμε από κοντά. Κάποιες Κυριακές μπορούμε όμως να ασχολούμαστε και με την πολιτική. Όταν η πολιτική έτσι ουσιαστικά και κέρια μπαίνει στην επικαιρότητα και στη ζωή μας. Την περασμένη λοιπόν Κυριακή είχαμε μία εκπομπή αφιερωμένη στις ημέρες εκείνες, καθώς ήταν έτοιμος να παραιτηθεί ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου. Είχαμε κάνει ένα μικρό flashback στη ζωή του και στις ημέρες που ζήσαμε και ζούμε όλοι μας εκεί στον Άσιο και όχι μόνο. Αυτή την Κυριακή βεβαίως και πάλι η επικαιρότητα μας αναγκάζει η εκπομπή μας να είναι πολιτική, γιατί όταν ανακοινώνεται μια κυβέρνηση πριν από 40 λεπτά θα ήταν ακόμη και άκερο και ανεπίκαιρο και αστείο ίσως να ήταν κοντά μας κάποιος άνθρωπος που απλά θα κοιτάζαμε τη ζωή του. Ξέρω ότι σήμερα πάρα πολλοί από εσάς θα θέλατε να ακούσετε κάποιους από τους καινούριους υπουργούς. Αυτό θα επιχειρήσουμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Δηλαδή, από τη στιγμή αυτή αρχίζουμε μια προσπάθεια μιας ανοιχτής, ζωντανής επικοινωνίας με τους νέους υπουργούς που θα αρχιστούν βέβαια αύριο. Παράλληλα, ξέρω ότι θα θέλατε πάρα πολλοί από εσάς να βάλετε κάποια μεγάλα ζητήματα και στους καλεσμένους μου, αλλά και στους υπουργούς που πιθανότητα θα κουβεντιάσουν μαζί τους. Θα υπάρχει λοιπόν και μια ανοιχτή γραμμή για εσάς. Παράλληλα, θα γνωρίσουμε περισσότερο τον νέο Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Σιμίτη, μέσα από πρόσωπα του στενού φιλικού του περιβάλλοντος. Και βέβαια θα ταξιδέψουμε και σε κάποιες γωνιές της Ελλάδας να δούμε κάποια θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη σημερινή μας εκπομπή. Αλλά όλα αυτά, πριν έτσι σας τα αναλύσω περισσότερο, να σας γνωρίσω προηγουμένως τους σημερινούς μου καλεσμένους. Είναι ο κύριος Κώστας Αρζόγλου. Γεια σου Κώστα μου. Σκηνοθέτης, τοπιός, τον ξέρετε όλοι σας. Ο Παναγιώτης ο Φασούλας. Γεια σου Παναγιώτη. Και ο Θέμος Αναστασιάδης. Ο γνωστός Θέμος Αναστασιάδης. Μαύρη τρύπα και διάφορα άλλα ωραία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Οι τρεις καλεσμένοι μου σήμερα έχουν, θα έλεγα, μία συνισταμένη. Είναι βεβαίως τρεις άνθρωποι από διαφορετικό χώρο. Τέχνη, αθλητισμός, δημοσιογραφία. Αλλά είναι τρεις άνθρωποι που η κοινή τους συνισταμένη είναι ότι ασχολούνται και προβληματίζονται με τα κοινά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ασχολούνται με την πολιτική. Πολιτικά όντα, πολιτική σκέψη, άρα λοιπόν μπορούμε να κουβεντιάσουμε μαζί τους σε αυτή τη ζωντανή μας εκπομπή κάποια θέματα που θα δούμε και για το αύριο, αλλά και για την πολιτική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και βεβαίως θα δούμε μαζί τους και θα κουβεντιάσουμε μαζί τους και κάποια σημαντικά κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και θα τα δούμε μέσα από τα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Παράλληλα με όλα αυτά, γιατί η εκπομπή αυτή είναι και λίγο έτσι μαμούθι, είναι Μπενχούρ. Ξεκινάει τώρα και τελειώσει γύρω στις 12 παρά 10. Παράλληλα με όλα αυτά, εμείς σας βάζουμε ένα ερώτημα, στο οποίο μπορείτε εσείς να απαντήσετε και να μπορέσουμε να βγάλουμε μέσα από τις απαντήσεις σας κάποιο συμπέρασμα. Το ερώτημα που θα πρέπει να μας απαντήσετε μέσα από δύο τηλεφωνικές γραμμές που αμέσως θα σας δείξουμε είναι: η αλλαγή προσώπου στην Πρωθυπουργία περιμένεται να αλλάξει ριζικά την πορεία του τόπου και να προωθήσει την επίλυση προβλημάτων του πολίτη? Ναι ή όχι? Υπάρχουν δύο τηλεφωνικές γραμμές άμεσες, από τις οποίες η μία είναι για το ναι, η άλλη είναι για το όχι. Για το ναι είναι το 090-23-26-26, για το όχι είναι το 090-23-26-27. Το ερώτημα βεβαίως είναι πολιτικό, αλλά θα μας βοηθήσει να δούμε και να σφιγμομετρήσουμε και τις δικές σας σκέψεις και τη δική σας στάση σε όλα αυτά που ζούμε. Αυτά έτσι ήταν ένα μεγάλο πρόλογο. Να ξεκινήσω λιγάκι έτσι με τους φίλους που είναι εδώ κοντά. Κώστα μου, ένα ερώτημα που από τα πρώτα που έχω σχηματίσει εδώ είναι εάν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή με αυτή τη νέα κυβέρνηση και με τον νέο Πρωθυπουργό, ή απλά, όπως λέει ο κόσμος, άραξε τα ρούχα του ο Μανολιός και τα έβαλε αλλιώς. Ποια είναι η δική σου σκέψη, ποια είναι η δική σου έτσι? Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια το ερώτημα, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ απλό. Πιστεύω όμως ότι όλοι μας περιμένουμε διάφορα πράγματα από κάθε τι καινούριο.
Τη μια το λέμε το νέο έτος, την άλλη το λέμε το νέος πρωθυπουργός, την άλλη το λέμε το 2000, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στοιχήματα που βάζουμε με τον εαυτό μας, ότι είναι να πετύχουμε κάτι σε αυτό το, με αυτή την ευκαιρία, την καινούργια. Θα κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, πώς το βλέπεις το πράγμα. Θα κερδίσουμε αυτό το στοίχημα ή και αυτό το στοίχημα τώρα θα το έχουμε χάσει. Να προφητεύσουμε, ας πούμε. Όχι, από αυτά που ζούμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ κοιτάζοντας τον νέο πρωθυπουργό στα μάτια, και εννοώ σκηνοθετικά άμα τον έβλεπα, όσο τον έχω δει, περιμένω, πραγματικά περιμένω να υπάρξει ένα νέο ρούχο έστω του Μανολιού. Ναι. Πραγματικά το περιμένω. Ενώ έστω από τα μάτια άλλων υποψηφίων δεν το περίμενα. Έστω και αυτό είναι σημαντικό όμως. Να πάρα υπάρχει πολύ σημαντικό. Το καινούριο ρούχο έστω του το Μανολιού. Το καινούριο ρούχο του Μανολιού, γιατί όχι. Για τον Παναγιώτη, ένα ερώτημα. Μας δίνει την εξής εικόνα, κύριο Σιμίτη. Σοβαρός, τεχνοκράτης, ευρωπαϊστής, χαμηλών τόνων πολιτικός. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του προφίλ του κύριου Σιμίτη. Νομίζεις ότι με τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί ένας να κρατήσει την εξουσία στην Ελλάδα ή χρειαζόμαστε έναν εμπνευσμένο ηγέτη από τα γνωστά πρόσωπα που είχαν περάσει μέχρι τώρα, Καραμαλής, Παπανδρέου, Γιώργο Παπανδρέου? Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα αποκτά έναν πρωθυπουργό με τόσο χαμηλό προφίλ και τόσο έτσι τεχνοκράτη και ευρωπαϊστή, όπως λένε. Και σταθερό στις θέσεις του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον εγώ, από τις θέσεις που είχε όταν ανέλαβε κάποια υπουργεία μέσα από κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Και είναι γεγονός ότι δεν είναι αυτό που λένε ο χαρισματικός. Δεν ξέρω ότι και εγώ τι είναι αυτό ο χαρισματικός. Προφανώς δεν είναι Παπανδρέου, θέλω να πω. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που ψηφίζουν σήμερα νομίζω ότι έχουν πάψει ή θα πάψουν πολύ σύντομα να ασχολούνται με το ποιος θα λέει ωραία από τον μπαλκόνι και ποιος όχι. Θα αρχίσουν να ζητάνε κάποιον άνθρωπο που θα τους φέρει αποτελέσματα και αυτά τα αποτελέσματα θέλουν να ψηφίσουν. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τον νέο πρωθυπουργό, έτσι όπως ήταν σταθερός στις θέσεις του μέχρι τώρα, να φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Και όπως είπες, έχει μεγάλη εμπειρία οικονομική του, στον οικονομικό τομέα τουλάχιστον. Ναι. Τώρα, το γεγονός ότι είναι ευρωπαϊστής, δεν ξέρω αν είναι στα υπέρ ή στα κατά της Ελλάδας. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ αυτή την Ευρώπη. Δεν μπορώ να δω πόσα πολλά καλά έχει κάνει στην Ελλάδα. Πάντως πιστεύω ότι θα δούμε αποτελέσματα σύντομα από αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω ότι έτσι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και όχι με φανφάρες και πολιτικολογίες. Για το θέμα ένα ερώτημα. Πώς και πόσο χρόνο θα χρειαστούμε για να κλείσουν οι πληγές μιας πρόσφατης εποχής που περάσαμε? Κοίτα, οι πληγές αυτές δεν κλείνουν με τίποτα, έτσι. Δεν κλείνουν, γιατί θα κλείσουν αυτές, θα πουλωθούν, θα τις ανοίξουν άλλοι. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, γιατί η Ελλάδα μια ζωή σέρνεται με πληγές. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα. Σαν για σένα σήμερα, ας πούμε, που λες ότι κάνεις άλλη εκπομπή και σε λίγο πάλι θα ψάχνεις να βρεις ανθρώπους. Ναι. Υπουργούς που είναι, που δεν είναι. Όποιος τον είδατε στο τηλέφωνο, πάρτε μας και πείτε που είναι, να πάμε να το βρούμε. Δηλαδή, κατά βάση δεν αλλάζουμε. Αυτό πρέπει να πω είναι ότι νομίζω έτσι ότι είναι μια ευκαιρία να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αλλά ότι σήμερα ακριβώς είχαμε την πρώτη τρομερή σύγκρουση που έγινε στα παρασκήνια αυτή τη κυβέρνηση που βγήκε προς τα έξω μεταξύ των δύο δυνάμεων. Τις δύναμεις που θέλουν να αλλάξουν και τις δύναμεις που δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι οι δυνάμεις του παρελθόντος. Σήμερα όλη την ημέρα γινόταν, δεν ξέρω αν πρέπει να τα πούμε μετά αυτά, γινόταν χαμός. Εκβιασμός στον εκβιασμό. Θα φύγω εγώ αν μου πάρεις εκείνον, θα μπω εγώ αν φύγει ο άλλος. Δόθηκε αυτή η μάχη. Τα αποτελέσματα, αν κρίνουμε δηλαδή από τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβολίου, νομίζω ότι είμαστε, ξέρω εγώ, 0-0. 0-0. Ναι. Εννοείς με τις παλιές δυνάμεις. Εννοώ με τις δυνάμεις Παπανδρέου προεδρική. Ας τις πούμε προεδρικές, γιατί προεδρική είναι παρεξηγημένος όρος. Με τους παλιούς που ήταν του Παπανδρέου, την παλιά φρουρά και με τους ανταγωνιστές του Σιμίτη για την αρχηγία. Ναι. Τον Άκη, τον Αρσένη και τους δικούς του. Αυτοί μείναν στα υπουργεία τους. Ο Άκης, βέβαια, μαζεμένος πολύ σε όσο αφορά αρμοδιότητες. Δεν είναι ο υπερυπουργός που ήταν του Παπανδρέου, είναι απλά υπουργός εσωτερικών. Ο Αρσένης Άμυνας έμεινε. Έμεινε, αλλά έχασε έναν υφυπουργό που είχε πολύ μεγάλη σημασία. Τον Πεντενιώτη. Τον Πεντενιώτη. Ναι. Τεράστια σημασία. Ο Λιβάνης δεν είναι πουθενά. Ο Λιβάνης δεν είναι πουθενά, αλλά δεν υπάρχει. Ο Κατσιφάρας δεν είναι πουθενά. Ναι, νομίζω έξω στον κόσμο δεν υπάρχει το συνέστημα, δηλαδή ένα που υπήρχε στους χτες προχτές, που όπου να πει τι φρέσκο πράγμα είναι αυτό. Ναι. Το είναι τελείως καινούριο. Υπάρχει ένα. Ένα μούδιασμα. Ένα μικρό μούδιασμα για να δούμε τι θα γίνει.
Βεβαίως, σε λίγο θα έχουμε αποτελέσματα και από το μικρό αυτό δημοψήφισμα που κάνουμε, το τηλεφωνικό δημοψήφισμα, αλλά και σε κάποια στιγμή της εκπομπής θα ανοίξουμε πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε και εσάς επάνω σε αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς, γιατί βεβαίως κανείς δεν είναι αυθεντία και κανείς ό,τι λέει δεν είναι θέσφατο και εμείς προβληματιζόμαστε και εμείς ψαχνόμαστε αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι είναι ώρα να ξεκινήσουμε αυτό το μικρό οδηπορικό γύρω από το περιβάλλον του νέου Πρωθυπουργού. Και όταν λέω περιβάλλον, εννοώ περιβάλλον με την καλή έννοια και όχι με την έννοια που έχει πάρει η λέξη τον τελευταίο καιρό. Μιλάμε για ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, που τον ζουν από κοντά, που είναι παλιοί του φίλοι. Και είναι τρία αυτά τα πρόσωπα αυτά. Είναι ο κοινωνιολόγος, ο κύριος Γεράσιμος Νοταράς. Είναι η κυρία Φωτεινή Τσαλιγοπούλου, καθηγήτρια στο Πάντι Πανεπιστήμιο. Και είναι ο κύριος Θέμελης από τους πολύ στενούς του συνεργάτες. Ας ακούσουμε τι μας είπαν οι άνθρωποι αυτοί για τον νέο Πρωθυπουργό. Με την Πρωθυπουργία του Κώστα Σιμίτη, πολλά από τα νεανικά μας όνειρα ελπίζω ότι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος κοινωνικός, παρά την πρώτη εντύπωση. Ο Κώστας στην πρώτη εντύπωση δίνει την αίσθηση ενός ανθρώπου πολύ συναισθαλμένου, αλλά πιστεύω ότι στην ουσία είναι βαθύτατα κοινωνικός, βεβαίως με επιλογές. Και ακριβώς για το λόγο αυτό, ο Κώστας έχει πάρα πολύ καλούς φίλους και έχει πάρα πολύ καλούς φίλους σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και θα έλεγα και σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Είναι άνθρωπος του πάθους ή άνθρωπος του μέτρου? Είναι απόλυτα άνθρωπος του μέτρου. Αλλά είναι και ταυτοχρόνως άνθρωπος της επιμονής και άνθρωπος της συνέχειας. Αυτό το ήθος, η αξιοπρέπεια, η σεμνότητα, καθόλου δεν είναι εξωτερικά γνωρίσματα της συμπεριφοράς του. Είναι στοιχεία που συνθέτουν τον πυρήνα, θα έλεγα, της ίδια της ύπαρξης. Βρίσκονται στον πυρήνα του ψυχισμού του. Δεν υπάρχει δηλαδή διαρροή ανάμεσα στο δημόσιο πρόσωπο του Κώστα Σιμίτη και στο ιδιωτικό. Να ρωτήσω αν μπορεί να περάσει στην ψυχολογία της μάζας ο Κώστας Σιμίτης. Πιστεύω ότι η μάζα είναι πολύ πιο όρημη, για να μην πω καταρχήν τη λέξη μάζα, που είναι μια λέξη που δεν μου αρέσει. Ας πούμε το κοινό, το ευρύ κοινό. Το ευρύ κοινό είναι πολύ πιο όρημο από ό,τι θέλουμε να νομίζουμε. Και έχω την αίσθηση ότι έχει συλλάβει με το ένστικτό του, αυτό το αλάνθαστο ένστικτο, έχει συλλάβει ότι ο Κώστας Σιμίτης δεν πρόκειται να τον κοροϊδέψει. Θα πρέπει, από εδώ και πέρα τουλάχιστον, οι άνθρωποι οι οποίοι μας κυβερνούν, να τους ξέρει ο θυρωρός τους. Νομίζω ότι αυτή η λαϊκίστικη αντίληψη της μαγκιάς, της ανωνυμίας που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, δεν έδωσε καλά πράγματα στον τόπο. Και πιστεύω ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δεμένος με την παράδοση, δεμένος με τα γεγονότα του τόπου αυτού, έχει και μία ευαισθησία και μία αίσθηση των πραγμάτων πολύ καλύτερη. Ο Κώστας Σιμίτης είναι ένας βαθιά πνευματικός άνθρωπος, με πολύ μεγάλη κουλτούρα, με μία συστηματικότητα στις αναζητήσεις του, η οποία είναι εκπληκτική, τις αναζητήσεις του τις πνευματικές, και πιστεύω ότι στο ξεκίνημά του δεν είχε καν διανοηθεί ότι θα είχε μία εμπλοκή άμεση και ενεργή στην κομματική ζωή. Ήταν πάντα ένα πολιτικό «ον», αλλά ένα πολιτικό «ον» το οποίο ανέλυε και το οποίο προσπαθούσε να βρει λύσεις για τα προβλήματα. Άλλωστε, και αυτό μου θυμίζει κάτι πολύ χαρακτηριστικό για τον Κώστα τον Σιμίτη, ήτανε από τους ανθρώπους που, από τους πρώτους που μας έφεραν σε επαφή, ενώ στο πνευματικό επίπεδο, με την δραστηριότητα της Fabian Society στην Αγγλία, όπου αν θέλετε ήταν η πνευματική αριστερά της Αγγλίας, κάτι το οποίο ως ένα βαθμό χρησιμοποιήθηκε και σαν πρότυπο για τον Όμιλο Παπαναστάση. Έχει μια πολύ ισορροπημένη οικογένεια, έτσι ένα στενό δεσμό, ισορροπημένο, ελεύθερο που ανασένει, αλλά και πολύ ουσιαστικό, και έχει μια ουσιαστική σχέση αγάπης με τον αδελφό του. Είναι πάρα πολύ ψύχραιμος. Είναι πάρα πολύ ψύχραιμος και το έχω ζήσει αυτό και σε άλλες δύσκολες στιγμές.
όπου διάφοροι καταραίουν και αυτός cool αντιμετωπίζει την κατάσταση. Να λοιπόν μερικά από τα χαρακτηριστικά από τον νέο Πρωθυπουργό, όπου μας τον παρουσιάζουν σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σκεπτόμενος, πολύ ψύχρεμος, με μια πολύ ισορροπημένη οικογένεια και αυτό έχει μεγάλη σημασία, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι θέμα. Το να έχει μια ισορροπημένη οικογένεια Πρωθυπουργός. Έχει. Δεν ξέρω εσύ. Εντάξει, ο Αντρέας που είχε μια ισορροπημένη τώρα τελευταία, δεν πήγε κι άσχημα. Και αρκετά, ένας άνθρωπος που ασχολείται αρκετά και με το θέατρο, με τις τέχνες, Κώστα, θα τον δείτε στα θέατρα, θα τον βλέπετε κοντά σας ίσως. Σκεφτόμουν τώρα αυτό που βλέπαμε, μερικά πράγματα. Δηλαδή, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα πρωθυπουργό εκλεγμένο όχι από το λαό απευθείας, αλλά από μια κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό φαίνεται ότι είναι λίγο περίεργο. Έτσι, ναι, είναι πρωτάκουστο, ναι, δεν ναι, είναι. Ναι, είναι. Είναι. Και ίσως είναι και η τελευταία φορά που να έχουμε κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι και η τελευταία. Έχω την εντύπωση ότι αυτό μπορεί να αποβεί πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τον κύριο Σιμίτη. Πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλο πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα. Θα μου απαντήσεις γιατί, αφού προηγουμένως πώς τηλεθεατές, γιατί είμαι εδώ πριν από το κοντρόλ, έχουμε ήδη αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα από τα αποτελέσματα από το δημοψήφισμα που κάνουμε. Το ερώτημά μας λοιπόν για εσάς που μας ακούτε είναι και που μπορείτε εσείς να μετάσχετε σε αυτή την εκπομπή. Εάν πιστεύετε ότι η αλλαγή προσώπου στην Πρωθυπουργία περιμένετε να αλλάξει ριζικά την πορεία του τόπου και να επηρεάσει θετικά την άμεση επίλυση προβλημάτων του πολίτη. Ή να θυμόσαστε και το πρώτο ερώτημα που μπήκε στην εκπομπή, εάν είναι απλά τα ρούχα του Μανολίου που αλλάξανε και μπήκαν αλλιώς ή είναι ουσιαστική αυτή η αλλαγή. Απαντάτε στα τηλέφωνα που σας έχουμε δώσει για το ναι 090 23 26 26, για το όχι 090 23 26 27. Αυτά. Ναι, συγγνώμη που σε διακόψα, μπορούμε να προχωρήσουμε. Τι. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ πέρα δεν είναι. Δεν είπες ότι έχεις αποτελέσματα. Τι? Αποτελέσματα που είναι. Περιμένω να τα δώσω. Σε ένα λεπτό θα μου δώσουν τα πρώτα αποτελέσματα. Λέω λοιπόν εδώ πέρα είμαστε μια παρέα που κουβεντιάζουμε. Μην περιμένετε να σας δω το λόγο, διότι και δεν μου αρέσει να διαφωνήσω. Να τον παίρνουμε μόνοι μας. Να τον παίρνετε μόνοι σας και να γίνετε εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούω. Ωραία, για δώσ' μας το λόγο. Στο δίνω, παιδί μου, πρόχωρα να προχωρήσει. Παρακαλώ, τι έχετε να ρωτήσετε. Λοιπόν, κάτι λίγο κόστος. Απλώς έλεγα ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να δείξει ο κύριος Σιμίτης το προφίλ του, θα λέγαμε. Το πραγματικό. Δηλαδή αυτό που ονειρεύεται, αυτό που θέλει να κάνει, με τους ανθρώπους που θέλει να κάνει. Έτσι. Με ποιους μπορεί να υλοποιήσει αυτό που οραματίζεται. Γιατί, εάν ήταν ένας εκλεγμένος από το λαό, σίγουρα οι συμβιβασμοί που θα έπρεπε να κάνει για να έχει τον τάδε υπουργό από την τάδε περιφέρεια που τον ανέβασε, ξέρω εγώ, να τον κάνει υπουργό και μετά να τον κατεβάσει και να κάνει ανασχηματισμό για να ικανοποιήσει κάτι άλλο. Δηλαδή θα έπεφτε πολύ περισσότερο μέσα σε αυτό το λούκι, για να το πούμε έτσι, το λούκι του συμβιβασμού. Και εγώ δεν πιστεύω καθόλου ότι η πολιτική είναι η τέχνη του συμβιβασμού. Αυτό δεν το πιστεύω. Όχι, μόνο Κώστα, να μου επιτρέψει να πω ναι, ότι ναι. Ακριβώς τώρα είναι που χρειάζεται να κάνει συμβιβασμούς, γιατί δεν έχει τη λαϊκή εντολή. Έτσι. Βγήκε από μια κοινοβουλευτική ομάδα όπου ήταν 50-53-53. Ναι. Δηλαδή, ζήσε μάιμα να φάστε φίλοι. Δεν έχει δυνατότητα λοιπόν παρά να κάνει συμβιβασμούς. Και σε αυτό το πρώτο συμβούλιο το υπουργικό βλέπουμε ότι έχει κάνει τους συμβιβασμούς. Κοίταξε, από έχει ό,τι άκουσα τις ισορροπίες. Ο Παναγιώτης. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται τόσο δημοκρατικά πρωθυπουργός. Ναι, σύμφωνα. Άλλο αυτό. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα το να εκλέγει. Δηλαδή, μέχρι τώρα μιλούσαμε ποιον θα υποδείξει διάδοχο ο κύριος Παπανδρέου, ποιον δεν θα υποδείξει. Δηλαδή, αν υποδείχνει κάποιον διάδοχο, υποθέτω ότι θα τον είχαμε και πρωθυπουργό, έτσι. Αυτό και αν είχε του συμβιβασμού. Ναι. Εδώ όμως τώρα πρέπει να λογοδοτεί προς το παρόν τουλάχιστον στον κύριο Αρσένη και στον κύριο Τσοχατζόπουλο. Πιστεύεις ότι θα πάει το πράγμα έτσι, γιατί βλέπω από την αρχή μια άποψη ότι έγινε ένας συμβιβασμός μεγάλος, έτσι, του Σιμίτη, μεταξύ της παλιάς φρουράς, προεδρικών, ας τους πούμε, για να μπορούμε να συνοηθούμε. Όχι, λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή είναι εμφανές ότι έκανε ένα συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα, αν αυτό το συμβιβασμό το χρησιμοποιήσει για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και μετά τους πάρει στο κυνήγι, είναι άλλο θέμα. Αλλά μπορεί ο συμβιβασμός, στο τέλος ξέρεις, να τον φέρει καπάκι, όπως την πάτησε ο Εύερτ. Ναι. Στον Εύερτ στην αρχή του λέγανε. Διώξε το Μητσοτάκη την Τώρα να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Αυτό χρειάζεται το Μητσοτάκη την Τώρα, το Μαντζίνα για εκπρόσωπο ας πούμε, που το βλέπει σου θυμίζει το Μητσοτάκη. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Ας πούμε, Βενιζέλος. Λαμπρός επιστήμων κτλ. Υπουργός Δικαιοσύνης ξαφνικά. Αναβάθμιση. Ο Βενιζέλος ναι. Ήταν από αυτούς που μέχρι ένα λεπτό πριν το τέλος ήταν μιμή και ξέρω ψωμί. Ήταν ο θέμα τι ήταν, τώρα μην κρυβόμαστε. Αλλά τελευταία στιγμή το κατάλαβε και γύρισε. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν επαφές με τη σύζυγο
πρέπει να κοπούν εντελώς. Ούτε εγώ δεν λέω ότι πρέπει. Τι αν ήμουν εγώ. Καλά, είναι σίγουρο. Λέμε για το Σιμίτη. Αυτοί οι άνθρωποι τον πολέμησαν μανιωδώς. Τώρα βέβαια έχει νέα δεδομένα να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό έκανε το πρώτο συμβάσμα και το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Πώς θα το εγώ υποπτεύομαι, πιστεύω ότι ήθελε λίγο να αποδυναμώσει το περιβάλλον το λεγόμενο, το οποίο φοβάται μην τον πολεμήσει αμέσως μετά, διότι το περιβάλλον, αυτό που λέμε περιβάλλον Παπανδρέου, δεν έχει χάσει τη δύναμή του και ελέγχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και ίσως βάζοντας κάποιους από το περιβάλλον ή από τους προεδρικούς στην νέα κυβέρνηση, θέλει λιγάκι να αποδυναμώσει τα πράγματα. Πριν προχωρήσουμε όμως να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα από το δημοσίευμα που κάνουμε. Να βγάλουμε λοιπόν την κάρτα, να δούμε τι λέτε εσείς, αν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή με το νέο πρόσωπο της κυβέρνησης. Το ναι είναι 464, το όχι 450. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό. 0-0 δεν είπαμε πριν. Βλέπεις ότι ακριβώς περίπου είναι μοιρασμένοι οι τηλεθεατές στο αν πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το ο καινούριος πρωθυπουργός μπορεί να αλλάξει. Θα δούμε και μετά τι θα γίνει, βέβαια. Θα δούμε και μετά τι θα γίνει. Αλλά το πρώτο νούμερο είναι ενδεικτικό. Είναι και μεγάλο δείγμα, δεν είναι. Μεγάλο δείγμα. 500 άτομα είναι. Μεγάλο δείγμα είναι, ναι. Παναγιώτη, εσύ αυτό που λέγαμε λίγο πριν, πιστεύεις ότι το περιβάλλον Παπανδρέου που υπήρχε έχει δυνάμεις και θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε μια εντελώς καινούργια φάση που μπήκαμε? Άποψή μου είναι ότι το περιβάλλον υπάρχει λόγω της ύπαρξης του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που παραιτήθη από τη θέση του πρωθυπουργού, δεν νομίζω ότι θα θελήσει να επανέλθει. Πιστεύω εγώ, δεν ξέρω. Ή του περιβάλλοντος είπαν ότι μάλλον θα θελήσει να επανέλθει. Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση ο ίδιος να θελήσει αυτή την επάνωδο του. Οπότε το περιβάλλον σιγά σιγά θα εξασθενήσει, όποιο περιβάλλον και αν είναι αυτό, και αν είναι καλό ή κακό. Έχω την εντύπωση ότι μόνο κακό έκανε στον τελευταίο καιρό, ειδικά στον πρωθυπουργό. Αλλά νομίζω ότι θα εξασθενήσει σιγά σιγά και φαίνεται ήδη από την. Έστω και αν λέει ο Θεός ότι είναι 0-0. Εγώ δεν βλέπω να είναι 0-0 η σύσταση αυτής της κυβέρνησης. Έχει πολλά πρόσωπα τα οποία έχουν έρθει σε μεγάλη. Καταρχήν ο Θόδωρος Πάγαρος, είναι υπουργός εξωτερικών. Είναι ένα τρομερά σημαντικό υπουργείο και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ξεκομμένος εντελώς από παντού. Η Βάσου Παπανδρέου έχει τρία υπουργεία. Είναι υπερυπουργός η Βάσου. Έτσι. Το Υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά, αυτά όλα θεωρούνται επιτυχημένοι υπουργοί. Έπρεπε να μείνουν στις θέσεις τους. Θεωρούνται επιτυχημένοι. Τώρα από εκεί πέρα. Την επιστροφή του Βαγγέλη Γιαννόπουλου. Έτερο να φέρει. Τον κυνηγάμε να τον βρούμε, ελπίζω να τον έχουν στο τηλέφωνο κάποια στιγμή. Κώστα, αν κάτι ήθελε να πει. Θα τρέχει σε όλα τα κανάλια ο Γιαννόπουλος. Ο οποίος έμαθα δεν είναι ευχαριστημένος από το Υπουργείο Εργασίας. Και πότε θα ήταν ευχαριστημένο? Πριν μπούμε στο στούντιο, έμαθα ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο από το Υπουργείο Εργασίας. Ήθελε να πάρει κάποιο άλλο Υπουργείο. Και βεβαίως εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι που βάλανε στο Υπουργείο Κοινωνικών, στο Υπουργείο Υγείας τον κύριο Πεπονή. Τέλος άσχετος βεβαίως με τον χώρο της υγείας ο κ. Πεπονής. Καλός άνθρωπος, καλός πολιτικός, αλλά άσχετος. Κάτι θα κάνει. Αυτό έπρεπε να του δώσουν κάτι. Δεν υπάρχει. Τώρα μιλάμε. Τώρα αυτή είναι η εξήγηση. Ναι. Εγώ θα ήθελα απλώς να διατυπώσω μία αίρεση σχετικά με αυτό τον όρο περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή, τι λέμε περιβάλλον? Εγώ έχω συνηθίσει να λέω, εννοώ τουλάχιστον μέσα μου, ένα περιβάλλον όταν κάποιος στηρίζεται σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, όταν δημιουργεί την αυλή του, την αυλή του, τους αυλικούς του, επάνω στους οποίους στηρίζεται. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Παπανδρέου είχε αυτού του είδους το περιβάλλον καθόλου. Επηρεαζόταν, πολύ φυσικά, και παλιότερα επηρεαζόταν από άλλο περιβάλλον, πάλι που το είχε ιδρύσει ο ίδιος, έτσι δεν είναι? Όλοι έχουν περιβάλλον. Όλοι έχουν περιβάλλον. Όλοι έχουν περιβάλλον. Και θα γίνει τώρα το νέο περιβάλλον, εμπρός για το νέο περιβάλλον που θα γίνει, απλώς να ξεκαθαρίσουμε μες στο μυαλό μας ότι ο Παπανδρέου δεν νομίζω ότι είχε ένα περιβάλλον που τον στήριζε. Αυτός στήριζε το περιβάλλον του. Αυτό είναι το χειρότερο. Ε? Αυτό είναι το χειρότερο που λες. Αυτό είναι το πιο πατερναλιστικό. Το χειρότερο, γιατί στήριζε ένα περιβάλλον το οποίο από ένα σημείο και πέρα, όταν ο Ανδρέας σταμάτησε να υπάρχει, εδώ και 6 μήνες δεν υπάρχει, ο σαν πρωθυπουργός, έτσι, κυβερνούσαν ταυτού. Ναι. Είναι απλό. Και είναι η δεύτερη φορά, βέβαια, τώρα θυμάμαι που βγαίνει πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική. Νομίζω ότι ήταν και ο Ράλης που είχε εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ήταν η πρώτη αυτή φορά και είναι η δεύτερη φορά. Α, είναι η δεύτερη φορά. Ναι. Όμως να προχωρήσουμε περισσότερο, για να κοιτάμε και λίγο το αύριο, να προχωρήσουμε περισσότερο στον χώρο του νέου Πρωθυπουργού. Είδαμε ήδη κάποιες πρώτες απόψεις των ανθρώπων που τον ξέρουν πολύ καλά,
Να περάσουμε τώρα σε ένα δεύτερο ρεπορτάζ που μου κάνει με τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι μας μιλάνε περισσότερο και πιο λεπτομεριακά για τον χαρακτήρα του κυρίου Κώστα Σιμίτη. Η μεγάλα ενδιαφέροντα με τον τρόπο του. Δηλαδή με την σεμνότητα που επιβάλλει η προσέγγιση ενός ανώτερου πνευματικού πράγματος. Δεν τα κάνει, δεν πηγαίνει σε μια πρεμιέρα για να τον δημοσιεύσουν τα περιοδικά την άλλη μέρα. Πηγαίνει διότι τον ενδιαφέρει να δει μια έκθεση, τον ενδιαφέρει να παρακολουθήσει μια παράσταση. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ξέρω ότι ακούει μουσική, ξέρω ότι διαβάζει πάρα πολύ και διαβάζει σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στα ειδικά του ενδιαφέροντα που ήταν τα νομικά βεβαίως και η πολιτική, αλλά έχει ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόντων. Ένα χαρακτηριστικό νομίζω του Κώστα Σιμίτη είναι ότι είναι, δεν δημιουργεί οικειότητες, αλλά είναι ένα πολύ οικείο πρόσωπο. Είναι ένα οικείο πρόσωπο χωρίς να δημιουργεί οικειότητες. Δεν είναι σύμβατα αυτά τα δύο. Όλο το στενό του οικογενειακό περιβάλλον λειτουργεί στο ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος. Και αυτό είναι κάτι που ενισχύει όλα αυτά που σας έλεγα πριν. Βρίσκω πολύ αξιομνημόνευτο το γεγονός ότι η Δάφνη Σιμίτη δεν βγήκε να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, που όλοι ξέρουμε πόσο σαγίνι ασκούν. Δεν βγήκε λοιπόν να κάνει δηλώσεις την ημέρα της Μεγάλης Νίκης. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα ενδεικτικό σημείο, ένα ίχνος που εγγενιάζει την καινούργια εποχή για την οποία σας έλεγα. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει ο χαρακτήρας του μετά την εκλογή του ως Πρωθυπουργός? Δεν νομίζω. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά ριζωμένα τα χαρακτηριστικά του, της προσωπικότητάς του, είναι τόσο δουλεμένα, που ο Κώστας Σιμίτης θα είναι έτσι, αρκεί να το γνωρίσουμε κάποτε σωστά. Δηλαδή? Στην ανθρώπινη πλευρά του, αυτή που ψάχνετε εσείς να εντοπίσετε. Γνωρίζετε, όπως λέτε, από κοντά και την οικογένειά του. Πώς είναι λοιπόν ο οικογενειάρχης Κώστας Σιμίτης? Πιστεύω ότι είναι μια ευτυχισμένη οικογένεια και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται σε όλα τα μέλη της. Όχι μόνο στα προτερήματα και τα χαρίσματα του Κώστα, αλλά και σε αυτά της Δάφνης, η οποία είναι μια σπουδαία σύζυγος και μητέρα, μια πάρα πολύ καλή φίλη και οικοδέσποινα, η οποία επέλεξε το ρόλο της στη ζωή και τον ακολουθεί με συνέπεια. Είναι ένας άνθρωπος που με πολύ μεγάλη διακριτικότητα ασκεί το κριτικό της πνεύμα όταν είναι με τους φίλους της και όταν είναι με τους γνωστούς της. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ χρήσιμο και που συχνά λείπει στις οικογένειες των δημοσίων ανδρών, θα έλεγα. Όπως επίσης και τα παιδιά, τα οποία αθόρυβα σπουδάζουν, ξεκινάνε την επαγγελματική τους καριέρα με διακριτικότητα και με σεμνότητα απέναντι στην κοινωνία. Νομίζετε ότι ο Κώστας Σιμίτης, καθήμενος στον πρωθυπουργικό θόκο, θα αλλάξει? Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι συνεχώς εξελισσόμεθα. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα καινούργια καθήκοντα που μας βάνει η ζωή. Και πιστεύω με την έννοια αυτή και ο Κώστας θα αλλάξει. Αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν θα χάσει τις σταθερές του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά λοιπόν μας είπαν τρεις άνθρωποι που ξέρουν από πάρα πολύ κοντά τον νέο Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Σιμίτη. Και βέβαια μας βεβαίωσαν ότι και κυρίως πέραν της σοβαρότητάς του και της σταθερότητάς του, της απόψης του, επιμένω ότι έχει μια πολύ καλή οικογένεια που τον βοηθάει, όπως μας είπαν όλοι, και ελπίζω αυτή η οικογένεια να μην χαλάσει μέσα σε αυτή τη διαδικασία την φθοροποιό της εξουσίας. Εσύ γιατί γελάς εκεί πέρα? Κοίτα να σου πω, μην το πάμε τώρα και στο τελείως αμερικάνικο. Ναι. Μην πας από τα κλάματα τι καλή που είναι η οικογένεια, γιατί τρεχαγύρευε. Ναι. Εντάξει, είπαμε ότι οι άλλοι ήταν του σκηνιού και του παλουκιού μου η μία, αλλά όχι τώρα να μας πει ο καθένας που έχει καλή οικογένεια, δεν πρέπει αυτό. Τα πρώτα δείγματα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα καθόλου τι οικογένεια έχει. Μπορεί ένας άνθρωπος να ήταν χωρισμένος και να είχε προβλήματα με τα παιδιά του. Ναι. Πάνω να πει ότι δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός. Ναι, όχι. Παίζει ρόλο όμως
στις αποφάσεις του, στην καθημερινή του πρακτική. Αν δεν ανακατεύει την οικογένεια που δεν πρέπει να ανακατεύει, τι ρόλο παίζει. Θέλω να πω το εξής όμως. Εδώ βλέπουμε την εικόνα κάποιων ανθρώπων αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από το Σιμίτι, οι οποίοι είναι από άλλο κόσμο. Ευπρεπείς, αξιοπρεπείς, μιλάνε κανονικά, δεν προσβάλλουν κανένα. Συγκρίνεται τώρα αυτούς και συγκρίνεται τους με το περιβάλλον του Ανδρέα. Το τελευταίο. Τη Μιμή, το Χιτήρι, όλα τα μάγους, αστρολόγους κτλ. Ταμ-ταμ. Όλο αυτόν τον κόσμο, μέχρι και βουντού έκανε. Λοιπόν, είναι μια χαώδης διαφορά που δείχνει τη δυνατότητα ότι υπάρχει μια Ελλάδα από κάτω. Μια Ελλάδα η οποία έχει συγχαθεί όλο αυτό το πράγμα. Και θέλει να βγει προς τα πάνω. Το ένα σκέλος. Το δεύτερο είναι το εξής. Αυτοί οι άγιοι άνθρωποι ξέρουν τίποτα από πολιτική. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Ή θα τους φάνε λάχανα τα παρασκήνια. Εσύ τι πιστεύεις, θα τα αντέξουν σε αυτή την πίεση των παρασκηνίων? Εγώ πιστεύω ότι αν δεν πάνε με επιθετική πολιτική, που δεν το δείχνει ο σημερινός συμβασμός, αν δεν πάνε με επιθετική, ότι εμείς κύριοι πήραμε όπως την πήραμε την εντολή, θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα και του Πασόκ και της Ελλάδας. Αν δεν συμφωνείτε κύριε Τάδε, κύριε Τάδε, κύριε Τάδε, ρίχτε μας. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μόνη τους δυνατότητα. Νομίζω ότι αν πάνε με συμβασμούς, θα χάσουν διότι δεν ξέρουν το παιχνίδι του παρασκηνίου. Ναι. Παραδόξως, συμφωνώ πάρα πολύ. Το λέω παραδόξως γιατί δεν συμφωνώ για όλα τα προηγούμενα περί βουντού κλπ. Αλλά. Όταν παραδόξως, δεν αυτό. Τι. Περί βουντού, όταν δεν συμφωνείς, δηλαδή. Δεν με αφορά. Ειλικρινά δεν με αφορά. Δεν με αφορά, επίσης... γιατί μου έκαναν βουντού. Αλήθεια, μα την Παναγία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαν μαζέψει στο δωματιάκι γύρω από το. Που ήταν κάτι μάγισσε και κάτι τέτοια. Λόγω τιμή του, αυτά θα βγουν στη δημοσιότητα. Είχαν μαζέψει κάτι παραμάγι, δεν λέω του έφερε ο Ανδρέας. Μπορεί και μην να μην ξέρω, αλλά είχαν έρθει από κοντά και είχαν βάλει τις φωτογραφίες του Καζανέβα, του ενός του άλλου, του Τράγκα, διαφόρων γενικά που θεωρούσαν ότι είναι εχθροί και τις τρυπάγανε. Αυτό με συγχωρείς, πού το ξέρεις? Αυτό πέρα. Το ξέρω από 5 διαφορετικές πηγές και σε διαβεβαιώ ότι αυτό το πράγμα θα βγει. Τώρα, να σε τι διαφωνώ στο ότι επειδή θα βγει, ο Θέμος το θεωρεί ως το λέω από εδώ. Θέσφατο. Επειδή θα βγει, τόσα βγαίνουν. Δηλαδή. Όταν έχουμε ήδη, είναι γνωστό, έτσι, είναι γνωστό αυτό, το είπαν και οι γιατροί, ότι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αλλημένος με λάδια και τέτοια, ήταν στην εντατική και υποτίθεται σε απολυμασμένο περιβάλλον, πηγαίναν και τον αλήφανε με λάδια, ρε παιδιά. Δηλαδή είχαμε έναν κόσμο ο οποίος ήταν στα όρια του παραλόγου και της μεταφυσικής. Ναι. Και αυτό φανεί από τη συνέντευξη της Μιμής στα δύο περιοδικά. Ας γυρίσουμε όμως το άλλο. Απλώς ήθελα να πω, ας πούμε, ότι έχει δίκιο ο Θέμος σε ένα άλλο σημείο. Στο ότι αυτή η αμερικανική εικόνα την οποία προσπαθούν να στοιχειοθετήσουν οι άνθρωποι που μιλούν τώρα για τον κύριο Σιμίτη, νομίζω ότι έχει την αξία της, αλλά όχι απόλυτη αξία καθόλου. Μην ξεχνάμε ότι τα δύο μεγάλα πρόσωπα της πολιτικής μας ζωής, ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, έτσι. Δεν είχαν καθόλου άγια και μοναδική οικογενειακή ζωή. Είναι ένα ερωτικό πρόσωπο ο Καραμαλής και ήταν πάντα. Είναι ερωτικό πρόσωπο ο Καραμαλής. Ήτανε. Πάντα και ήτανε, είναι. Είναι. Και είναι. Ήτανε. Βέβαια. Ήτανε ερωτικό πρόσωπο. Δεν ήταν. Εννοείς. Εξέπεμπε μία γοητεία. Βέβαια. Α, δεν ξέρω αν ήταν ερωτικό πρόσωπο στην προσωπική του ζωή. Εννοώ. Δηλαδή, δεν ήταν μιλάω για το παρασκήνιο. Αυτό το αφήνω για τον κύριο Αναστασία. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω. Δεν μιλάω. Μιλάω για αυτό που βλέπω. Ακόμα και όταν βλέπω ένα φιλμ εγώ σήμερα, καταλαβαίνω. Μία γοητεία, βεβαίως. Βεβαίως. Ο Παπανδρέου επίσης διέλυσε μία οικογένεια. Είχε μία ερωμένη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τη έκανε έτσι, βγήκε από το αεροπλάνο. Αυτά δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι για τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει την αμερικανική αντίληψη του οικογενειάρχη, του τέλειου, του άμεμπτου, που μην τύχει και πάει με μια άλλη ερωμένη ή κάτι τέτοιο καθόλου. Ναι. Ίσα-ίσα που αποδέχεται πολύ περισσότερο, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ζωντανός ερωτικά. Σωστά. Παναγιώτη, να δούμε λιγάκι στο δικό σου τομέα που το ξέρει περισσότερο από όλου, τον αθλητισμό. Υπάρχει και μια σημαντική αλλαγή στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Δηλαδή ήταν ο κύριος Γιώργος Λιάνης και τώρα είναι ο κύριος Φούρας. Εκεί θα μου επιτρέψεις, παρόλο που υπήρχε μια μεγάλη κόντρα εσωκομματική στο ΠΑΣΟΚ, τελευταία βγήκε στην επιφάνεια κιόλας μεταξύ του κύριου Φούρα και του κύριου Λιάνη, εκεί θα μου επιτρέψεις να είμαι λίγο επιφυλακτικός στο κατά πόσον. Είναι το μοναδικό σημείο ίσως που αναρωτιέμαι, άλλαξε. Άλλαξε ο Μανολιός τα ρούχα του κτλ. Αλλάξανε πραγματικά. Έχει επιφυλάξει σοβαρές. Και δεν είναι μόνο απέναντι στο πρόσωπο του κυρίου Φούρα. Είναι γεγονός ότι όλοι οι υπουργοί αθλητισμού που έχουν περάσει, με εξαίρεση ίσως το Βαγγέλη το Μεμαράκη,
δεν προχωρήσαν σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και σε ουσιαστικά πράγματα στον χώρο του αθλητισμού που θα βοηθούσαν την Ελλάδα να χαράζει εθνική πολιτική στον αθλητισμό. Έτσι θέλω να περιμένω να δω. Πιστεύω ο κύριος Φούρας, από ό,τι έχω μέσα από αναγνώσματα το ξέρω και από... Δεν το ξέρω προσωπικά. Δεν έχετε προσωπική επαφή. Όχι. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει σε μερικά από τα ζητήματα που πιστεύουμε εμείς σαν αθλητές ότι έχουμε 100% δίκιο. Εμείς σαν αθλητές βλέπουμε ότι ο αθλητισμός είναι ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχει άρση βαρών, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Έχει ουσιαστική παρέμβαση στην κοινωνία. Χρειάζεται να υπάρχει εθνική πολιτική για τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, πράγμα που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και τι εννοώ με αυτό, εννοώ για τους ομογενείς. Έρχεται ένας υπουργός που ελληνοποιεί 5-6 Ιουγκοσλάβους, 15-10 Ρώσους. Αυτό δεν είναι εθνική πολιτική για τον αθλητισμό, το αντίθετο είναι. Το πώς θα σπρώξουν τα παιδιά στον αθλητισμό και πώς αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να έχουν μια πορεία μέσα στον αθλητισμό. Αυτό, αν το καταφέρει ο νέος υπουργός, θα είναι πολύ ευχαριστώ. Το χειρότερο που κάνει ο Λιάννης, πρέπει να πούμε, είναι ότι η υπουργεία του. Παναθηναϊκός έφτασε στο Champions League και είναι πρωτοθυρών δηλαδή. Μιλάμε για νέο Wembley. Σε πονάει. Έπρεπε να φύγει, δεν γίνεται. Σε πονάει αυτό. Ξέρω ότι σε πονάει. Δεν θέλει να βρει τον Παναθηναϊκό να προχωράει. Νομίζω ότι είναι ώρα να δούμε όμως για λίγο την κάρτα μας. Να δούμε τι μας λέτε εσείς. Να δούμε αν πιστεύετε ότι πράγματι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές αλλαγές με την κυβέρνηση αυτή και με τον πρωθυπουργό αυτό. Ή και εσείς είσαστε έτσι επιφυλακτικοί πάρα πολύ και το πρώτο αποτέλεσμα ήταν βεβαίως ισοψηφία. Οι μισοί πιστεύαν ότι θα αλλάξουν πράγματα σημαντικά με την κυβέρνηση, οι άλλοι μισοί λέγανε όχι, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, μία από τα ίδια θα έχουμε. Αν μπορούμε λοιπόν να δούμε την κάρτα για το αποτέλεσμα, το ναι ή το όχι μας λοιπόν, και το ερώτημά μας είναι η αλλαγή προσώπου στην Πρωθυπουργία περιμένεται να αλλάξει ριζικά την πορεία του τόπου και να προωθήσει την επίλυση προβλημάτων του πολίτη. Να δούμε την κάρτα μας, να δούμε κανένα αποτέλεσμα. Τα τηλέφωνα είναι το 090-23-26-26 για το ναι, 090-23-26-27 για το όχι. Και θα ήθελα να μου βγάλετε τώρα την κάρτα να δούμε. Το ναι είναι 1.383, το όχι είναι 1.205. Με ελάχιστη διαφορά προηγούνται αυτοί που ελπίζουν, που αισιοδοξούν. Ανοίγει η ψαλίδα. Λέω. Τι? Αυξήθηκε πάρα πολύ. Στα 500 ήταν 15 διαφορά. Ναι. Ναι. Στα 1.000 είναι... Σωστά, πάντως γενικά όμως, αν τα τους βάλεις ποσότητες... Ξέρεις, είναι... Το μούδιασμα υπάρχει τώρα, ένα λίγο παραπάνω, υπάρχει. Λίγο λιγότερο. Και θα λέγω το μούδιασμα αυτό φταίει και από όσα ζήσαμε τον τελευταίο καιρό. Βεβαίως αυτή η εκπομπή θα ασχοληθεί σήμερα με τα όσα ζήσαμε τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι μια άλλη εκπομπή, είναι μια ζωντανή εκπομπή που κοιτάζει το αύριο. Και που σε λίγο θα αρχίσουμε να ακούμε και εσάς και θα κοιτάζουμε και τα σημερινά σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και ένα από... τα γεγονότα, αν θέλετε, που μας έχουν κάνει όλους να αναρωτιόμαστε αν πράγματι μπορούν να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές με τη νέα κυβέρνηση ή όχι, είναι και αυτά που είσαμε στην Πάτμο. Στην Πάτμο πρόσφατα, όπου είδαμε ξαφνικά να κουβαλιέται εκεί πέρα ένας ολόκληρος ομάδα, μια ολόκληρη ομάδα από επισήμους κλπ. Έγιναν κάποιες εκδηλώσεις, δεν έμεινε τίποτα στο νησί από ό,τι μάθαμε. Και που βέβαια θα πρέπει τώρα να πάμε για λίγο στην Πάτμο και να δούμε τι έχει γίνει εκεί στην Πάτμο και πριν από ένα διάστημα, αλλά και σήμερα. Πριν όμως να σας πάμε στην Πάτμο, υπάρχουν κάποια τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα αυτά αφορούν το ναι και το όχι σας. Να σας τα θυμίσουμε και πάλι, γιατί με ειδοποιούν από το control ότι πρέπει να σας τα λέμε συνέχεια. Για το ναι είναι το 090-23-26-26, για το όχι είναι το 090-23-26-27. Σε αυτά μπορείτε βεβαίως να μας τηλεφωνείτε και να μας λέτε για την ελπίδα σας και την αισιοδοξία σας ή για τις αμφιβολίες σας. Πάμε μέσα τώρα στην Πάτμο να δούμε σήμερα τι έχει μείνει στο νησί από όλα αυτά που ζήσαμε πριν από 2-3 μήνες περίπου. Χρόνια της αποκάλυψης. Πώς τα ζήσατε εδώ στην Πάτμο? Εμείς προσωπικά νιώσαμε πικρία, μπορώ να σας πω, γιατί δεν νιώσαμε σχεδόν τίποτα.
Δεν είδαμε τίποτα. Ό,τι είδε ο κόσμος όλος από τις τηλεοράσεις και από τα μέσα ενημερώσεως, από τις εφημερίδες, προσπαθούσαμε κι εμείς από την τηλεόραση να δούμε κάτι, γιατί δυστυχώς δεν επέτρεψαν σε κανένα να πάει πουθενά και να μην δει τίποτα. Ήταν μόνο για τους ξένους και όχι για τους ντόπιους. Οι ντόπιοι δεν είδαν τίποτα. Τι ακριβώς ήταν για τους επίσημους δηλαδή. Νομίζω ότι πήραν πολύ πολιτικές διαστάσεις το θέμα παρά να κάνουν κάτι για το νησί. Εκείνες τις ημέρες των εκδηλώσεων είχαν φέρει τα πάντα. Ασθενοφόρα, πυροσβεστική, όλα τα μέσα. Τα πάντα τα είχαν φέρει εδώ πέρα. Μόλις τέλειωσαν οι εκδηλώσεις, τα πήραν πίσω και έφυγαν. Και δυστυχώς μείναμε πάλι όπως ήμασταν. Σε άγγιξαν οι εκδηλώσεις για τα 1900 χρόνια της αποκάλυψης. Να σας πω, οι εκδηλώσεις αυτές δεν μπορώ να πω ότι με άγγιξαν, γιατί πιο πολύ έγιναν για τους πολιτικούς, γενικά όλους τους πολιτικούς, παρά για τον κόσμο και ιδιαίτερα για μας που είμαστε σε εκκλησιαστική σχολή. Αυτή τη σχολή δεν επισκέφτηκε κανένας, ούτε από την εκκλησία, που πιστεύω πως ο πρώτος σταθμός όλων αυτών που ήρθαν εδώ θα έπρεπε να ήταν η Πατμιάδα ως θεολογική σχολή. Και δεύτερον, ούτε ακόμα και από την πολιτεία κάποιος παράγοντας δεν ήρθε, ας πούμε, έτσι και από περιέργεια. Η παραλία, ας πούμε, της Πάτμου έγινε μια πασαρέλα στην οποία έβλεπες διάφορους να περνάνε υπουργοί, εφοπλιστές, υπήρχαν τα γιότ, τα οποία είχαν λιμενιστεί, ας πούμε, μέσα στο λιμάνι και εκεί διέμεναν διάφοροι υπουργοί, ξέρω εγώ, βιομήχανοι, μεγαλοβιομήχανοι. Γι' αυτό υπήρξε, ας πούμε, και ο όρος που τον θυμάμαι ακόμα, πατμοποίηση της πολιτικής ζωής. Δεν έγιναν σπατάλες δισεκατομμυρίων, όπως ονομάζονται. Εγώ με μια πρόχειρη αυτή βάση των κονδυλίων που είχαν τα έργα, μπορώ να υπολογίσω γύρω στα 640 εκατομμύρια. Τα έργα συνεχίζονται σήμερα. Δυστυχώς, και αυτό μπορώ να πω ότι είναι και παράπονο και προς την κυρία Υφυπουργό, την κυρία Παπαζόη, την οποία έκτιμω. Αλλά τώρα τελευταία δεν ξέρω, ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι μόλις τελειώσουν οι γιορτές θα συνεχιστεί και δεύτερα φάση, ανάπλαση του λιμανιού μας και ίσως και τρίτη αν χρειαστεί. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν είδα τίποτα από αυτό το πράγμα. Ζημιώθηκε η όλη πραγματικά αυτή η εορταστική εκδήλωση, μπορώ να πω και η Πάτμο ζημιώθηκε. Πέραν από αυτήν προβολή, την τουριστική προβολή, κατά τα άλλα νιώθω ότι ζημιωθήκαμε κατά κάποιο τρόπο. Πολλοί προσπάθησαν να υποφεληθούν από όλη αυτή την κατάσταση. Η κυρία Ελιάνη Παπανδρέου έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές τις έντονες θρησκευτικές πεπιθήσεις. Εσείς τη γνωρίσατε από κοντά? Ομιλούμε τώρα περί θέματος της Ιεράς Μονής Πάτων και περί των εορτών εκδηλώσεων και δεν έχω λόγο να συζητήσω περί το προσωπικότητος της κυρίας Παπανδρέου. Πιστεύετε ότι ήταν συντονιστικός ο ρόλος που έπαιξε στην Πάτων? Δεν είχε κανένα συντονιστικό ρόλο, άλλωστε το απέδειξε. Ήρθε και απήλθε. Η Πάτμος εκείνες τις μέρες ήταν, όπως λέμε, κάποια κυραμαριό την οποία την πήραν, την ντύσαν, την στολίσαν, την βάψαν και μετά τη τραβήξανε το φουστάνι το δανεικό που της βάλανε και αφήσανε πάλι στα κοινά μας προβλήματα. Χωρίς νοσοκομεία δεν μιλάμε για... Δεν θέλουμε τίποτα να καθόταν όλοι, ούτε τους θέλουμε, ούτε θέλουμε να ξανάρθουνε. Αλλά φέρανε γιατρούς, για ποιους, για τους ανθρώπους, εμείς τι είμαστε, ζώα. Αυτά λοιπόν με την Πάτμο, κυρίες και κύριοι, που παίχθηκε, θα έλεγα, η τελευταία πράξη ενός δράματος που ζούσαμε καιρό τώρα. Και βέβαια, ακούσατε κι εσείς ότι πήγαν εκεί και μετά φεύγοντας τους πήραν και τα τηλέφωνα και τους γιατρούς. Η τελευταία φράση του ανθρώπου που μας μίλαγε ήταν αυτό που άκουσα τώρα. Δηλαδή, τι, εμείς είμαστε ζώα, δεν είμαστε άνθρωποι. Κάτι έμεινε όμως. Τι? Έμεινε η κυρία Ελισάβετ Παπαζόη.
Όχι, γιατί πρέπει να το πούμε δηλαδή, γιατί όλος ο κόσμος αυτό λέει. Η κυρία Παπαζόη δεν ήταν που συνόδευε τη Μιμή, που έβγαζε τους λόγους, το γράμμα του σήματος και το σήμα του γράμματος, έκανε τα κυκλάκια της Ολυμπιακής εκεί για την αποκάλυψη. Η κυρία Ελισάβετ Παπαζόη, και εδώ που λέμε για ισοπαλίες και για 0-0 και για συμβιβασμούς, επιβραβεύθηκε πανηγυρικά για την Πάθμο, για όσα έκανε, μόνο και μόνο επειδή τελευταία στιγμή άλλαξε φύλο και προσχώρησε τον κύριο Σιμίτη. Αυτό επιβραβεύτηκε, δηλαδή μια καθαρά μικροπολιτική ενέργεια που δείχνει ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο από τις αλλαγές προσώπων. Ναι. Συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν υπάρχει διακοπή, πέρα κουβεντιάζουμε. Και βεβαίως θέλω να πω και στα πρόσωπα που θίγονται από την εκπομπή αυτή και από τα όσα κουβεντιάζουμε ότι έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ζωντανά και αν ακούγεται το όνομα της κυρίας Παπαζόη από μια θέση κριτικής από κάποιους από τους καλεσμένους μας και από μένα, ναι, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο και να δώσει μια απάντηση. Δεν είναι κλειστά τα τηλέφωνα για κανέναν και μπορούμε να, έτσι, να έχουμε και ένα ζωντανό διάλογο. Σε λίγο θα ακούσουμε κάποιους από τους υπουργούς που αναζητάμε. Με ειδοποιούν βέβαια από το κοντρόλ ότι οι περισσότεροι περιμένουν να ορκιστούν για να μιλήσουν. και αυτό είναι το γνωστό που είναι στην Ελλάδα. Τι είπες? Ανασφαλίσει υπουργή. Όχι, πάση μέχρι αύριο δεν είναι. Ξέρω, μέχρι να ορκιστεί. Δεν είναι. Κάτι τούτυχε. Δεν είναι. Ναι. Μπορεί τη νύχτα να αλλάξουν τα πράγματα. Για την ώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά είμαστε κοντά σας με περισσότερα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και πλέον με συμμετοχή των τηλεθεατών για να κουβεντιάζουμε μαζί τους, γιατί αυτή η εκπομπή έχει το νόημα ακριβώς αυτό, να μεταφέρει το πρώτο μήνυμα των προβλημάτων μας στη νέα κυβέρνηση. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, μετά την διαφημιστικά μας μηνύματα. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο σε μια πολύ ζωντανή εκπομπή. Σε μια εκπομπή που θέλει να δει το αύριο. Σε μια εκπομπή που ξεκίνησε 40 μόλις λεπτά μετά την αναγγελία, την επίσημη αναγγελία της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης. Και βεβαίως εδώ πέρα προβληματιζόμαστε με τον κύριο Κωνσταντζόγλου, τον κύριο Παναγιώτη Φασούλα και τον κύριο Θέμα Αναστασιάδη, με εσάς, με τα ρεπορτάζ που βλέπουμε και θα δούμε στη συνέχεια. Με τους τηλεθεατές που θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί τους, με κάποιους νέους υπουργούς και υφυπουργούς που ελπίζω θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί τους για να τους ρωτήσουμε κάποια πράγματα, από πού θα ξεκινήσουν, ποια προβλήματα θα κοιτάξουν άμεσα να επιλύσουν. Είναι μια ζωντανή εκπομπή που βεβαίως θα κρατήσει μέχρι τις 12 παρά, 12, 11.30, θα δούμε πώς θα πάμε και που ελπίζω να μας βοηθήσει και να βοηθήσει και αυτούς που αύριο θα ορκιστούν και θα πάνε στα υπουργεία τους να κάνουν κάποιες άμεσες πρώτες κινήσεις. Να ακούσουμε λοιπόν κάποια από τα τηλεφωνήματα από εσάς που μας παίρνετε και μας μιλάτε και μας βάζετε ζητήματα και ζητάτε από την κυβέρνηση την επίλυση κάποιων προβλημάτων. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάποια τηλεφωνήματα? Εάν είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ ορίστε, σας ακούμε. Ναι, ορίστε. Ναι, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Θα ήθελα να εκφράσω τη γνώμη μου για την παρεούλα που είσαστε απόψε εκεί. Μάλιστα. Και αν θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα της κρίσης που το έχουμε πάντα όλοι, θα ήθελα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί και εμείς στον τρόπο που εκφραζόμαστε. Μάλιστα. Γιατί η τηλεόραση είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και άμεσο μέσο. Θα ήθελα να σταθώ στον κύριο Αναστασιάδη. Θα ήθελα να είναι περισσότερο προσεκτικός. Μάλιστα. Κρίνοντας, μονίμως, θα πρέπει να είναι και εκείνος. Σε τι πράγμα αν επιτρέπετε? Εκφράζει λόγο. Σε τι πράγμα ρωτάει ο κύριος Αναστασιάδη? Αν μου επιτρέπετε, κυρία μου, σε τι πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός? Στην έκφρασή σας γενικά, στη χρήση της γλώσσας. Μάλιστα. Και γενικά στο σεβασμό προς τους ακροατές ή τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι προσέβαλα κανέναν, αν μου επιτρέπετε. Δεν χρησιμοποιήσα αυτή τη λέξη, την προσβολή. Νομίζω αν κι αν ακόμη προσβάλλετε, θα προσβάλλετε πρώτα τον εαυτό σας. Γι' αυτό δεν το λέω. Είσαστε εκτεθειμένος και υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που σας παρακολουθούν που δεν νομίζω ότι εκφράζετε λόγο, ποιότητα. Εντάξει, σέβομαι τη γνώμη. Καταλάβατε. Ό,τι πείτε. Και κάντε μια προσπάθεια, ο λόγος σας δεν γίνεται κατανοητός. Δηλαδή δεν μιλάτε καθαρά. Κάτι α, είναι όχι, πολύ έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Είναι αλήθεια. Αυτό, είναι ένα αυτό είναι αλήθεια. Και κατά δεύτερο, είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που παρεμβάλλετε συνέχεια χιούμορ. Αυτό αρέσει, άσχετα σε ποια ομάδα μπορεί να βρίσκεται ο καθένας. Εσείς τι είστε τώρα? Για οποιοδήποτε θέμα, δεν είναι μόνο για τα αγωνιστικά, αλλά αυτό που ήθελα να σταθώ. Πουλάτε, πιστεύετε εσείς, και μπορεί να είναι και έτσι. Προσέξτε, όσο και πρόβλημα υπογεννητικότητας να υπάρχει στη χώρα, υπάρχουν ομάδες παιδιών
ομάδες ανθρώπων που είναι στυλωμένοι μια ζωή στην τηλεόραση. Καταλάβατε. Μάλιστα. Ποιότητα, αν είναι δυνατόν, προς Θεού κάποια στιγμή. Κάτι γενικότερο. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα. Μη στεκόμαστε μονίμως πίσω από μία γυναίκα. Δεν προχωράμε. Δεν παίρνουμε βήμα, νομίζω, προς τα μπρος, προς τα πίσω πάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρες το τηλέφωνο. Λιγότερη αναδεία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι. Όχι. Η κυρία είπε την άποψή της, να μην την πει. Σωστό. Ναι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά, εσάς που μας παίρνετε στο τηλέφωνο, να έχουμε μια καλή συνεργασία σήμερα το βράδυ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι μια ζωντανή εκπομπή που θα κρατήσει 3 ώρες. Ξεκινήσαμε στις 9 και είναι 10 παρά 10 και μπροστά μας έχουμε 2 ώρες και 10 λεπτά ή 2 ώρες. Είναι μια μεγάλη λοιπόν ευκαιρία να βάζετε ζητήματα, να βάζετε προβλήματα του πολίτη, του Έλληνα πολίτη. Ο καθένας μπορεί να κάνει μια κριτική σε όσα λέμε και οι 4 μας εδώ. Καλή ή κακή. Δεν έχει σημασία. Ας εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία αυτής της εκπομπής ζωντανής, που μπορεί να είναι και κάτι να μοιάζει με ραδιόφωνο ζωντανό. Και επίτες την κάνω αυτή την εκπομπή σήμερα, με 3 καλούς καλεσμένους και φίλους και ανθρώπους που ξέρω ότι σκέπτονται πολιτικά, για να ακούσουμε προβλήματα δικά σας. Και επειδή αυτή τη στιγμή αρκετοί από τους νέους υπουργούς ελπίζω ότι μας βλέπουν, θα έχετε μια ευκαιρία να τους μεταφέρετε το μήνυμά σας. Άρα λοιπόν, ας μην ξοδεύουμε τον χρόνο μας έτσι για να κριτικάρουμε τι λέει ένας και ο άλλος, γιατί θα φτάσουμε πουθενά. Λοιπόν, Κώστα, ποια νομίζεις ότι είναι τα άμεσα κέρια ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας που αυτή η κυβέρνηση πρέπει από αύριο το πρωί να σκύψει από πάνω τους για να τα λύσει? Και βεβαίως, ας μην μπερδευτούμε στα μεγάλα μας εθνικά ή στα μεγάλα μας οικονομικά. Μιλάω για προβλήματα άμεσης προτεραιότητας που πρέπει να επιληθούν, αν είναι δυνατόν, από αύριο το πρωί. Κατά την άποψή σου. Δεν νομίζω ότι θα εκφράσω κανέναν με την άποψή μου, ειλικρινά. Δηλαδή, ή θα εκφράσω πάρα πολύ λίγους, και το ξέρω αυτό. Απλώς όταν ακούω εγώ για υπερυπουργία για τέτοια πράγματα, ειλικρινά πιστεύω ότι αυτά ανήκουν σε μία άλλη χώρα. Δηλαδή αυτό μπορεί να ανήκει στο Βέλγιο, μία τέτοια σκέψη για υπερυπουργείο οικονομικό, για υπερυπουργείο ανάπτυξης, για υπερυπουργείο... Καλά κάνουν και υπάρχουν και καλά κάνουν και υπάρχουν άξια άτομα, από ό,τι ακούω από τους νέους υπουργούς αυτά. Όμως πιστεύω ότι έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, η σκέψη γύρω από το Υπουργείο Πολιτισμού, εάν το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάποια επιρροή επάνω στον πολιτισμό μας. Ναι. Γιατί μπορεί να μην έχει, γιατί αυτό το Υπουργείο ιδρυθέν επί Χούντας έχει μια κακή μοίρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν έχει δοθεί μια... Αυτό θα έπρεπε να είναι το υπερυπουργείο στην Ελλάδα. Πολιτισμού. Στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τι άλλο έχει να παράγει, δηλαδή τι να παράγει, γεωργικά προϊόντα. Σωστά. Γιατί ας πούμε το NBA πουλάει παντού, έτσι. Εμείς τι έχουμε να παράγουμε. Το NBA έχει μια παγκοσμιότητα. Είναι παγκόσμιο, ναι. Δηλαδή ποια άλλη παγκοσμιότητα έχουμε να προωθήσουμε. Και να πω κάτι ακόμη που ίσως θίξει όποιον θίξει, αλλά το λέω. Πιστεύω ότι μία σωστή λαϊκή πολιτιστική πολιτική, λαϊκή, θα ήταν το να εκπαιδεύσει και να εκπολιτήσει κανείς τους ηγέτες. Αυτό θα ήταν λαϊκή πολιτική. Δηλαδή, παρά να προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και να εκπολιτήσουμε το λαό, ένας λαϊκισμός αφόρετος της δεκαετίας του... βέβαια. Από ποιους ηγέτες δηλαδή θα εκπολιτιστεί ο λαός? Για όνομα του Θεού. Να ακούσουμε έναν τηλεθεατή μας, έναν ναύαρχο, από ό,τι με ειδοποιούν στο τηλέφωνο, να ακούσουμε κάτι έχει, θέλει να παρέμβει στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, ακούμε, κύριε ναύαρχε. Εμπρός. Χαίρετε. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα σας. Παρακολουθώ πράγματι με πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή την αγωνία και τη δική σας και των συνομιλητών, γιατί με λιγενέστε. Μάλιστα. Πράγματι νομίζω από μια άποψη μπορεί κανένας να πει ότι είναι και επιτρεπτό και επιβαλλόμενο. Κύριε Χαρδαβέλα. Θα πρέπει όμως να καθορίσουμε ορισμένους όρους παιχνιδιού. Μάλιστα. Τι εννοώ? Εννοώ πως θα πρέπει οι αναφορές να είναι πιο συγκεκριμένες, οι ευθύνες να καταλογίζονται πραγματικά με, αν θέλετε, με ευθύνη και να μιλάμε για κάποιες ευθύνες, για κάποιες ελπίδες που όλος ο λαός τις επιθυμεί. Ναι. Συγκεκριμένα θα έλεγα, κύριε Χαρδαβέλα, μ' ακούτε? Μάλιστα, βεβαίως. Θα έλεγα το εξής, ότι η νέα κυβέρνηση ξεκινάει με μία προϋπόθεση, ότι δεν έχει ανθρώπους του επίπεδου ενός Κουλούρη, ενός Γιάννη, ενός Ακριβάκη και το τι εκπροσωπούν.
Και μόνο αν θέλετε να καθορίσετε και να δείτε τι εκπροσωπούν, εάν ο λόγος είναι το εργαλείο της σκέψης, πρόκειται για φελούς και για μετριότητες. Με δεδομένα αυτά, εάν κάνετε μία αξιολόγηση του νέου δυναμικού με τις αδυναμίες που δέχουμε ότι και τις ανθρώπινες και τις πολιτικές που μπορεί να έχουν, δεν είναι βεβαρημένοι. Προσωπικά ανήκω σε ένα χώρο που πρόσφερε με την οποιαδήποτε συμβολή του και συνδρομή στην υπόθεση που λέγεται δημοκρατία. Και ελπίζαμε κάτι από αυτή την δημοκρατία να λειτουργήσει, κύριε Χαρδαβέλα μου, ναι, με μια προϋπόθεση. Να μην εμπέζεται ο πολίτης. Έχετε... Να μην φτύνεται, αν με επιτρέπετε, ναι, ναι, να μην καθημερινά νιώθει, όχι σαν ηθαγενής, αλλά σαν ένα πράγμα, σαν αυτό που είπε ο απλός πολίτης της Πάτμου. Ζώα είμαστε. Μάλιστα. Παρακαλώ τους συνομιλητές να συνεχίσουν αν ουσιαστικοί και κατά κάποιο τρόπο ας μην αρχίσουμε αυτές τις ελπίδες να τις πετάμε. Κύριε Χαρδαβέλα, κάνω οικονομία λόγου. Να είστε καλά. Συνεχίστε και σας παρακολουθώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να μην πετάμε τις ελπίδες, είπε ο Ναύαρχος. Και αυτό είναι βεβαίως ένας αφορισμός πολύ ωραίος και πολύ καλός. Δεν πετάμε τις ελπίδες. Ακριβώς τις ελπίδες θα αναζητάμε σήμερα το βράδυ. Να δούμε όμως και το αποτέλεσμα του δημοψήφισματος. Είναι μια καλή στιγμή. Πριν δούμε το αποτέλεσμα, να ακούσουμε κάποιον ακόμη τηλεθεατή. Με ειδοποιούν ότι έχει ενδιαφέρον η άποψή του για να κουβεντιάσουμε και λιγάκι. Καλησπέρα σας και σας ακούω. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Χαρδαβέλα. Πολύ. Έχω τρία σημεία να τονίσω. Συγχαρητήρια στον κύριο Αναστασιάδη. Τον παρακολουθούμε επιβάσεως, ο γιος μου, ο σύζυγός μου, όλη η οικογένειά μου. Είναι απίθανος δημοσιογράφος. Λυπόμαστε για αυτά που συνέβησαν τελευταία. Δεν είστε η θεία μου. Συγχαρητήρια, κύριε Αναστασιάδη. Λυπάμαι για την πρώτη κυρία που τέλος πάντων ήταν η γνώμη της. Όχι, δικαίωμά της. Είναι δικαίωμά της. Εμείς σας παρακολουθούμε. Είστε ένας αξιολάτρευτος δημοσιογράφος. Να ακούσουμε κάποια θέση. Στο θέμα μου. Μάλιστα. Πρώτον, θέλω να λυπάμαι πάρα πολύ για την κυρία Παπαζόη που μπήκε στην κυβέρνηση, γιατί ένα βράδυ στον κύριο Τράγκα βγήκαμε από τα ρούχα μας όλος ο κόσμος. Τρίτον, θέλω να πω στον κύριο Γιαννόπουλο, επειδή έχω βιοτεχνία, ναι, θέλω να πω να είναι όχι να όλα υπέρ των εργαζομένων, έχουν δίκιο, ναι, αλλά θέλω να κάτι να κάνουν και για τους εργοδότες. Όταν λέτε να κάνουν κάτι για τους εργοδότες, τι εννοείτε? Κάτι για τους εργοδότες. Μέσω ΑΕΔ να μπορέσουν να βοηθήσουν τους εργοδότες. Ανεβάζουν τα ημερομίσθια, εμείς είμαστε καταδικασμένοι να πληρώνουμε. Είσαστε εργοδότης ή ναι, εργοδότης. Είμαστε υπέρ των εργαζομένων. Ο εργαζόμενος να αμυφθεί. Αλλά πέραν από εκεί όμως, με το ΙΚΑ που ανεβάσαν, με όλα αυτά, θα ήθελα στον κύριο Γιαννόπουλο, συγχαρητήρια για το Υπουργείο του, αλλά θα ήθελα να προσέξει και λίγο τους εργοδότες. Κάποια μάλιστα βοήθεια στους εργοδότες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Γεια σας. Να δούμε όμως τώρα την κάρτα του αποτελέσματος από το δημοσίευμα που κάνουμε το τηλεφωνικό. Έχουμε δύο τηλέφωνα για το ναι και το όχι σας. Το ναι είναι 3.513. Πιστεύετε ότι πραγματικά θα υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή με τη νέα κυβέρνηση, με τον νέο πρωθυπουργό? Και 2.905 δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι το ναι έχει αυξηθεί. Έτσι, έχει ένα κλίμα αισιοδοξίας ο κόσμος. Πραγματικά δηλαδή. Θέλει να αισιοδοξεί, θα έλεγα. Δεν ξέρω. Μου προξενεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια. Δηλαδή, πρώτη φορά βλέπω κόσμο να ψηφίζει αισιόδοξα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Σε κάθε ίσως άλλο ανασχηματισμό του Πασόκ υπήρχε, νομίζετε, αυτό το πράγμα? Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ πιστεύω ότι υπήρχε. Τώρα είναι αυτό το είναι κλίμα. Πρώτη φορά. Είναι αυτό το κλίμα. Άρα δεν θέλει να το πει. Ελπίζει πράγματι. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι πόσο αισιόδοξοι είναι οι άνθρωποι. Πόσο... Το πρόβλημα δεν είναι πόσο αισιόδοξοι είναι, θα αλλά πώς θα δούμε αυτά τα πράγματα να γίνονται από αύριο. Ναι, βέβαια. Θα ήθελα τώρα να αγγίξουμε λιγάκι την σημερινή Ελλάδα με τα προβλήματά της. Έχουμε κάνει κάποια ρεπορτάζ. Μπαίνοντας σε τομείς που καίνε, δηλαδή τομέας υγείας, τομέας ανεργίας, τομέας στέγης, τομέας νεολαία με άδεια έξοδα και όλα αυτά που ζούμε καθημερινά. Κάναμε αυτά ρεπορτάζ για να τα δείτε, να τα δούνε και να τα κουβεντιάσουμε. Ας πάμε λοιπόν στο πρώτο μας ρεπορτάζ που κάναμε για όλα αυτά τα μεγάλα σύγχρονα ελληνικά κοινωνικά προβλήματα. We'll be right back.
παράπονα. Τι έχω, όταν πάω ο γιατρός είναι εκνευρισμένος και δεν μπορεί να με κοιτάξει. Τι άλλο θέλω. Σας βλέπω αγχωμένη και συγχυσμένη. Σας φερθήκαν άσχημα. Βεβαίως. Τι σας είπα. Πέντε σηκωθήκε στο τέλος. Γιατί σας είπα έτσι. Μου χάστε με χρυσή μου να χαρίζει. Έχω βαρεθεί τόσο το ΙΚΑ, γιατί έχω από εργατικό ατύχημα και δυστυχώς μας έχουν κοιτάξει. Δεν θα βλέπεις τα γάλια μας. Περιμένουμε. Ποια συμπεριφορά. Ποια συμπεριφορά. Πολύ ευγενική. Ήθελες. Μόνο τα χρήματα παίρνουν και τίποτα άλλο. Πά στο γιατρό και σε κοιτάει σαν σύλλο. Και πληρώσαμε 38 χρόνια σε αυτό που λέγεται ΙΚΑ. Πληρώναμε. 38 χρόνια εργασία. Με 10.000 ένσημα βγήκαμε σε σύνταξη. Και όταν πει στους γιατρούς, οφθαλμίατρο, ξέρω εγώ, παθολόγο, καρδιολόγο, σε κοιτάει του ΙΚΑ, είσαι ασφαλισμένο. Άλλες από το γιατρείο μου να σε δω καλύτερα με μηχανήματα. Εγώ συνταξίχος είμαι. Σας φαίνεται ακριβή. 70.000 σύνταξη παίρνω. Φτάνουνε. Πώς σας φαίνονται οι τιμές στην αγορά. Φαρμάκι. Δεν φτάνουν για τίποτε, μάτια μου. Τίποτε δεν φτάνουν. Τα χρήματα που παίρνετε σας φτάνουν για να ζήσετε. Σε καμία περίπτωση. Αλλά για κάτι άλλο δεν υπάρχει μέρη μου άλλο. Αλλά αλλού είναι. Δεν υπάρχει κυβέρνηση καταρχήν. Δεν υπάρχει έλεγχο. Δεν έχω λεφτά να ψωνίσω. Δηλαδή δεν σας φτάνουν τα χρήματα που παίρνετε για να ζήσετε. Δεν έχω φτάσει, κορίτσι μου, 50.000 το μήνα ζω. Τα χρήματα που παίρνουμε δεν φτάνουν για σαλέπι. 45 χρόνια οικοδόμος. Δηλαδή περνάμε... Έχω 9 παιδιά, 7 αγόρια, 2 κορίτσια και δεν προλαβαίνω. Άμα δεν γράψω καμιά κασέτα ζούλα, δεν γίνεται τίποτα. Είχα εγώ να πάω εξωτερικό για το μάτι μου, έκανα καταράχτη, δεν βλέπω τίποτα τώρα. Λοιπόν, δεν ήμουν ούτε υπουργός, ούτε πρωθυπουργός, ούτε βουλευτής για να δώσω λεφτά. Και στραβώθηκα στα 75 μου χρόνια. Δόξα τω Θεώ. Κατά τα άλλα είμαι μια χαρά. Πατέρα Βασίλη, πόσα χρόνια κάνετε αυτό το έργο, μοιράζετε φαγητό στους άπορους? Μοιράζω γύρω στα 9,5 χρόνια φαγητό. Είναι μια προσωπική μου πρωτοβουλία. Αυτά όλα ξεκίνησαν από το χώρο της φυλακής που πήγαιναν στις φυλακές και τα λοιπά. Κάθε μέρα προσφέρετε φαγητό στους άπορους? Κάθε μέρα θα το θέλαμε να το προσφέρουμε, γιατί ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη ενός πιάτου φαγητού δεν το έχει μία και δύο ημέρες. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε τα έσοδα για να καλύψουμε. Και έτσι παίρνουμε Τετάρτη και Σάββατο. Έχετε ζητήσει βοήθεια από πουθενά? Από πού να ζητήσεις βοήθεια? Πηγαίνουμε από την πολιτεία. Ποια πολιτεία? Ποια πολιτεία? Η πολιτεία κοιτάζει πώς θα τσεπώσει εκείνη. Η πολιτεία κοιτάζει πώς θα τσεπώσει εκείνη, όχι πώς θα δώσει. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα να πηγαίνουμε Ομόνια, Κουμουνδούρου, Θησίο και σταθμό Λαρίσης. Στην αρχή κάναμε αυτό το πράγμα με 30 μερίδες. Εντάξει, γιατί καλύπτωνε. Όταν μας έμαθαν, εδώ μόνο ξεπουλάμε όλα αυτά που βλέπετε και δεν φτάνουν κιόλας. Μέχρι και στην Κύπρο πήγε να δουλέψει. Πού έψαξες για δουλειά? Σε fast food, σε security, έκανα... πήγαινε εκεί πέρα, συζητούσα, έγραφα το βιογραφικό μου, αλλά τίποτα. Να σας πω κάτι. Στην Ελλάδα, όπως έχουμε φτάσει τώρα, πρέπει να έχεις πολιτικό μέσο για να πάνε δουλέψεις. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν χαθεί αξίες στα ιδανικά και ατομιστής ο καθένας και Πιστεύω ότι είναι ο ένας πολιτικός είναι και ο ένας πολίτης. Να μην τα βάζουμε τους πολιτικούς, οι ίδιοι είμαστε. Αλλά υπάρχουν όμως και μια μερίδα που δεν είναι έτσι. Ένα μικρό, μια μικρή μερίδα. Θες να πεις κάτι σε όλους αυτούς από τους οποίους ζήτησες βοήθεια και δεν στην έδωσαν και στην αρνήθηκαν? Κοιτάξτε, δεν μου άρεσε να σου πω κάτι, απλώς είναι εντάξει μου, ωραία σκουπίδια είναι. Τώρα ασχοληθώ με τα σκουπίδια. Και το ελληνικό κράτος ένα σκουπίδι είναι. Αυτά λοιπόν μας είπαν οι Έλληνες, οι πολίτες. Τους βρήκαμε στους δρόμους, σε κάποια σημεία. Κουβεντιάσαμε, απογοήτευση, παράπονα, πίκρες, μεγάλες. Θα δούμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά ήδη έχουμε τον πρώτο, θα έλεγα, το πρώτο μέλος του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Βρήκαμε τον πρώτο, όπως λέει και ο Θέμος. Είναι ο κ. Παπαδήμας, υφυπουργός εσωτερικών,
δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης. Κύριε Παδήμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πέστε μου λοιπόν δύο λόγια, πώς ξεκινάμε από αύριο? Κοιτάξτε, να δείτε, με πολύ κουράγιο, μεγάλες ελπίδες, καλές προοπτικές. Δυσκολίες? Δυσκολίες δεδομένες. Ναι. Πιστεύω ναι. Στο Υπουργείο αυτό στο οποίο προείσταται ένα δοκιμασμένο στέλεχος όπως είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος, με μακρά εμπειρία στα θέματα της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, ότι θα έχει προοπτικές επιτυχίας ο τομέας αυτός κυβερνητικού έργου. Ένα από τα πρώτα μέτρα που θα πάρετε ίσως ή από τα πρώτα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε? Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ιεραρχήσω και να πω ποιο είναι το σημαντικότερο από όλα. Θα πρέπει οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν από πλευράς αρμοδιοτήτων για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Ναι. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και να καταστούν οικονομικά αυτοδύναμοι και διοικητικά ανεξάρτητοι, γιατί μέχρι σήμερα υπάρχει και ένα τέτοιο πρόβλημα. Και θα πρέπει να γίνουν υπεύθυνοι. Πράγμα που σήμερα δεν υπάρχει καθόλου. Η υπευθυνότητα δηλαδή στο θέμα της ίσπραξης εσόδων. Μιλάτε για τους Δήμους και τις κοινότητες. Μιλάω για τους Δήμους και τις κοινότητες, αλλά και για τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση. Ένα από τα μεγάλα παράπονα του κόσμου μέχρι σήμερα είναι, και βεβαίως και στον κόσμο περιλαμβάνονται και οι κοινοτάρχες και οι πρόεδροι και οι δήμαρχοι κλπ., είναι ότι δύσκολα μέχρι σήμερα ερχόντουσαν σε επαφή με αυτό που λέμε υπουργός ή υφυπουργός για τα προβλήματά τους. Αυτή η νοοτροπία θα αλλάξει, θα σας βλέπουν εύκολα? Εγώ δεν νομίζω ότι δύσκολα και μέχρι σήμερα βλέπαν τους υπουργούς. Ναι. Και είχα προσωπική άποψη, γιατί ήμουνα και 12 χρόνια δήμαρχος. Μάλιστα. Δεν είχα ποτέ δυσκολία στην επικοινωνία με τους υπουργούς. Και δεν ξέρω αν κάποιοι συνάδελφοι βάζουν ένα τέτοιο θέμα. Αλλά σίγουρα δεν είναι απαραίτητο ο κάθε δήμαρχος και ο κοινοτάρχης. Αυτό θέλουμε να σπάσουμε και εκεί θα θεωρήσω ότι έχει πετύχει ο τομέας, αν μπορέσει να βαθύνει τόσο την αποκέντρωση που να μην χρειάζεται να φτάνουν οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχοι στο κέντρο. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι και να εξακολουθήσουν να είναι ζήτουλες με απλωμένο το χέρι. Γι' αυτό μιλάω για υπευθυνότητα των τοπικών αρχόντων, γι' αυτό μιλάω για οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία της αυτοδιοίκησης και πιστεύω ότι όλα αυτά μπορούν θεσμικά να κατοχυρωθούν και να κοπεί μια για πάντα ο ομφάλιος λόρος που συνδέει την κεντρική διοίκηση με την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Κύριε Παδήμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Δεν ξέρω αν κάτι έχουν να το ρωτήσουν οι καλεσμένοι μας εδώ. Κώστας ο Αρζόγλου, ο Παναγιώτης ο Φασούλας και ο Θέμος Αναστασιάδης. Καλή επιτυχία μόνο. Καλή επιτυχία, λέει ο Κώστας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι, κάτι θέλει να ρωτήσει ο κύριος Φασούλας. Έχουμε τον κύριο Παπαδέλη, τον Υφυπουργό Υγείας, στο τηλέφωνο μας. Κύριε Παπαδέλη, ένα λεπτό να ρωτήσει κάτι ο κύριος Φασούλας τον κύριο Παπαδήμα. Ήθελα μια υπεύθυνη απάντηση από κάποιον υπουργό ως πού φτάνουν τα όρια της εξουσίας ενός Δήμου. Όσον αφορά δηλαδή τις μονοδρομήσεις, τα ιδιωτικά παρκόμετρα που έχουν εγκατασταθεί σε όλη την Αθήνα. Τα σαμαράκια στους δρόμους, το ένα, το όλο, όλα αυτά δηλαδή που κάνουν τη ζωή δύσκολη των ανθρώπων στους Δήμους και παίρνονται με αποφάσεις των Δημάρχων. Είναι νόμιμα ή παράνομα? Και αν είναι νόμιμα, τέλος πάντων είναι νόμιμα. Αν είναι παράνομα, πώς σκέφτεστε αυτό το πράγμα να το λύσετε τις υπερεξουσίες και την κατάρρευση εξουσίας που κάνουν ορισμένοι Δήμαρχοι? Θες να περάσετε το ψυχικό, Με άκουσατε, κύριε Παδήμα, τραγουδάτε. Παναγιώτη, πρώτα-πρώτα να δηλώσω θαυμαστή σου, αν και δεν στηρίζω την ομάδα σου. Ελπίζω σε δύο χρόνια να δηλώνω και εγώ θα είμαστε σας. Δεύτερο, να τονίσω ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που ξέρεις τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης από μέσα και επομένως πιστεύω ότι συμφωνείς μαζί μου πως θα πρέπει η αυτοδιοίκηση να κάνει ένα βήμα μπροστά για την κατοχύρωση της οικονομικής της αυτοδυναμίας και της διοικητικής της ανεξαρτησίας. Συμφωνώ απόλυτα. Το ζήτημα είναι μερικές φορές γίνεται κατάχρηση αυτών των εξουσιών. Πρέπει να έχουν πόρους οι Δήμοι. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι νόμιμο αυτό μέχρι τώρα? Μιλάς αυτή τη στιγμή για την ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες? Διαφόρων έργων και διαφόρων ελέγχων, όπως το πάρκινγκ για παράδειγμα. Ναι, είναι νόμιμο. Υπάρχει νόμος που κατοχυρώνει τη δυνατότητα ανάθεσης τέτοιου έργου. Και συνταγματικό, η υποκατάσταση αστυνομίας από ιδιωτικούς υπαλλήλους είναι γι' αυτό συνταγματικό? Δεν το εμποδίζει το Σύνταγμα. Να με γράφουν σε στροφή επειδή έχουν παρκάρει παράνομα άνθρωποι οι οποίοι δεν υπηρετούν στην αστυνομία? Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε ότι αυτοί που γράφονται από την αστυνομία με τη σειρά τους γράφουν και το κράτος και το Δήμο.
Όχι. Και δεν έχει εισπραχθεί ποτέ έσοδο. Ξέρετε πόσες παράνομες κλήσεις αυτή τη στιγμή λιμνάζουν και στους μεγάλους δήμους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και στους μικρότερους δήμους της επαρχίας. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω από την κουβέντα αυτή, είναι ότι στο ερώτημα του Παναγιώτη, οι δήμοι προφανώς θα αφαιθούν ανεξέλεγκτα να εφαρμόζουν κάποιες εξουσίες, οι οποίες μερικές φορές μπορεί και να ενοχλούν τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό, το συμπέρασμα. Ναι, εγώ ερώτημα θέτω. Από μία κουβέντα. Να σας πω, είπα και πριν ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να μπορέσουν να καθοριστούν επακριβώς οι αρμοδιότητες πρώτου και δεύτερου βαθμού, ναι, να μην υπάρχουν επικαλύψεις που σήμερα δυστυχώς υπάρχουν και να μπορέσουν αυτές οι αρμοδιότητες να ασκηθούν αποτελεσματικά. Μπορεί την αρμοδιότητα ή μέρος της αρμοδιότητας ο Δήμος να την αναθέσει για ένα διάστημα. Και νομίζω, ναι, ότι αυτό δεν είναι αρνητικό. Ναι. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, αν από την αρχή προσπαθούσε, και έχουμε τέτοια παραδείγματα, να δημιουργήσει δημοτική αστυνομία ο Δήμος, θα ήταν μια προσπάθεια καταδικασμένη σε αποτυχία, γιατί εκτός από τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία που θα αναπτύσσεται σε όλα αυτά τα πρόσωπα που θα είχαν προσληφθεί για να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη αποστολή, το συγκεκριμένο έργο, θα υπήρχε και το πρόβλημα της, ναι, μη εκπαίδευσης και της μη παρακολούθησης. Κύριε Παπαδήμα, επειδή περιμένει ο φίλος ο Φραγκμίνος Παπαδέλης στο τηλέφωνό μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε αμέσως τώρα κοντά στον νέο Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Φραγκμίνο Παπαδέλη. Καλησπέρα και χαρακτήρια. Καλησπέρα, Κώστα, θα σε πω. Η γνωριμία μας είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια. Και μπορώ να το πω. Καλά, να πω στον Παναγιώτο Φασούλα ότι εγώ είμαι θαυμαστής αλλά και Ολυμπιακάρα. Και έτσι εξασφάλισα και την υποστήριξη της Μαύρης Τρύπας. Δεν θα μου πει τίποτα κακό, είμαι βέβαιος. Ο Κώστας Ραζόγλου διαφωνεί βέβαιος με όλα αυτά. Δεν είναι ούτε Ολυμπιακάρα ή είσαι. Τι, όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι Παναθηναϊκός εσύ. Όχι, ήμουν ΠΑΟΚ. Το ξέρει ο Παναγιώτο. Εγώ είμαι ΑΕΚτζής. Εντάξει, θα τα βρούμε μεταξύ μας. Φραγκλίνε μου. Από αύριο λοιπόν ορκωμοσία και δουλειά αμέσως, έτσι. Βεβαίως. Τομέας υγείας, ένας τομέας με πολλά προβλήματα. Εσύ είσαι γιατρός, είσαι συνδικαλιστής, ήσουν συνδικαλιστής. Σε έχουμε ζήσει χρόνια σε αυτόν τον αγώνα. Τι είναι τα προβλήματα τα άμεσα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε σαν νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας? Βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και πολύ σοβαρό ο τομέας υγείας και νομίζω ότι χρειάζεται πραγματικά πολλή δουλειά. Χρειάζεται πολλή σκέψη, πολλές ιδέες και κυρίως αποτελεσματικότητα. Τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει κανείς να σταθεί με πολλή προσοχή εξ αρχής είναι η βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων σε όλα τα επίπεδα και στην εικόνα τους σε ό,τι αφορά ακόμα και την αρχιτεκτονική μορφή, αν θέλετε, αλλά κυρίως τον τρόπο λειτουργίας, με ένα κυρίαρχο στοιχείο κατά την άποψή μου. Και αυτό είναι ο σεβασμός του πολίτη. Ναι, ο σεβασμός του ανθρώπου, βασικό, δηλαδή, ο οποίος προσφέρει στο νοσοκομείο σε μια κρίσιμη ώρα, είτε είναι κρίσιμη, είτε νομίζει ότι είναι, και απαιτεί, και έτσι πρέπει να είναι, την απόδειξη του σεβασμού από το νοσοκομείο και όχι απρόσωπα, αλλά, ναι, από ό,τι συγκροτεί τη λειτουργία του. Ναι. Ενώ γιατρούς, ενώ νοσηλευτές, ενώ προσωπικό γενικότερα. Φραγκλίνε, ήθελα να σου ρωτήσω το εξής. Αυτή η αλλαγή ηγεσίας από τον κύριο Κρεμαστινό στον κύριο Πεπονή. Ο κ. Κρεμαστινός ήταν αυτά τα δύο χρόνια ήταν υπουργός υγείας, είχε μια άμεση επαφή με τον πρωθυπουργό, ήταν ο γιατρός του, κάτι σημαίνουν όλα αυτά. Ξαφνικά πάει ο κ. Πεπονής, ο οποίος δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με τον τομέα υγείας. Νομίζεις ότι αυτή η αλλαγή θα οριοθετήσει και κάποιες σημαντικές αλλαγές πολιτικής στην υγεία? Νομίζω ότι αυτό στο οποίο θα συμβάλλει είναι ένα έργο το οποίο δύο χρόνια τώρα επιχείρησε ο φίλος ο Δημήτρης Κρεμαστινός, ο πρώην υπουργός, να οργανώσει σε επιτελικό επίπεδο, να σχεδιάσει δηλαδή τις αλλαγές που επιβάλλονται με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις. Τώρα αυτό που απαιτείται και ίσως έπρεπε να γίνει και νωρίτερα είναι οι σχεδιασμοί να γίνουν πράξη. Ναι. Να προχωρήσουμε δηλαδή σε έργα πέρα από τους σχεδιασμούς επί χάρτου. Δεν ξέρω αν ο Θέμος θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Όχι, τίποτα. Το μόνο που εύχομαι να κάθε πολίτη στο μέλλον να μπορεί να έχει την περίθαλψη και την ταχύτητα που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μακάρι. Θα το προσπαθήσουμε. Μακάρι να είναι, μακάρι, τα πράγματα έτσι. Παναγιώτη, έχεις κάτι να ρωτήσεις τον κύριο Παπαδέλη?
Σε θέματα υγείας. Εγώ απλώς βλέπω. Αχρίαστος να είναι. Βλέπω κόσμο που ταλαιπωρείται συνεχώς. Αυτό που ξεκίνησε να λέει και ο ίδιος ο νέος υπουργός. Ότι πράγματι πρέπει να φτάσει κάποια στιγμή αυτό το εθνικό σύστημα υγείας, όποιο και είναι αυτό, να λειτουργήσει. Γιατί μέχρι στιγμής ναι, μεν λειτουργεί, αλλά όχι στα επίπεδα που θα θέλαν όλοι. Και όπως λέει ο Θέμος, θα είναι καλό κάποια στιγμή το επίπεδο υγείας που προσφέρεται στον πολίτη. Εντάξει, να φτάσει αυτά τα επίπεδα δεν είναι ουτοπιστές, αλλά να πλησιάσει. Ίσως, κάτι που πρέπει να τεθεί κάποια στιγμή είναι, κύριε Παπαδέλη, να φύγουν από το σύστημα υγείας οι δογματισμοί. Δηλαδή, από τη μια έρχεται μια κυβέρνηση full υπέρ της ελεύθερης οικονομίας και έχει τους γιατρούς κρατικούς με 3,60. Από την άλλη, έρχεται μια άλλη κυβέρνηση, ένας άλλος δογματισμός, μόνο το ΕΣΥ και τίποτα άλλο. Δηλαδή, αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, στο Νάσιο, που υπάρχει ένας συνδυασμός ιδιωτικού κρατικού, να υπάρξει μια εκλογήκευση σε όλα τα νοσοκομεία και οι γιατροί να πάρουν αμοιβές οι οποίες να είναι ικανοποιητικές, να μην τρέχουν οι άνθρωποι να δουλεύουν έξω και να έχουν μια αξιοπρεπή. Δηλαδή, λογική να υπάρχει να φύγουν οι δογματισμοί. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Τι λες, Άγγινε, Γιάννη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι επειδή υπήρξα ένας από τους πολύ σκληρούς δογματικούς στα θέματα της υγείας την περίοδο γύρω στο 81, ότι οι εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί από τα λάθη που κάναμε αναπόφευκτα γιατί θέλαμε να κάνουμε έργο, θα μας βοηθήσουν στο να αποφύγουμε σήμερα ακριβώς αυτούς τους λαθεμένους δογματισμούς. Μάλιστα. Και πιστεύω θα το πετύχουμε, γιατί ο νέος υπουργός μπορεί πράγματι να μην έχει σχέση με το αντικείμενο, όμως έχει τέτοια αποτελεσματικότητα και τέτοια δυνατότητα άμεσης δράσης. Ξέρω δε ότι ήταν ένας τομέας που τον ερέθιζε, θα το έλεγα θετικά, και αυτό είναι θετικό, με την έννοια ότι μπορεί να προχωρήσουμε. Κώστα, σας έκανε ερωτήσεις. Ναι, εγώ ήθελα απλώς να συμπληρώσω κάτι που είχε πει ο κ. Αναστασιάδης στην αρχή, να φέρω αντίρρηση μάλλον, ότι κάποια στιγμή είπε ότι κάτι έπρεπε να δώσουν και στον κύριο Πεπονή και το δώσαν αυτό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Πιστεύω ότι υπάρχει κάποια σκέψη το να πέσει ένας άνθρωπος του διαμετρήματος του κυρίου Πεπονή, που έχει μια πείρα και σε άλλα πράγματα πολύ, σε ένα τομέα τόσο ευαίσθητο σαν την υγεία. Ναι. Αυτή λοιπόν η σκέψη μου δημιουργεί ελπίδες. Ελπίζω να μην διαψευστώ. Συμφωνώ απόλυτα. Πήγαινε, πήγαινε και για να αναπληρωτής πρωθυπουργός, αλλά δεν έτυχε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ένας επίδοξος αναπληρωτής πρωθυπουργός να πάρει το Υπουργείο Παιδείας. Όλοι θέλουν. Να πω κάτι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Πρέπει αυτά να τα αφήσουμε όλα πίσω μας. Ναι, δηλαδή, τώρα, αν βάλουμε κάτω τι είπε κάποτε ο κ. Σαρζόγλου, τι είπα εγώ, τι είπε ο κ. Παπαδέλης, τι είπε οποιοδήποτε στον δρόμο, όλοι οι Έλληνες πρέπει να μας πάνε μέσα. Δεν υπάρχει θέμα. Όλοι έχουμε πει από μία. Φραγκλίνε, πριν σε αφήσουμε και σε ευχηθούμε καλή επιτυχία, ένας γιατρός φίλος θέλει να σε ρωτήσει κάτι και θα τον ακούσει αμέσως τώρα. Ναι. Σας ακούμε. Κύριε Χαρδαβέλα, είμαι γιατρός 45 χρόνια και παρακαλώ τον κύριο Παπαδέλη αλλά και εσάς να μου δώσετε επίσωση 4 λεπτά μόνο. Όχι 4 λεπτά, είναι αδύνατο. Ένα λεπτό έχετε. Ένα λεπτό. Είδα προηγουμένως το ρεπορτάζ του ΙΚΑ. Μάλιστα. Το ΙΚΑ τώρα 60 χρόνια τώρα πασχίζει, αλλά δεν κατάφερε να αποκτήσει και αυτό την έξωθεν καλή μαρτυρία των άλλων ταμείων. Μάλιστα. Από τότε που γεννήθηκε, μοιάζει και αυτό με ένα κάταγμα κακός προωθέν. Και όταν λέμε στην ιατρική κάταγμα κακός προωθέν, σημαίνει ότι έπιασε το κόκαλο, αλλά έπιασε κακός και για να γίνει καλά, πάλι πρέπει να το ξανασπάσουμε για να το φτιάξουμε. Έτσι και το ΙΚΑ. Ποιο είναι το ερώτημά σας? Δεν αποκτήσει την καλή μαρτυρία. Βλέπετε συνέχεια διαμαρτυρίες. Ποιο είναι το κύριο? Με συγχωρείτε. Ποιο είναι το ερώτημά σας στον Υπουργό? Το ερώτημά μου είναι στον Υπουργό. Γιατί οι καημένοι σφαλισμένοι του ΙΚΑ να μην έχουν και αυτοί ένα βιβλιάριο υγείας όπως έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ακριβώς του Υπουργείου Υγείας. Όλοι πάλι οι δημόσιοι έχουν βιβλιάριο και ο καθένας επισκέπτεται τον γιατρό του. Ναι. Τον θέλει. Και αν την άλλη μέρα ή μετά από μια εβδομάδα διότι δεν του κάνει, δεν του αρέσει, αλλάζει τον γιατρό του. Ενώ το ΙΚΑ είναι υποχρεωμένο να συνοστίζει και να παρουσιάζει όλη αυτή η εικόνα την οποία είδατε εσείς και η οποία είναι πραγματικότητα πέρα για πέρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας δώσει μια απάντηση ο κ. Παπαδέλης για να κάνουμε μια κοπή. Νομίζω ότι δεν έχει άδικο ο αγαπητός συνάδελφος με την παρατήρηση που έχει κάνει, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να υποβαθμίσουμε και το τεράστιο έργο μέσα από πολλές δυσκολίες που έχει προσφέρει δεκαετίες τώρα το ΙΚΑ στους ασφαλισμένους. Αυτό που θέλω να πω είναι, αναφέρθηκα στην αρχή στην ανάγκη που έχει το σύστημα των νοσοκομείων μιας άμεσης παρέμβασης ουσιαστικής. Θα ήθελα να συμπληρώσω λέγοντας ότι θεωρώ κρίσιμη σημασία την αναδιοργάνωση ριζικά όλου του τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας περίθαλψης και υγείας. Μάλιστα.
Και εκεί εντάσσεται ακριβώς και η αναδιάταξη των υπηρεσιών των υγειονομικών εννοώ του ΙΚΑ. Να πάμε και στο Αίγιο για ένα λεπτό. Κάτι υπάρχει από το Αίγιο να ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Απλώς θέλω να πω ένα ερώτημα στον κύριο Υπουργό. Μάλιστα. Και τα στοιχεία μου τα έχω δώσει στο τηλεφωνικό κέντρο. Να επικοινωνήσω μαζί σας. Όσον αφορά για την αξιοπρέπεια του κοινού προς από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και στα διάφορα ιδρύματα, υπάρχει. Να υπάρχει όμως και η ανάλογη αξιοπρέπεια από την πολιτεία προς τους εργαζόμενους. Αυτό λέει πάρα πολλά. Προσωπικά μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί και να μεταφέρουμε και όλα αυτά στον κύριο Υπουργό τον καινούριο. Γιατί ο προκάτοχος, ο κύριος Κουλάκης, θα μου επιτρέψετε ένα μεγάλο κενό. Παρότι μας επισκέφτηκε και σαν σεισμόπληκτο στο Αίγιο, άφησε ένα μεγάλο κενό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Φραγκλίνε εδώ πέρα δεν υπάρχει απάντηση. Ζητάνε αξιοπρέπεια από πλευράς κράτους απέναντι στους εργαζόμενους. Το θεωρώ αυτονόητο. Και εννοείται ότι αυτό είναι, βέβαια, είναι αυτονόητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία, Φραγκλίνε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή θα κυλήσει κάπως έτσι, κοιτάζοντας προβλήματα, κουβεντιάζοντας με τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Είναι μια ζωντανή εκπομπή. Παρεμβαίνετε κι εσείς. Θα δούμε για τα αποτελέσματα του δημοσίευματος. Για την ώρα, ένα μικρό διάλειμμα διαφημίσεις και σε 3 λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εκπομπή, την πολύ ζωντανή, που μπορεί να μοιάζει και λίγο ραδιοφωνική, αλλά πιστεύω ότι αυτό το βράδυ, όπου ακούσαμε την σύνθεση της νέας κυβέρνησης και που όλοι προβληματιζόμαστε τι μας περιμένει αύριο, από αύριο, τι ημέρα θα ξημερώσει, φαντάζομαι ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον να κουβεντιάζουμε με τους νέους υπουργούς και τους υπουργούς, να βλέπουμε τα μεγάλα, τα καυτά προβλήματα της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Να παρακολουθούμε ένα δημοψήφισμα για το ναι και το όχι για την ελπίδα σας και την αισιοδοξία σας, εάν τα πράγματα θα πάνε καλύτερα με την νέα κυβέρνηση ή θα έχουμε μία από τα ίδια. Οι καλεσμένοι μας είναι και 3 πρόσωπα που βεβαίως έχουν και πολιτική σκέψη και λόγο και τους γνωρίζετε. Είναι ο Κώστας Ζόγλου, ο Παναγιώτης Φασούλας και ο Θέμος Αναστασιάδης. Και την ώρα αυτή έχουμε στο τηλέφωνό μας την υφυπουργό Υπεχοδέ, την κυρία Ελισάβετ Παπαζόη, στην οποία μάλιστα αναφερθήκαμε και λίγο πριν. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γιατί έτσι μουδιασμένη, δεν πιστεύετε? Όχι, δεν πρόκειται γι' αυτό, αλλά ομολογώ ότι σοκαρίστηκα. Ναι. Όχι από τον κύριο Αναστασιάδη, γιατί αυτό δεν σοκάρομαι πλέον από ότι ο κύριος Αναστασιάδη λέει, αλλά σοκαρίστηκα για το τρόπο με τον οποίο αναφερθήκατε στο όνομά μου, αν θέλετε, στο τι έχω κάνει μέχρι στιγμής, και ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνετε τι, καταρχήν, εγώ δεν αναφέρθηκα στο όνομά σας, εγώ προσωπικά. Αλλά πέστε μου τι δεν καταλαβαίνετε για να σας βοηθήσουμε να καταλάβουμε. Όχι, δεν πρόκειται για να καταλάβω. Εγώ φαντάζομαι ότι όλοι θέλουμε να καταλάβουμε κάτι περισσότερο, γιατί αυτή η προσπάθεια μιας συκοφαντίας απέναντί μου απολύτως κατασκευασμένης. Μάλιστα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Από την πλευρά... Να πω ότι, κυρία Παπαζόη, ο κ. Χαρδαβέλλας δεν φταίει σε τίποτα, γιατί ούτε έθεσε κανένα θέμα. Εγώ δεν έθεσα θέμα. Θα ήθελα, κύριε Χαρδαβέλλα, ναι, να μιλήσω λιγάκι μαζί σας. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που άκουσα είναι ότι διασώθηκα σε αυτή την κυβέρνηση. Μάλιστα. Έχω ακούσει πολλές φορές, μάλλον δεν έχω ακούσει εγώ, γιατί μου τα μεταφέρουν, δεν συνηθίζω να χάνω τον χρόνο μου με αυτά που λέει ο κύριος Αναστασιάδης και δεν προφταίνω άλλωστε, αλλά έχω ακούσει διάφορες φορές, μου λένε μάλλον, με πληροφορούν, ότι ο κύριος Αναστασιάδης λέει του τύπου ποια είναι η κυρία Παπαζόη, ότι προέκυψα εξαιτίας της ΠΑΤ μου και ότι κράταγα δεν ξέρω και εγώ τι τα ψώνια της κυρίας Παπανδρέου κτλ. Να τα πάρουμε λοιπόν λίγο με τη σειρά. Να τα πάρουμε. Καταρχήν, ποια είναι η κυρία Παπαζόη? Η κυρία Παπαζόη έχει εκλεγεί 3 φορές, όσες έβαλα δηλαδή, στο νομό μου, πρώτη, μακράν από όλους τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Έτσι, επομένως, αν θέλετε, δεν είμαι ένα άτομο που έχω προκύψει επειδή κάποιος με τοποθέτησε κάπου. Έχω εκλεγεί και μάλιστα, όπως σας είπα, κάθε φορά σπάζοντας το ρεκόρ όλων των προηγούμενων και το δικό μου σε ό,τι αφορά τους ψήφους. Την τελευταία φορά βγήκαμε 19.500 ψήφους, όταν ο δεύτερος που εξελέγει επίσης πήρε 7.500. Μάλιστα. Το δεύτερο. Λοιπόν,
Το δεύτερο θέμα, ποια είναι η κυρία Παπαζόη. Η κυρία Παπαζόη είναι ένας πολιτικός μηχανικός, πολεοδόμος, μιλάω τέσσερις γλώσσες, υπήρξα νομάρχης για 4,5 χρόνια στις Κυκλάδες, στη συνέχεια πρέσβης, έβγαλα την ελληνική προεδρία σε ό,τι αφορά το περιβάλλον παίρνοντας ιδιαίτερα συγχαρτήρια και σε ό,τι αφορά την ανάμειξή μου στην Πάτμο, ήταν μία και συγκεκριμένη. Ασχολήθηκα με τα έργα τα οποία έγιναν πάνω στο νησί, τα οποία έπρεπε να γίνουν γιατί το νησί δεν είχε καμία υποδομή για να δεχθεί πριν απ' όλα τους πατριάρχες τους οποίους είχαμε της Ορθοδοξίας και όλον αυτόν τον κόσμο και μέσα σε ένα χρόνο ρεκόρ κατασκευάσαμε έναν υπαίθριο χώρο στο χώρο της Αποκάλυψης στον οποίο έγινε δυνατόν να γίνει η Θεία Λειτουργία. Φτιάξαμε το λιμάνι για να υποδεχθεί όλα αυτά και προσωπικά δεν συμμετείχα πουθενά αλλού παρά από τις επίσημες εκδηλώσεις και έμενα σε ένα ξενοδοχείο τρίτης κατηγορίας. Μάλιστα. Δεν σας κατηγόρησε κανείς για όχι, πολυτελή κανείς. Ζωή στην Πάτμο. Αλλά να μείνουμε λίγο στην Πάτμο, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι κέρια σημασία στο ζήτημα. Γιατί τότε όλη αυτή η πικρία του κόσμου που τον είδατε στο ρεπορτάζ και σας βεβαιώνω ότι δεν επιλέξαμε ανθρώπους. Κοιτάξτε, είναι από όλο το φάσμα το πολιτικό. Κύριε Χαρδαβέλα, γιατί, να σας πω. Να ολοκληρώσω. Ναι. Γιατί όλη αυτή η πικρία λοιπόν των ανθρώπων της Πάτμου, οι οποίοι μας είπαν, όπως είδατε, ότι ήρθαν εδώ, δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα σχεδόν από το τελετουργικό και από, το, από την λειτουργία που έγινε και από το νόημα αυτής της εκδήλωσης, φύγανε και πήραν πίσω τους γιατρούς, τηλέφωνα, τα πάντα. Και μας άφησαν πάλι μόνους τους, μόνους μας. Και μάλιστα ένας πήγε σε ένα ακραίο σημείο και έβαλε ένα ερώτημα τελειώνοντας. Μα επιτέλους ζωά είμαστε, λέτε, και μας άφησαν πάλι έτσι. Αυτή την πικρία εσείς πώς την δικαιολογείτε ενώ έγιναν όλα αυτά που μας λέτε. Κοίταξε, αυτά όλα έγιναν. Έγιναν για την ίδια την εκδήλωση, η οποία όπως ξέρετε ήταν ένα μέγιστο γεγονός. Ναι. Ανεξαρτήτως αν οι κάμερες ήταν στραμμένες προς τις θαλαμιγούς και δεν ήταν στραμμένες όπως όφυλαν προς το μοναστήρι και εκεί όπου διεξαγόντουσαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο νησί, κοιτάξτε, επειδή είμαι βουλευτής Κυκλάδων, δηλαδή 24 νησιών που στην πλειοψηφία τους είναι μικρότερα και από την Πάτμο που έχει γύρω στους 2.500 κατοίκους, σας λέω ότι όλα τα νησιά αυτής της κατηγορίας δεν διαθέτουν όχι βέβαια νοσοκομείο, για το οποίο αναφέρθηκαν, ούτε κέντρο υγείας ακόμη. Αυτό είναι τραγικό βέβαια. Τι είπατε? Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό, αλλά αν θέλετε να κάνουμε κάποια συγκρίση, θα σας πω ότι εγώ όταν πήγα στον νομό μου το 82, υπήρχαν 4 νησιά που δεν είχαν ηλεκτρικό. Μάλιστα. Και υπήρχαν τα περισσότερα νησιά τα οποία δεν είχαν λύκειο και δεν είχαν γυμνάσιο και δεν είχαν λιμάνι και βεβαίως δεν είχαν παρά μόνο αγροτικούς γιατρούς εκτός από ένα νοσοκομείο. Φτιάξαμε 7 κέντρα υγείας την εποχή που ήμουν εγώ νομάρχης και στη συνέχεια και τώρα το πρόγραμμα των κέντρων υγείας συνεχίζεται και στα νησιά της κατηγορίας της Πάτμου, δηλαδή των 2.500 κατοίκων. Κυρία Παζόη, επειδή... Ναι. Να σας πω αυτό. Το δεύτερο είναι σε ό,τι αφορά τα έργα στο λιμάνι και άκουσα τον σημερινό δήμαρχο και τότε αντιδήμαρχο της Πάτμου που μίλησε για τη συνέχεια αυτών των έργων. Είχαμε τρομακτικές δυσκολίες από τους ίδιους τους κατοίκους, επειδή ήταν η τουριστική σεζόν, να κάνουμε κάποια έργα. Και σας πληροφορώ ότι τα κάναμε με πάρα πολύ δυσκολία. Πραγματικά καταφέραμε λίγο να συμμορφώσουμε το νησί. Γιατί κοιτάξτε κύριε Χαρδαβέλα, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει το τι λέει ο κύριος Αναστασιάδης ή το τι σκέφτεται. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να παράγω έργο και να ξέρω να αντιπροσωπεύω την Ελλάδα και να δημιουργώ τέτοιες συνθήκες ώστε να μην γινόμαστε τουλάχιστον ρεζίλοι. Τα συγχαρητήριά αυτό... μου για το πώς θα οργανώσατε στην Πάτμο που δεν γίναμε καθόλου ρεζίλοι. Σε ό,τι με αφορά εμέναν απολύτως. Κυρία Παπαζόη, με συγχωρείτε. Σε ό,τι με αφορά εμέναν απολύτως. Δηλαδή, ακούσατε, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, ίσως επειδή δεν παρακολουθήσατε, κανένας δεν έθεσε ερώτημα ποια είστε και αν έχετε δικαίωμα να είστε υπουργός ή όχι. Έχετε και έργο και είστε επιστήμον, δικαίωμά σας. Είπαμε ότι πολιτικά, είπα ότι είναι παράδοξο και ένδειξη συμβασμού. Αυτό είπα. Αντιλαμβάνεστε περί πολιτικά. Εσείς, που επειδή, όπως είπε ο κύριος, δεν είμαστε ζώα, σας θυμάται όλη η Ελλάδα να βγαίνετε σε όλα τα κανάλια να μιλάτε υπέρ της κυρίας Μιμής και πόσο αξιοπρεπή στην Πάτμο. Δηλαδή να φέρουμε και τη βιντεοκασία. Αφήστε με, σας άκουσα με υπομονή. Ναι. Επειδή σας θυμάται όλη η Ελλάδα να το κάνετε αυτό. Και επειδή ξαφνικά εξαφανιστήκατε και ξεφυτρώσατε βοηθούντος και του φίλου μου κυρίου Λαγιώτη κοντά στον κύριο Σιμίτη. Μη θέλετε τώρα σώνει και καλά να τα αρνηθούμε όλα αυτά. Απλώς είπαμε ότι είναι πολιτικά προϊόν συμβασμού. Μπορεί να είστε μια άξια νομάρχη οτιδήποτε. Αυτό που κάνατε στην Πάτμο, αν ήσταν υπεύθυνοι για την οργάνωση, ξεφτύλισε την κυβέρνηση, ξεφτύλισε και την Ελλάδα.
Δεν μίλησα, δεν ήμουνα υπεύθυνη για την οργάνωση, ήμουνα υπεύθυνη για τα έργα που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δεν βγήκα ποτέ να πω. Μα τι λέτε, κυρία Παπαζέτα, δεν είμαστε τρελοί. Μα όλα τα κανάλια ήσασταν. Θέλετε να μιλήσουμε επί πραγμάτων δεδομένων ή. Κοιτάξτε, θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι με τον κύριο Χαρδαβέλα. Σας ακούμε, κυρία Παπαζέτα, αλλά να μην υπάρχει μονόλογος. Κοιτάξτε να σας πω. Νομίζω ότι καταρχήν τις παραμονές μιας τόσο μεγάλης ημέρας όπως είναι η καινούργια κυβέρνηση αύριο και η νέα πραγματικά εποχή που ξεκινάει νομίζω για τη χώρα, ναι. Το βρίσκω λιγάκι αν θέλετε ανόητο να συζητάμε τέτοια πράγματα. Ευχαρίστως όμως κάποια στιγμή που θα επιλέξετε, ναι. Και δεν έχω αντίρρηση να είναι και ο κύριος Τράγκας και ο κύριος Αναστασιάδης και όποιος όλους από αυτούς τους δημοσιογράφους τέλος πάντων. Όχι, δεν θα υπάρξει περίπτωση να είναι ο κ. Τράγκας. Ο κ. Αναστασιάδης μπορεί να είναι. Κοιτάξτε να σας πω, να συζητήσουμε δεν, συγκεκριμένα. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Δεν με αφορά αυτό που λέει ο κ. Τράγκας. Δεν με αφορά αυτό που λέει ο κ. Τράγκας. Λέω, ο κ. Αναστασιάδης με αφορά, είναι καλεσμένος μου. Και υπάρχει, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα, μία συζήτηση. Υπάρχει πολιτικά συζήτηση με την κυρία Παπαζόη. Λοιπόν, ναι. Ότι να μιλήσω πολιτικά. Λέμε, ναι, παρακαλώ. Να μιλήσω πολιτικά. Ποτέ δεν ανήκα σε κάποιον χώρο στον οποίο με τοποθετείτε ή σε κάποια τάση μέσα στο Πασόκο, έτσι όπως με έχετε τοποθετήσει. Εσείς τοποθετήσατε τον εαυτό σας. Κάνετε λάθος. Για μένα, κυρία Παπαζόη, μου σας θυμάται όλη η Ελλάδα τώρα. Μην πάτε να τη βγάλετε τρελή. Αφού ήσασταν σε όλα τα κανάλια και λέγατε ότι η κυρία Μιμή και τα λοιπά που μας τίμησε. Συγγνώμη, δεν τα είπατε αυτά τα πράγματα. Να φέρουμε στην επόμενη εκπομπή τις βιντεοκασέτες, διότι ευτυχώς υπάρχουν. Ναι, βεβαίως. Ωραία, και να κάνουμε. Δεσμευόμαστε λοιπόν εδώ. Απολύτως. Να κάνουμε την εκπομπή. Απολύτως. Απολύτως. Δεν έχω διάθεση προσωπικής αντιπαράθεσης μαζί σας. Όχι, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι έχετε. Εσείς κατά διαστήματα πρέπει να έχετε κάποιον με τον οποίο να ασχολείστε. Το καταλαβαίνω ότι έτσι βγάζετε το ψωμί σας. Ναι, να είστε σίγουροι ότι αν χρειάζομαι κάποιον να ασχολείστε. Σήμερα δεν πληρώνετε, κύριε Αναστασιάδη. Σήμερα έχει εδώ. Δεν πειράζει, κάνει διαφήμιση για την. Κύριε Παζόη, νομίζω ότι να μην ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Αν θέλετε, κλείστε λέγοντας αυτό που θέλετε να μας πείτε. Γιατί ας μην μπούμε σε μια έτσι προσωπική συζήτηση. Ούτε ο Θέμος θέλει, ούτε εσείς θέλετε. Και μέχρι στιγμής αγνόησα όλα ό,τι γινόντουσαν. Αλλά το θεωρούσα πια ιδιαίτερη πρόκληση σήμερα αυτό που έγινε. Κύριε Παπαζόη, μόνο μια ερώτηση πολιτική να σας κάνω. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε και έγινε τελικά η Πάτμος με όλα αυτά που γίνανε, ωφέλησε ή ζημίωσε την Ελλάδα? Με τον τρόπο με τον οποίο τον παρουσίασε. Α, μάλιστα. Φταίνε τα μέσα δηλαδή, έτσι. Θεωρώ ότι βεβαίως. Μα τι λέτε, κύριε Παπαζόη, ρωτήστε τον κύριο Σιμίτη, ρωτήστε τον κύριο Λαϊώτη να σας πληροφορήσουν αν αγνοείτε ότι ήταν η τελευταία πράξη ενός πολιτικού δράματος, όπου είχατε έναν άνθρωπο πεθαμένο και τον περιφέρατε. Μα με συγχωρείτε, κύριε Παπαζόη, τι μου λέτε τώρα. Κύριε Αναστασιάδη, μα σας παρακαλώ. Τον πήρανε με νοσοκομιακά και με ελικόπτερα. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι από εκεί και πέρα. Κυρία Παπαζόη, παρακαλώ. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να συζητάμε. Κυρία Παπαζόη. Είναι φανερό ότι δεν αποφάσισα εγώ αν θα παρευρίσκεται ο Πρωθυπουργός ή όχι. Τότε γιατί βγήκατε μετά στα κανάλια, κυρία Παπαζόη, και λέγατε τι καλά που τα είπε η κυρία Δήμητρα? Αυτό είπα. Αυτό είπα. Ωραία, θα φέρουμε τις κασέτες εδώ για να το δείξουμε. Ωραία, εγώ πολύ ευχαρίστω. Κόσα, και να καταλήξω. Κυρία Αναστασιάδη. Μία κουβέντα θα πω ακόμα. Μία κουβέντα. Να καταλήξω ότι εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δικαίωμα της κυρίας Παπαζόη να τα έχει πει όλα αυτά. Δεν αναιρείται ότι δεν έχει κάποιες ικανότητες. Δεν μπορείτε να λέτε ότι έχω πει άλλα πράγματα από αυτά, εντάξει, που έχω πει. Ναι, εντάξει. Αν υποθέσουμε ότι τα έχετε πει. Αν εγώ το λέω, έστω. Δεν το έχει δει κανένας άλλος. Μόνο εγώ. Δεν λέω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι υπουργός. Ναι. Είπα απλώς, και μην με βγάλετε και τελείως τρελό, ότι είναι μία ένδειξη συμβιβασμού. Αυτό είπα. Μάλιστα. Είναι τελείως λάθος η εκτίμηση. Μπορεί να είναι λάθος. Είναι τελείως λάθος η εκτίμηση. Από την πρώτη στιγμή ήμουν πολύ κοντά στον κύριο Σιμίτη, τον οποίο πιστεύω. Δεν σας φαίνεται, δεν πρόκειται για καμία αλλαγή θέσης. Και όσοι με ξέρουν, και ευτυχώς με ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, ξέρει πολύ καλά ποια είμαι και πώς ήμουν ο πάντα. Λοιπόν, Αζόγλου... Δεν έχω να απολογηθώ βέβαια. Βεβαίως. Μα δεν συζητάμε. Ο κύριος Αζόγλου κάτι θέλει να σας πει. Απλώς θα ήθελα να σας πω πρώτον ότι είμαι Κυκλαδίτης, ότι είμαι Σερίφιος. Ξέρω πάρα πολύ καλά το έργο σας και αυτό που με ενοχλεί είναι το ότι καν απολογίστε. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να μας πείτε το τι έχετε εγώ κάνει? Έχετε κάνει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα και με γεια σας και χαρά σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που έχετε κάνει. Ένα. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω, αν γίνεται, είναι το ότι το θεωρώ απόλυτο δικαίωμά σας να έχετε μία πολιτική στάση συνεπέστατη όπως έχετε μέχρι τώρα και που καταλήγει σε μία ψήφο υπέρ του κυρίου Σιμίτη. Επίσης δεν έχετε να απολογηθείτε γι' αυτό.
Επίσης, συμφωνώ μαζί σας απόλυτα για το ότι η παρουσίαση της ΠΑΤΜΟΥ, η παρουσίαση, εστράφει και οι κάμερες εστράφησαν πολύ περισσότερο στα θέματα που πουλάνε και όχι στις εκδηλώσεις που έγιναν και οι οποίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές και νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε, εάν υπήρχε το υπερυπουργείο του πολιτισμού που έλεγα, θα είχαν στραφεί οι κάμερες. Πώς θα τις διάταζαν τις κάμερες, θα τις διάταζαν να στραφούν, συνειδητοποιείτε. Και εδώ πραγματικά δεν θέλω να κάνω αντιπαράθεση με την κυρία Πάζοε. Εγώ είπα ότι άλλο το εγώ έργο κάνω της, άλλο, μαζί, πράγμα, άλλο το έργο της και άλλο η στάση της πολιτική, την οποία εγώ τη χαρακτηρίζω πολιτικό τυχοδιοκτισμό. Γιατί τη μία ήταν με τη Μίμη και τώρα με το Σιμίτη. Τώρα πώς θα συνδέει, μπράβο, το αφήνουμε. Εγώ πιστεύω λοιπόν, ότι αυτές από εκεί και πέρα, είναι κυρία Ζόχλη, με συγχωρείτε, όταν είχαμε ένα γεγονός που οι ίδιοι φορείς προσέδωσαν ένα πολιτικό χρώμα βάζοντας βιτρίνα μπροστά την κυρία Δήμητρα. Και πάνε οι κάμερες. Και έχουν έναν πρωθυπουργό που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Και είναι πολιτικό... τρεις μέρες κλεισμένο στο καράβι. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν θα στραφούν οι κάμερες? Είναι τώρα πράγματα αυτά. Είναι πολιτικό χρώμα το ότι πήγε η κυρία Παπανδρέου. Είναι πολιτικό χρώμα και υπήρξε και από δοκιμασία ακόμα και από το Πατριαρχείο, το οποίο δέχτη στις δυσαρέσκειες υπήρξε η κυρία Παπαζόη. Το γεγονότος ότι η κυρία Δήμητρα θέλησε να βάλει υπό τη σκέπη της ένα γεγονός για το οποίο επίοικος ή το άσχετη. Τι σχέση έχει με την αποκάλυψη? Μόνο με αποκαλύψει. Κυρία Παπαζόη. Κύριε Χαρταβέλα, ναι. Να κλείσω με κάτι. Ναι. Σε ό,τι αφορά το Πατριαρχείο, νομίζω ότι η σχέση με το Πατριαρχείο φαίνονται από τα θερμά γράμματα που έχω από τον ίδιο τον Πατριάρχη. Για να μην επανερχόμαστε στις αχλαμάρες που έχουν ακουστεί. Το τελευταίο θέμα που ήθελα να πω, απευθυνόμενοι στον κύριο Αρζόγλου, με τον οποίο είναι ότι δεν απολογούμε. Αλλά ξέρετε ότι όταν ένα δημόσιο πρόσωπο ξαφνικά αρχίζει και συκοφαντείται συστηματικά, όπως και να το κάνουμε είναι χαμένο. Μα ποια είναι η συκοφαντία, κύριε Παπαζόη, με συγχωρείτε. Ποια είναι η συκοφαντία, πείτε μου. Να τελειώσω, κύριε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Διότι εάν δεν επέμβεις, όλοι μένουν με τις εντυπώσεις που δημιουργούν αυτοί που θέλουν να σε συκοφαντήσουν. Ή αν θέλετε στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη, ο κύριος Αναστασιάδης ψάχνει για θέματα, θα ψάχνει πάντοτε. Μα δεν ξέρω Παπαζόη, αν το γεγονός ότι είμαι ξαφνικά δηλαδή, είναι αυτό που τον εμπνέει. Βλέπετε, δεν έχω διάθεση να σας δείξω, αλλά να μην συζητήσουμε πολιτικά. Να συνεχίσω λιγάκι. Παρακαλώ. Επομένως, είμαι ούτως ή άλλως, θέλω να πω, ούτως ή άλλως, και το ξέρει αυτό ο καθένας ο οποίος έχει βρεθεί σε μια τέτοια θέση, είσαι ούτως ή άλλως από την πλευρά του χαμένου. Δεν το πιστεύω, κυρία Παπαζόη. Δεν το πιστεύω αυτό, ειλικρινά. Ειλικρινά, δηλαδή πριν από 20 μέρες, εμένα με είχαν βγάλει 17 Νοέμβρη. Έπαθα τίποτα από αυτό? Απολογήθηκα σε κανέναν? Κύριε Αρζόγλου, για όνομα του Θεού. Κύριε Αρζόγλου, σας θυμάμαι. Και ναι. Θυμάμαι και τότε την αντίρρησή σας και νομίζω ότι είχατε την ίδια οργή με αυτή που έχω και εγώ τώρα. Σας είχα δει και πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται σε κάθε τέτοια στιγμή είναι όλοι οι άνθρωποι που αισθάνονται έτσι όπως και εσείς τότε, όπως και εγώ αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι χρειαζόμαστε κατά κάποιο τρόπο να εξηγήσουμε τρία πράγματα ώστε πλέον να μην ακούγονται όλες οι αυθαιρεσίες. Επειδή λοιπόν κάνω κάτι συκοφάντηση, Κώστα, θέλω να ρωτήσω την κυρία Παπαζόη, δηλαδή, γιατί κοντεύω να τρελαθώ. Δεν βγήκε ποτέ σε κανένα κανάλι και σε καμία τηλεόραση να πει ότι η στάση της κυρίας Δήμητρας Λιάνη, με ακούτε νομίζω, στην ΠΑΤΜΟΥ δεν είχε τίποτα το αξιόμεμπτο. Δεν βγήκατε ποτέ να πείτε ότι ήταν άψογη η στάση της? Κοιτάξτε, στο ίδιο κανάλι στο οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή εγώ τηλεφωνικά, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη εκπομπή με τον κύριο Παναγιωτόπουλο γύρω από το θέμα της ΠΑΤΜΟΥ. Και είχα απέναντί μου τον κύριο Κίρτσο, τον κύριο Δήμου, τον κύριο Μιχαηλίδη και εγώ ήμουνα, αν θέλετε, το πρόσωπο για το οποίο συζητήσαμε. Φέρτε το αυτό και ξαναδέστε το. Ας το δει ο κύριος Αναστασιάδης. Σας φέρω από το Sky, από εδώ, από όπου θέλετε να σας φέρω. Λοιπόν, ήταν ακριβώς εκείνη την εποχή. Ήταν ακριβώς κυρία μετά. Παπαζόη, κυρία να Παπαζόη, συνεχίσω να σας πω μία κουβέντα να μόνο. Να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι, πέστε μια κουβέντα για να κλείσουμε, διότι είναι και άλλοι υπουργοί που μας περιμένουν να τους ακούσουμε και έχουμε μπει σε κάποια ζητήματα. Καταρχήν να πω ότι λυπάμαι, και το λέω κυρίως προς τους τηλεθεατές, λυπάμαι που μια τέτοια μέρα, που εγώ την αισθάνομαι σαν πάρα πολύ σημαντική μέρα, ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα που τα θεωρώ τριτεύοντα. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ τα κανάλια για θέματα που με αφορούν και δεν συνηθίζω και να βγαίνω πολύ συχνά. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να ζητήσω, σας το λέω έτσι, αισθάνομαι άσχημα από το γεγονός ότι μια τέτοια μέρα που έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά για το αύριο,
συζητάμε για τέτοια θέματα που εγώ τα βρίσκω. Γι' αυτό είπα να κλείσουμε το θέμα, λοιπόν, για να σας εκμεταλλευτούμε, αν μπορούμε, για ένα λεπτό, να σας ρωτήσουμε, βεβαίως, για τον τομέα σας τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Μία τηλεθεάτρια κάτι, ένα ζήτημα θέλει να βάλει του τομέα σας και θα έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Σας ακούμε, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Έκλεισε. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Παζόλη, το εξής να μου πείτε. Ναι, με ακούτε. Μπαιχτήκαν οι γραμμές μας τώρα, γίνανε. Η κυρία Παζόλη χάθηκε. Σας ακούω, ναι. Μας ακούτε. Λοιπόν, στον τομέα το δικό σας, στον τομέα του υπεχοδέ, ποια είναι τα πρώτα ζητήματα, προβλήματα άμεσα που πρέπει από αύριο να αντιμετωπιστούν για να κλείσουμε έτσι τη συνάντηση μαζί σας? Καταρχήν να πω ότι εμείς έχουμε μια συνέχεια στο υπεχοδέ. Όπως ξέρετε, πρακτικά, ναι, είσαστε και πριν, εκτός από το κομμάτι των δημοσίων έργων, στο οποίο υπάρχει αλλαγή με τον κύριο Λουκάκη, στο κομμάτι το δικό μας που είναι περιβάλλον, χωροταξία και πολεοδομία, συνεχίζεται η κατάσταση όπως ακριβώς ήταν. Ναι. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσουμε σε ένα καλύτερο κλίμα και με μεγαλύτερη, αν θέλετε, αποδοχή από τον κόσμο. Αυτό το εισπράττω σαν γενικότερη αλλαγή που έχει γίνει με την αλλαγή την τελευταία που υπήρξε. Δηλαδή, το έργο μας όμως συνεχίζεται. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το δικό μου το αντικείμενο, που είναι τα διεθνή και κοινοτικά θέματα γύρω από το περιβάλλον, τα θέματα παραδοσιακών οικισμών κτλ., θέλω να σας πω ότι κάνουμε μια εξωτερική πολιτική που πιστεύω ότι ο κύριος Σημίτης θα την υιοθετήσει πλέον σαφώς, μια εξωτερική πολιτική στην περιοχή μας, δηλαδή Μεσόγειο, Βαλκάνια, Εύξηνο Πόντο κτλ., γύρω από το περιβάλλον, και έχουμε κερδίσει σε ένα είδος, θα έλεγα, διείσδυσης διπλωματικής γύρω από αυτό το τομέα σε αρκετά δύσκολες περιοχές. Πιστεύω ότι το περιβάλλον είναι ένας τομέας ο οποίος ενώνει τους λαούς και έχουμε κάνει, και πιστεύω ότι τώρα αυτό θα το κάνουμε πλέον σαν συνειδητή πολιτική. Μέχρι τώρα το κάναμε, αν θέλετε, πρωτοβουλιακά. Σας ευχαριστούμε. Σε ό,τι με αφορά, σε αυτό που ασχολούμαι άμεσα και που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για να την. Λίγο. Για την. Τι είπες, Κώστα? Τι είπες? Λέω να ένα περιβάλλον που έχει αξία. Το άλλο περιβάλλον δεν έχει καμία αξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Καλή επιτυχία. Και θα σας παρακολουθούμε από κοντά. Γεια σας. Γεια σας. Άθελμα, κυρίες και κύριοι, είναι μια εκπομπή η οποία εξελίσσεται έτσι σε πολλά επίπεδα. Καμιά φορά μπορεί να υπάρξουν και συγκρούσεις. Βεβαίως, κριτικές γίνονται και πρέπει να γίνονται. Ακόμη και αν ενοχλούν αυτές τις κριτικές. Άρα, σηκώστα, όχι με σχόλια, γιατί κοντεύω να βγάλω τα ρούχα μου. Εγώ δεν λέω ότι η γυναίκα δεν είναι ικανή. Εσύ, βέβαια, τι θυμάσαι να βγαίνει όλες τις τηλεοράσεις να υπερασπίζει τη Δήμητρα? Θα έλεγα το εξής. Τι θυμάσαι, αγόρι μου, πες μου, τι θυμάσαι. Το ζήτημα αυτό. Όχι, να πάω στο γιατρό, μένα. Όχι, όχι, να μην πας στο γιατρό. Δεν είναι δυνατόν, να το αφήσουμε, δηλαδή, το ζήτημα, δηλαδή, αυτό. Είπαμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Αλλά μπράβο της, να είναι υπουργός. Αλλά όχι να λέμε ότι δεν γίνανε αυτά χτες. Θέμω, νιώθω περίεργα το να μιλάμε ερήμην της τώρα. Έτσι, τώρα, ναι. Τώρα δεν πρέπει. Τώρα γι' αυτό δεν απαντάω και εγώ στο ερώτημά σου. Γι' αυτό και δεν απαντάω στο ερώτημά σου, διότι έχει κλείσει το τηλέφωνο η κυρία Παζόη, δεν είναι παρούσα και πρέπει να σταματήσουμε εδώ πέρα. Θα ήθελα, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να πάμε στην κάρτα μας. Να πάμε στο ναι και στο όχι. Είναι, νομίζω, κάποια καλή ώρα, σχεδόν 2 ώρες μετά την άνοιξη εκπομπής μας, που πρέπει να δούμε εάν εσείς πιστεύετε, αισιοδοξείτε και ελπίζετε ότι η νέα κυβέρνηση, ο νέος Πρωθυπουργός, το νέο πρόσωπο του Πρωθυπουργού που έχουμε, μπορεί να αλλάξουν ριζικά την πορεία των πραγμάτων. Έτσι. Να δούμε λοιπόν ότι ναι, πιστεύετε 5.525 και όχι είναι 4.685. Άρα λοιπόν οι αισιόδοξοι υπερτερούν πια αρκετά, δηλαδή περίπου 1.000 άτομα είναι πάνω. Έτσι δεν υπάρχει, ότι. Ναι, είναι 25% επάνω. Είναι 25% επάνω. Τόσο είναι 10%. Ναι. Περίπου 20% επάνω. 20. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό. Αναιρεί καταρχήν αυτό που είπε η κυρία Παπαζόη, την οποία δεν έχω λόγο να την κατηγορήσω, δεν τα παρακολούθησα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά γιατί να γίνονται τέτοιες εκτιμήσεις μια μέρα πριν ορκιστεί η νέα κυβέρνηση? Να γίνονται αυτές τις εκτιμήσεις. Γιατί να μην γίνονται? Αν μπορούν να βγάζουν αυτή η εκπομπή βγάζει κάτι θετικό, μια θετική άποψη του κόσμου για τη νέα κυβέρνηση. Τώρα από εκεί πέρα, πολλά ελπίζει ο κόσμος, κάθε φορά που γίνεται μια αλλαγή εξουσίας. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρωτοφανές πράγμα. Είναι σαν να έχει αλλάξει εντελώς κόμμα. Δηλαδή, σαν να έχει φύγει το Πασόκ και να έχει έρθει ένα Πασόκ 2. Δηλαδή, αυτή η αίσθηση υπάρχει. Αυτή η αίσθηση επικρατεί. Και δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς. Σαν να γίνανε εκλογές. Δεν έχουμε κάτι καινούριο οπωσδήποτε. Ναι. Αλλά δεν. Καταρχήν πρέπει να μας δώσει κάποιος τη σαφή πολιτική γραμμή που θα ακολουθήσει αυτή η νέα κυβέρνηση. Η οποία, ναι, με νέα κυβέρνηση, αλλά είναι το ίδιο κόμμα.
έχει τους ίδιους ανθρώπους που πρέπει να λογοδοτήσει. Πράγματι, μπορεί να έχουν γίνει κάποιοι συμβιβασμοί, οι οποίοι συμβιβασμοί όμως για μένα είναι θεμητοί. Δεν μπορεί να βγει ο Σιμίτης και να πει ότι αυτό είμαι, άμα με θέλετε, κρατήσαμε, άμα θέλετε, ρίξαμε. Τότε δεν έχει πετύχει τίποτα. Τότε να το ρίξουν αυτό, να φέρουν τον Πάτερ Τιμόθεο που λες και εσύ. Λοιπόν, πρωθυπουργό. Κάποιον δηλαδή του αμέσου περιβάλλοντος. Οπότε είναι θεμητό να έχει κάνει κάποιους μικροσυμβιβασμούς, αρκεί να θέλει αυτός ο άνθρωπος να περάσει και να παράγει κάποιο έργο. Έτσι είναι. Μακάρι να προχωρήσει. Ναι. Κάτι άλλο μου αρέσει εμένα σε αυτή την εκδήλωση των ψήφων, των ναι και όχι. Για πες μου. Αυτή δηλαδή η αναμονή και η προσμονή του κόσμου, νομίζω ότι ανατρέπει λίγο την εικόνα του ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση υπό σκιάν, δηλαδή υπό τη σκιάν του Ανδρέα Παπανδρέου. Εάν ο κόσμος πίστευε ότι είναι μια κυβέρνηση υπό σκιάν, μεταβατική, απλώς ρυθμιστική, κάτι σαν διαχειριστή της πολυκατοικίας μας, τα όχι θα ήταν περισσότερα. Μπήκε σε ένα δηλαδή, θέμα. Υπάρχει μεν η εγγύηση, ο τριτεγγυητής, υπάρχει ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι ένας τριτεγγυητής κάτω από τη συναλλαγματική, αλλά περιμένουμε πολλά. Αυτή η προσμονή του κόσμου νομίζω ότι αναιρεί την εικόνα της υποσκιάν κυβέρνησης. Είναι μια κυβέρνηση με πρόσωπο ναι. η οποία μπορεί να πάει μπροστά και να το εκμεταλλευτεί. Αυτό λέω ότι είναι ευκαιρία. Ευκαιρία μεγάλη. Αλλά μπήκε σε ένα θέμα που είναι από τα ζητήματα. Ο θείος σου, ο κ. Αρζόγλου, θέλει να βγει στον αέρα να τον ακούσουμε το θείο του Κώστα του Αρζόγλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χαρδαδέλα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας και αυτή για την προηγούμενη. Ευχαριστώ πολύ. Αν σας ενόχλησα, σας ενοχλώ τώρα, μόνο παρεμβαίνω δηλαδή, διότι δεν έχω καμία σχέση με τα προηγούμενα με το θέμα αυτό που το οποίο συζητάτε. Πλην όμως, επειδή είδα τον Κώστα, τον ανιψιό μου εκεί. Ναι. Για αστείο είπε ο Θέμος, μήπως είναι ο θείος μου και βγήκε ο θείος. Ο θείος, ναι, μου το είπα. Ωραίο είναι, ωραίο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Δεν κατάλαβα. Είστε ο θείος του Κώστα του Αρζόγλου. Λίγο πριν. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ποιος θείος? Αρζόγλου Ευτύχιος, ο αδελφός του πατέρα του. Να είστε καλά, ο θείος Ευτύχιος. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πέστε μας, κύριε Ευτύχιο. Λοιπόν, σας πήρα μόνον και μόνον, διότι προημερών τσακώθηκα με ορισμένους άλλους και μου είπαν ότι ο Κώστας ο Αρζόγλου δεν θέλει να έχει καμία σχέση με κανέναν Αρζόγλου. Και τώρα ακούω ότι είναι από τη Σκιάθο, ότι είναι Κυκλαδίτης κτλ. Είναι Πόντιος. Όπως είμαι και εγώ Πόντιος, είμαι αφορεσμένος. Γι' αυτό το έλεγες ότι κυρία Παπαζόη αυτά. Θέλω μόνο να μάθω αν τυχόν θέλει ή δεν θέλει να έχει κάποια σχέση με οποιοδήποτε Αρζόγλου. Πώς δεν θέλει, φαντάζομαι ότι δεν θέλει. Μην τρώμε άλλο την ώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μητέρα μου είναι από τη Σέριφο, ήταν από τη Σέριφο και ο πατέρας μου από τον Πόντο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ήταν όχι, όχι, να σας πω κάτι. Αυτή η εκπομπή για μένα είναι πολύτιμη χρονικά, γιατί τρέχει ο χρόνος και συζητάμε πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα. Το προσωπικό ζήτημα, το γενικό ζήτημα... Δεν θέλω να σας κουράσω, το καταλαβαίνω και σας χαιρετώ. Να είστε καλά, σας φιλώ. Εγώ μισός Πόντιος είμαι και εγώ, μην νομίζω ότι είμαι εγώ Πόντιος. Ναι, δεν πήρα απάντηση όμως, δεν πήρα απάντηση. Βαρβαρίδη. Εγώ από τον πατέρα μου. Και εσύ από τον πατέρα σου. Από τη μάνα μου, λοιπόν, έβαλες λίγο πριν, Κώστα μου, μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα, ένα θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου ζει, έτσι, και δεν ξέρουμε ο άνθρωπος μέχρι πού μπορεί να πάει. Βεβαίως. Και μπορεί και κάποια στιγμή να βγει από τον Άσιο και να πάει και στο σπίτι του. Βεβαίως. Το περιβάλλον υπάρχει και δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε αυτό το χώρο του περιβάλλοντος να καταθέσουν έτσι αμαχητή τα όπλα. Πέραν του όποιου συμβιβασμού μπορεί να κάνει και ο Σιμίτης, όπως λέει ο Θέμος. Το ερώτημα για μένα είναι το εξής, ότι με έναν Παπανδρέου ο οποίος μπορεί να ζει, πρόεδρος όντας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δεν έκρυψε την επιθυμία του και με τη δήλωση της παραίτησής του, ότι μπορεί σε κάποια δεδομένη στιγμή, αν γίνεται, να επανέλθει στην Πρωθυπουργία. Γι' αυτό δεν είπε καν ότι παραιτείται. Δεν είπε καν ότι παραιτείται. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι που βάζω και στους τρεις σας το εξής. Στην περίπτωση που ο κύριος Παπανδρέου επιστρέψει και φύγει από τον Άσιο και είναι σε μια κατάσταση που μπορεί και να ελέγχει πράγματα και να συνεννοείται και να επικοινωνεί, υπάρχει δυνατότητα ενός διευθυντηρίου αόρατου που θα εκπορεύεται από την ΕΚΑΛΗ και θα κατεβαίνει προς τα κάτω και τελικά θα έχουμε μια πολιτική η οποία μπορεί να κατευθύνεται από τον κύριο Παπανδρέου? Ερώτημα πρώτο στο θέμα. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τον Κώστα Σιμίτη. Διότι, όπως είπες πριν, όχι το περιβάλλον το στενό της μιμής κτλ. Ναι. Αλλά και αυτοί που χάσανε την κούρσα,
δεν πρόκειται να καταθέσουν τα όπλα αμαχητή. Έχουν ένα συνέδριο μπροστά. Σε περίπτωση λοιπόν που ο Αντρέας να είναι καλό άνθρωπο, τον πάνε σπίτι και εφόσον τελεί ακόμα υπό τον έλεγχο της κυρίας Δήμητρας, είναι πολύ πιθανόν, όπως τον πίεζαν σ' όλοι και καλά να κάνει μια δήλωση μέσα από τον Άσιο, αλλά δεν μπόρεσε, να προσπαθούν με πράγματα που είπε, με διαλόγους που έκανε και δεν έκανε και κανείς δεν θα ξέρει, να επηρεάσουν την πορεία του Σιμίτη. Διότι σκέψου, ας πούμε, ότι ο Σιμίτης προχωράει, δεν είναι όλα τόσο ρόδινα όπως είναι σήμερα, έχουν αρχίσει τα προβλήματα κτλ. Των πραγμάτων, και βγαίνει ένας διάλογος λοιπόν ανεπίσημος από την ΕΚΑΛΗ, ότι α, δεν πάμε καλά, λέει ο Αντρέας. Αυτό θα γίνει πρωτοσέλιδο. Είναι λοιπόν ανοιχτό το θέμα, Αντρέα. Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι που αναγκάζει το Σιμίτη να τηρήσει τις ισορροπίες. Πριν απαντήσει ο Παναγιώτης, θα ήθελα να ακούσουμε μία 17χρονη φίλη της εκπομπής, η οποία θέλει να μας μιλήσει για την ηλικία της. Και θέλω να ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον ένα 17χρονο κορίτσι να βάζει προβλήματα αυτής της ηλικίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι 17 χρονών, ονομάζομαι Καλκατζάκου Βουδή και θα ήθελα να θίξω δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, σέβομαι ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης πολιτικής κοινής καλούνται να θίξουν κάποια προβλήματα της σημερινής κοινωνίας και ζωής, αλλά πρέπει παράλληλα να τονίσουμε ότι με μεγάλη σαφήνεια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή περνάει, είναι μια μεταβατική περίοδο σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, είναι ηραγός των δυτικών προτύπων. Και είναι φυσικό να υπάρχουν και να υπάρχουν τέτοια προβλήματα στη σημερινή κοινωνία. Βεβαίως. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να δηλώνουμε στους νέους ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν αύριο ένα κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος απεσιοδοξία, ένα κόσμο που δεν μπορείς να το μετατρέψεις και να τον αλλάξεις, να το κάνεις καλύτερο. Και νομίζω ότι για χάρη των νέων πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ναι. Τουλάχιστον ότι κάτι μπορεί να γίνει. Δεν είναι σωστό να κόβουν τα φτερά των παιδιών. Αυτό περνάει και από τα ναι και τα όχι που τα δείχνουμε κατά καιρούς και δείχνουν μια αισιοδοξία και μια ελπίδα του κόσμου. Και εμείς το τονίζουμε αυτό, ότι πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές. Το ναι λοιπόν είναι 5.525, το όχι είναι 4.685. Δηλαδή έχουμε μια πολύ περισσότερους από εσάς που πιστεύετε ότι η νέα κυβέρνηση, ο νέος πρωθυπουργός μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά τα πράγματα και να αλλάξει και πορεία. 55-46 να κάνεις την αναγωγή. Τι είπες? 55-46%. Τόσο. 55-46%. Έχουμε εδώ πέρα και το 2% κάνει άλλος κυβέρνηση για 5 χρόνια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσατε. Πριν σας αφήσουμε και πριν μας αφήσετε, είστε 17 χρονών. Για σας ποια είναι τα πιο άμεσα καυτά, όπως λέμε, προβλήματα για τη δική σας ηλικία? Νομίζω ότι όλα ξεκινούν από την παιδεία. Και νομίζω ότι γενικότερα μέσα από πράγματα που έχουμε καθημερινά, μέσα από τη τηλεόραση, γιατί η παιδεία δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι η τηλεόραση και τα καθημερινά μηνύματα που δεχόμαστε. Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μεγάλο πρόβλημα για την νεολαία από τη στιγμή που τους κόβουν τα φτερά. Δηλαδή, καλούμε αυτή τη στιγμή εγώ, σαν νέος άνθρωπος, που αργότερα ίσως να είμαι. Θα είναι κάποιο άτομο της κοινωνίας μας. Ναι. Καλούμε να αντιμετωπίσω έναν κόσμο που στην ουσία φαίνεται ότι είναι αδιόρθωτος. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι είναι μόνο μια μεταβατική περίοδος. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρες το τηλέφωνο. Καληνύχτα σας. Γεια χαρά. Αυτό βέβαια φαίνεται μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό το κλίμα απεισοδοξίας που καλλιεργείται από τα μέσα και καλλιεργείται από τα μέσα. Δεν ξέρω αν είναι συστηματικά ή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως, έβλεπα προχθές τις καταστροφές που γίνανε στην Αμερική με τις χιονοπτώσεις και τις βροχές, τις πλημμύρες κτλ. Έχουμε και εδώ τέτοιες θεομηνίες και καταστροφές. Έγινε σεισμός 6,5 ρίχτερ στο Αίγιο, στα Γρεβένα. Οι νεκροί ήταν βέβαια σημαντικό το γεγονός ότι πεθάναν άνθρωποι, αλλά ήταν μικρός ο αριθμός. Γίνεται σεισμός στην Τουρκία, 5.000, 10.000. Στην Κίνα το ίδιο. Στην Αμερική, 60 άτομα πεθάναν από το κρύο. Δηλαδή, εκεί. Δεν παρουσιάζεται από τα μέσα ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Είμαστε μια ανοχήρωτη χώρα που με την πρώτη. Πώς λένε τα συζητήσεις, με την πρώτη ψυχάλα. Προβάλλει δηλαδή το μαύρο. Πράγματι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε περιοχές, ειδικά για παράδειγμα στην Αθήνα, στη δυτική Αθήνα, όπου έχουν πρόβλημα ανάπτυξη εκεί πέρα. Οι άνθρωποι, γιατί δεν ξοδεύεται κανένα τίποτα για αυτές τις περιοχές, μια που οι διοικούντες την Ελλάδα κατοικούν στα νότια και βόρεια προάστια της Αθήνας. Αυτό ξέρουν. Γι' αυτό εκφράζουν γνώμη, γι' αυτά τα υπόλοιπα πολύ λίγο τους απασχολούν. Αλλά δεν υπάρχει γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη καταστροφολογία από τα μέσα. Είναι αυτό που πρέπει να σταματήσει. Ξέρεις κάτι, γιατί πουλάει αυτό το πράγμα που είχε πει και ο Κώστας πριν από λίγο. Δηλαδή, δυστυχώς, τα μέσα βλέπουν ότι αν προβάλλουν το έγκλημα, το σεισμό, την κακό, την δυστυχία. Τα κακά νέα, αυτό που λένε. Τα κακά νέα, συγγνώμη. Τα κακά νέα πουλάνε. Κώστα, έγινε στη Γαλλία, εξεγέρθηκε η νεολαία στη Γαλλία.
με χιλιάδες καταστροφές και εκεί και εκατομμύρια ζημιών. Και οριοθετήθηκαν από τα δικά μας μέσα ως τι ωραία παιδιά αυτά που επαναστατούν κτλ. Ναι. Σε αντίθεση στα δικά μας τα παιδιά. Ήταν οι αλήτες και τα κοπρόσκυλα. Να λοιπόν, σας διακόψω ένα λεπτό. Δίκαια. Έχουμε στο τηλέφωνο μας τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Κοτσόνη. Καλησπέρα σας, κύριε Υφυπουργέ. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Με ακούτε καλά. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρειάζομαι τις ευχές σας. Χρειαζόμαστε τις ευχές μας γιατί. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Σήμερα είναι δύσκολο να κάνεις πολιτική. Τα προβλήματα, γιατί αλλάζουν οι εποχές, δεν είναι όπως παλιά. Με παλιές συνταγές δεν μπορείς να απαντάς στα νέα προβλήματα. Τι θα κάνετε λοιπόν από αύριο το πρωί που θα πάτε στο Υπουργείο σας. Να το βρούμε έτσι το πράγμα πάρα πολύ απλά να το πούμε. Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να συνεννοηθούμε μαζί με τον κύριο Πεπονή για το ποιον τομέα θα αναλάβει ο καθένας από τα τρία στελέχη, τα κυβερνητικά, τα οποία θα είναι στο Υπουργείο Υγείας. Έτσι δεν ξέρω εάν θα είμαι υπεύθυνος για την υγεία ή για την πρόνοια. Να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω μια ευαισθησία για τα κοινωνικά θέματα στην ευρύτερη έννοια, θα με ενδιέφερε η πρόνοια, γιατί πραγματικά βλέπετε ότι μέσα στις σημερινές συνθήκες η κοινωνία αρχίζει να χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο ένα τμήμα της κοινωνίας που ανήκουν προνομιούχοι και μεσαίοι και σε ένα άλλο τμήμα της κοινωνίας που αρχίζει να βγαίνει έξω από το κοινωνικό, το οικονομικό παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε και αν θέλετε δείχνει και ένα άλλο πνεύμα. Πιστεύετε ότι πράγματι υπάρχει ένα διαφορετικό πνεύμα από την σημερινή κυβέρνηση από αυτό που υπήρχε από τη χθεσινή? Αναμφίβολα ναι. Πού υπάρχουν διαφορές? Εγώ βλέπω τη σημερινή κυβέρνηση σαν κυβέρνηση προοπτικής αλλά και συνέχειας ταυτόχρονα. Mm-hmm. Έχει καλές δόσεις και από τα δύο. Πιστεύω βέβαια ότι βασικά πρέπει να δούμε μπροστά στη νέα εποχή που ανοίγει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρε στο τηλέφωνο και σας βρήκαμε. Καλή επιτυχία και να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Γεια σας. Νομίζω ότι είναι ώρα για μια ακόμη φορά να δούμε το γνωστό ερώτημα της εκπομπής, γιατί μας τοποθετείτε με τις απαντήσεις σας μέσα από τα δύο τηλέφωνα που έχουμε και μας προκαλείτε συζήτηση με το αποτέλεσμα αυτό. Το ερώτημα λοιπόν που έχουμε βάλει από την αρχή της εκπομπής και το οποίο είναι ήδη στις οθόνες σας είναι: εάν η αλλαγή προσώπου στην Πρωθυπουργία περιμένεται να αλλάξει ριζικά την πορεία του τόπου και να προωθήσει την επίλυση προβλημάτων του πολίτη. Ναι ή όχι είναι η απάντησή σας. Μέσα από τα δύο τηλέφωνα που θα ήθελα να τα δώσουμε και αυτά τώρα στην οθόνη μας, έχουμε δύο τηλέφωνα. Για το ναι επικοινωνείτε στο 090 23 26 26. Για το όχι επικοινωνείτε στο 090 23 26 και 27. Εμείς θα καταγράφουμε συνεχώς τις απαντήσεις σας μέσα από ένα ειδικό μηχάνημα κομπιούτερ που αμέσως μας δίνει τα αποτελέσματα σε μια συνεχή ροή. Τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή είναι 6.094 ναι, 4.937 όχι. Αυξάνονται συνεχώς οι αισιόδοξοι. Όσο προχωράει και η εκπομπή, αυξάνονται και οι αισιόδοξοι. Σημαίνει ότι... Σπίσαμε. Διαγωνισμός αισιοδοξίας. Διαγωνισμός αισιοδοξίας. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σφυρίου. Ο κύριος Σφυρίου, ο οποίος... Ο ελληνικός λαός είναι σαν τον Ολυμπιακό. Κάθε φορά που τρώει την κατραπακιά, έτσι δεν είναι, πες. Αμέσως μετά λέει, θα τους σκίσουμε και τα λοιπά, θα κάνουμε, θα δείξουμε μετά, μπαπ, άλλη μία. Μακάρι να ξέρω, αυτά θα σας απαντήσει. Πώς Ολυμπιακού πιστεύετε. Θα σας απαντήσει ο Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει μια άποψη για τα θέματα αυτά, αλλά δεν μιλάει ποτέ. Όχι, θα τον κατηγορήσω τώρα για ορισμένα θέματα, αλλά πάμε παρακάτω. Για κατηγορήσατε έτσι για να αλλάξουμε και λίγο. Πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω και παρακάτω θα πάμε βλέποντας ένα ρεπορτάζ αμέσως τώρα που κάναμε σε κάποιους άλλους τομείς από αυτούς που σας δείξαμε λίγο πριν. Μπήκαμε στην νεολαία, μπήκαμε σε ένα κομμάτι ανέργων Ελλήνων και είναι τραγικό το γεγονός ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι με 2 και 3 διπλώματα που δεν μπορούν να κάνουν δουλειά αυτή την ώρα. Βεβαίως το πρόβλημα είναι γνωστό. Το κακό είναι ότι το τελευταίο διάστημα, και μιλάω για ένα τελευταίο εξάμηνο, οι δείκτες της ανεργίας άρχισαν να ανεβαίνουν επικίνδυνα. Και βεβαίως είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από την κυβέρνηση. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα ξαναμάστε μαζί και πάλι. Μένετε εδώ. Ναι. Ναι.
Στον υπόγειο του ηλεκτρικού. Μάλιστα. Πόσο καιρό είστε εδώ? Πάνω από 1,5 μήνα. Και χωρίς να ενδιαφερθεί κανείς. Εδώ κοιμάστε. Μάλιστα. Μέσα στο κρύο. Μάλιστα. Πώς μπορείτε εδώ, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Δεν σας αρέσει, σας λέω την αλήθεια. Αλλά και προκειμένου να πάω στο ξενοδοχείο να δώσω 2.500-3.000, καλύτερα να πάω να πάω. Η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα. Ποια πολιτεία, υπάρχει πολιτεία? Πού τι? Δείξτε μου. Εγώ σένα βλέπω τώρα σαν πολιτεία. Ποιον άνθρωπο σαν πολιτεία? Πόσο καιρό κοιμάστε στον υπόγειο του ηλεκτρικού? 4 μήνες. Γιατί? Γιατί δεν έχω κανένα, είμαι μόνος μου. Πριν πού ήσασταν, πού μένατε? Πριν έμενα σε ένα παλιό σπίτι. Και γιατί φύγατε από εκεί? Φύγανε από εκεί. Δεν είχατε να πληρώσετε το ενοικίο? Δεν είχα. Με βγάλανε και μένω εδώ τώρα. Δεν έχετε δουλειά? Δεν θέλω να βρω δουλειά και δεν μπορώ να την βρω. Δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να βρείτε δουλειά? Θέλω να βρω δουλειά. Τι δουλειά κάνατε πριν? Παντού, σε μισαϊκά, οικοδομές, παντού. Πόσο καιρό είστε άνεργος? Είμαι 3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό δούλεψα 6 μήνες στο βιολογικό και 6 μήνες πάλι στην παλιά εταιρεία που ήμουνα. Σκέφτεστε να αντιδράσετε? Και να αντιδράσω τι θα κάνω, ας πούμε? Με ποιον να τα βάλω? Όλοι σου λένε ναι, όλοι σου λένε, σου δίνουν υποσχέσεις και κανένας, ας πούμε, δεν ενδιαφέρεται. Αισθάνομαι, ας πούμε, εγκαταλειμμένος. Γιατί όπου κι αν πήγα, ας πούμε, σε όποια πόρτα κι αν πήγα και αιτήσεις έχω κάνει και παρακλήσεις έχω κάνει, δυστυχώς δεν βρήκα καμιά ανταπόκριση. Πόσο καιρό είστε άνεργος? 3 χρόνια. 3 χρόνια και 4 μήνες. Έχετε οικογένεια? 2 παιδιά. Και τα συντηρείτε εσείς? Ο ένας είναι φαντάζομαι, μάλιστα. Τι σημαίνει για εσάς η ανεργία? Ανεργία σημαίνει κόλαση. Όπως το 50 δεν υπήρχαν δουλειές, έτσι και σήμερα δεν υπάρχουν δουλειές. Φτώχεια μεγάλη. Φτώχεια μεγάλη και πολύ μεγάλη βέβαια ανεργία για τον κόσμο εδώ, που είναι περισσότερος άνεργος παρά να δουλεύει. Πώς βλέπετε την Ελλάδα σήμερα? Την Ελλάδα τη βλέπουμε πάντα γενικά, βέβαια, να το πω έτσι, όλοι φτωχοί. Όλοι φτωχοί και περιμένουμε από κάποια ξένα κράτη να μας δώσουν κάποια δύναμη, να βοηθηστούμε δηλαδή. Είμαι χείρα, έχω 2 παιδιά, το μεγάλο το έχω άρρωστο, παίρνει μια σύνταξη 70-80, δεν ξέρω πόσο παίρνει, κάπως εκεί. Εγώ είμαι άνεργη, είχα 3.075 ένσημα και τα έχασα γιατί δεν έχω να κάνω αυτοασφάλιση. Ούτε στη δουλειά με παίρνουν, γιατί είμαι βέβαια μεγάλη τώρα, είμαι 60 τόσο χρόνο. Και δεν μπορώ να κάνω αυτοασφάλιση, τα έχασα τα λεπτά μου. Επειδή παίρνω μια μικρούλα σύνταξη από τον άντρα με 70.000 που είναι. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, ποια τα κυριότερα? Πεινάμε. Δεν έχουμε να πάρουμε πετρέλαιο και αυτά. Τι πρόβλημα υπάρχει? Γυναικολογικό. Περιμένετε αρκετή ώρα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, από τις 6 ώρα. Εσείς υποφέρετε τώρα? Πονάει, δεν πονάει. Τι κάνω? Ναι, πονάω. Σας είπανε κάτι οι γιατροί? Όχι ακόμα, περιμένουμε. Δεν κρυώνετε τώρα, ακούστε έτσι? Οπωσδήποτε. Κουβέρτα δεν έχετε? Δεν έχω κουβέρτα, ήρθα πως έφυγα από το σπίτι. Δεν σας βάλω μια κουβέρτα? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Καλά για την ρομπά εδώ πέρα και... Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανεργίας, τα οποία τουλάχιστον στο επίπεδο της Ελλάδας είναι 10% και με προοπτική να μεγαλώσει. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα για την νεολαία που οδηγείται σε κάποια στιγμή στην περιθωριοποίηση και έχει ως αποτέλεσμα να σέρνεται η νεολαία προς λύσεις όπως είναι τα ναρκωτικά ή άλλες σπασμωδικές κινήσεις. Βρισκόμαστε τις περισσότερες ώρες εδώ πέρα να παίρνουμε καφέδες, μην έχοντας κάτι να κάνουμε. Ένα πτυχίο πάνω κάτω όλοι το έχουν. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα σε αυτή την κοινωνία. Γραφίστας, μαγετίστας είμαι. Εντάξει, τώρα όλος ο κόσμος δουλειά γυρεύει. Δεν έχει σημασία τι πτυχίο έχει. Ξέρω ανθρώπους με πολλά πτυχία που δεν μπορούν να βρουν καμιά δουλειά και ανθρώπους χωρίς πτυχία που μπορούν να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν έχει σημασία. Είμαι απογοητευμένη και πάρα πολλοί νέοι είναι απογοητευμένοι σήμερα από την Ελλάδα.
Πιστεύουμε ότι ελπίζουμε να πάει κάτι καλύτερο, αλλά βλέπω ότι το μέλλον είναι λίγο μαύρο. Με ποια χρώματα θα χρωμάτιζες την Ελλάδα σήμερα? Με γκρι. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι η νεολαία. Παράπονα πολλά, πίκρες πολλές και ελπίδες. Ελπίδες ότι τα πράγματα θα διορθωθούν. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, είμαστε ήδη τηλεφωνικά συνδεδεμένοι με τον κύριο Σφυρίου. Ο κύριος Σφυρίου είναι υπουργός, ο νέος υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Κύριε Σφυρίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καταβέλα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και βεβαίως τα αποτελέσματα από την δημοσκόπηση που κάνουμε αυτή την ώρα δείχνουν ότι ο κόσμος ελπίζει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αισιοδοξεί. Και αυτό λέγαμε εδώ πέρα και με τους φίλους καλεσμένους σήμερα, ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που, σε μια κυβερνητική αλλαγή εμφανίζονται τόσοι πολλοί να αισιοδοξούν και να ελπίζουν. Το ναι από τους τηλεθεατές μας στην αναμονή τους για μια σημαντική αλλαγή είναι 7.305. Το όχι είναι 5.568. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς βλέπετε εσείς αυτήν την αισιοδοξία? Έχει βάση, είναι βάσιμη ή θα απογοητευτούμε και πάλι? Πιστεύω ότι αυτή η καταμέτρηση που κάνετε είναι αντικειμενική. Απόλυτα. Που αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνεται μια κοινωνική δυναμική υποστήριξης της νέας κυβέρνησης και του νέου πρωθυπουργού, του Κώστα του Σημίτη. Άρα διαμορφώνεται ένα θετικό κλίμα. Και βεβαίως η ευθύνη που πέφτει στους ώμους μας είναι να αξιοποιήσουμε θετικά επωφελία του ελληνικού λαού αυτό το κλίμα με μια αποτελεσματική εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος, με ένα βηματισμό γρήγορο που να μπορεί να δικαιώσει τις προσδοκίες. Μάλιστα. Πήρατε ένα Υπουργείο που πριν μέχρι χθες το είχε ο κύριος Γιώργος Κατσιφάρας. Ο κύριος Γιώργος Κατσιφάρας, ο οποίος είχε, θα έλεγα, και μια άμεση πρόσβαση στον Πρωθυπουργό λόγω της σχέσης που είχε μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξετε πολιτική, θα κάνετε κάποιες αλλαγές ή θα προχωρήσει τον ίδιο δρόμο που είχε χαράξει και ο προηγούμενος, ο προκάτοχός σας? Τα θετικά στοιχεία της πολιτικής που εφαρμόστηκε μέχρι τώρα ασφαλώς για μας είναι ένα καλό υπόβαθρο προκειμένου να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχουν ανάγκες προκειμένου να εμπλουτιστεί και αυτή η πολιτική σε μια προσπάθεια τελικά να προωθηθεί τόσο η εμπορική ναυτιλία στη χώρα μας, που είναι μια βασική πλουτοπαραγωγική πηγή, όσο και η αντιμετώπιση στο εσωτερικό τουλάχιστον της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της νησιωτικής Ελλάδας και γενικά των θαλασσίων μεταφορών. Μάλιστα. Αυτό το καλοκαίρι ζήσαμε, θα έλεγα, πράγματα εξωφρενικά στην ακτοπλοεία. Το ζήσατε κι εσείς, τα ζήσαμε κι εμείς. Είδαμε να διαμαρτύρει το κόσμος, να ακυρώνονται δρομολόγια, να καθυστερούν ατελείωτες ώρες τα δρομολόγια. Σε αυτόν τον τομέα, τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα κάνετε άμεσα? Έναν καλό προγραμματισμό σε συνεργασία με τις ίδιες πλοεκτήτριες εταιρείες που έτσι κι αλλιώς έχουν τα φορικά μέσα και βεβαίως με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και με τις τοπικές αρχές σε κάθε περιοχή, ώστε ο προγραμματισμός να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στις ανάγκες. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε, ο Θέμος έχει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Σφυρίου, Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Όχι, τι να έχω. Τώρα ξέρεις, αυτά είναι. Αν τον ξέρει ο Θεωρός. Είναι ένα δύσκολο Υπουργείο, πραγματικά, γιατί ο κύριος Κατσιφάρας είχε σειρά ετών σε αυτό το Υπουργείο και οπωσδήποτε έχει δημιουργήσει κάποιο κύκλο επαφών που θα είναι δύσκολο. Ένα στάτους. Ναι, και ένα στάτους που θα είναι δύσκολο. Ο κύριος Σφυρίου ήταν στο Αιγαίο, νομίζω. Στο Αιγαίο ήταν. Ναι. Στο Αιγαίο το 1985 και 1986. Λοιπόν. Λέω ότι θα είναι ίσως δύσκολο να αποκτήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης αυτές που είχε ο κύριος Κατσιφάρας μέχρι τώρα με τους πλοιοκτήτες, είτε της ακτοπλοείας είτε του εμπορικού στόλου. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η εμπορική ναυτιλία στην Ελλάδα να ξανααρχίσει να προσλαμβάνει Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα έχω διαβάσει τις εφημερίδες και εγώ, δεν είμαι ναυτικός. Ναι. Αλλά βλέπω ότι τα ξένα πληρώματα έχουν κατακλείσει και ξένες σημαίες μέχρι πρότινος ελληνική ναυτιλία. Και με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η ενεργία. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα του. Ναι. Θα έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα του Υπουργού. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα βάζει ο Παναγιώτης Φασούλας. Το ακούσατε. Το άκουσα και θα ήθελα να πω ότι είναι θετικό το γεγονός που υπογραμμίζουν και οι δημοσιογράφοι ότι είχε καλλιεργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης ο προκάτοχος Υπουργός. Και εκείνο που θα ήθελα να πω είναι πως και εγώ από τη δική μου πλευρά θα καταβάλω την προσπάθεια το κλίμα αυτό εμπιστοσύνης να συνεχιστεί
και προς τις δύο κατευθύνσεις, και προς την πλευρά των πλειοκτητών, αλλά και προς την πλευρά των Ελλήνων ναυτικών. Αλλά το ζήτημα που βάζει ο Παναγιώτης είναι αυτό, ότι υπάρχουν πληρώματα στα ελληνικά καράβια σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ανεργία στους Έλληνες ναυτικούς. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το γεγονός αυτό? Ξέρω ότι είναι ένα φθηνό βεβαίως εργατικό δυναμικό το να έχουμε Φιλιππινέζους ή Μαλαισιανούς στα ελληνικά πλοία, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, θα δούμε καταρχήν την έκταση αυτού του φαινομένου που λέει ο αγαπητός σας συνάδελφος, και η προσπάθεια που θα καταβληθεί είναι να περιοριστεί η ανεργία των ελληνικών πληρωμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος να σας δώσω στοιχεία, ναι, και να προδιαγράψω συγκεκριμένες πράξεις, ναι, οι οποίες νομίζω σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να είμαι σε θέση να μιλήσω. Κύριε Στερίου, αν μου επιτρέπετε, θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα. Επειδή ήσασταν και Αιγαίου, τώρα είστε εμπορικής ναυτιλίας, σε συνεργασία με οποιονδήποτε άλλον, ακόμα και την κυρία Παπαζόη που πριν είχαμε τη μικρή διένεξη, υπάρχει τρομερό πρόβλημα με τη θάλασσα που μολύνεται. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και δεν μιλάει κανείς. Κάθε χρόνο το Αιγαίο είναι όλο και πιο βρώμικο. Η θάλασσα, οι παραλίες, οι ακτές, η θάλασσα μέσα. Εδώ το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που έχει κάνει αρκετά, πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία. Κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη βρωμιά υπάρχει. Τι λέτε? Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχουν λόγο και πρέπει να πάρουν πολλές πρωτοβουλίες, όχι μόνο μία πρωτοβουλία. Όχι, ειδικά για τη θάλασσα. Έρχονται οι τουρίστες που λένε ο τουρισμός κτλ. Και πάνε να μπουν, οι παραλίες είναι βρώμικες, μπαίνουν μέσα, έχει φύκια, έχει λάδια, ξέρω εγώ, κοκακόλες. Κάθε χρόνο είναι άσχημα, ναι, τα πράγματα. Ναι. Τι λέτε γι' αυτό, κύριε Στυρίου, θα υπάρξει κάποιο άμεση, κάποιο. Βεβαίως τώρα είναι πολύ γρήγορα. Κοιτάτε, πολύ νωρίς. Για να σας πω συγκεκριμένα, θέλω να πω πως το Υπουργείο της Εμπορικής Ναυτιλίας ασφαλώς και πρέπει να παίρνει πλήθος πρωτοβουλειών προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όμως μην ξεχνούμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να συνδυάζονται με την δραστηριοποίηση και των τοπικών αρχών. Γιατί αν μιλήσουμε για τις παραλίες της μικροκλίμακας εκεί των λουωμένων, ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει χρυσή τομή με τη συνεργασία Υπουργείου Ναυτιλίας και τοπικών αρχών για μια επιχείρηση καθαρής θάλασσας. Μάλιστα. Πάντως πρέπει να πω στον κύριο Αναστασιάδη ότι τηρουμένων των αναλογιών σε σχέση με άλλες χώρες, μπορώ να πω ότι είναι υψηλό το επίπεδο των καθαρών θαλασσών που έχουμε στην Ελλάδα. Φυσάει πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει ότι είναι το κακό, να είναι, κύριε Σφυρίου, ότι για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Το κακό είναι, και ασφαλώς ένα θέμα πολιτικό αυτό τώρα, έτσι, γιατί ναι, ούτε Πασόκ ούτε δεξιά, είναι ότι κάθε χρόνο χειροτερεύουν. Αυτό το βλέπουμε όλοι που πάμε στη θάλασσα. Πάντως, πριν από λίγο μας είπατε στον κύριο Φασούλα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, παίζετε μπάσκετ, γιατί ο Φασούλας δεν είναι υπουργός από ό,τι ξέρω. Όχι, είπα στον αγαπητό σας συνάδελφο. Α, στον αγαπητό μου συνάδελφο. Στον αγαπητό σας συνάδελφο, είπα. Είμαι συνάδελφο. Άρα παίζεις εσύ, είπα. Άρα παίζω εγώ μπάσκετ. Ωραία. Ο κ. Σαζόπουλο, κάτι θέλει να πει στον Υπουργό, μήπως? Όχι, καλύφθηκα από τα δύο θέματα αυτά, δηλαδή τη καθαριότητα. Αλλά κύριε Σφυρίου, υπάρχει ένα τηλεθεατή ο οποίο θέλει να σα υποβάλει ένα ερώτημα, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, ναι, με να μιλάτε. Ναι, ναι. Παρακαλώ πολύ, κύριε Χαρδαβέλα, ήθελα να πω δύο κουβέντες. Ναι. Επάνω στα όσα ο κύριος Αναστασιάδης. Όχι, συγγνώμη, θα μιλήσετε μετά. Νόμιζα ότι υπάρχει κάποιος τηλεθεατής που θέλει να υποβάλει ένα ερώτημα στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε τηλεθεατή που θέλει να υποβάλει το ερώτημα στον κύριο Αναστασιάδη. Τον ακούμε. Ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτά που κατά καιρούς λέει ο κύριος Αναστασιάδης για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τη Δημοκρατική Παράταξη στην εξουσία επί τρεις τετραετίες. Τα λέω γρήγορα για να μην σας τρώω χρόνο. Μάλιστα. Επί τρεις τετραετίες, ύστερα από τόσα χρόνια εξουσίας της δεξιάς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο άνθρωπος που έβαλε στη Βουλή και στην κυβέρνηση τις γενιές της Εθνικής Αντίστασης του 114 του Πολυτεχνείου, του αντιδικτατορικού αγώνα. Είναι ο άνθρωπος που αναγνώρισε την Εθνική Αντίσταση, κατάργησε τις γιορτές μίσους, επανέφερε τους πολιτικούς πρόσφυγες. Θα ήθελα να μας έκανε, πείτε. Έκανε. Όχι. Τον διπλασιασμό των συντάξεων, τον ΚΑΠΗ. Συγγνώμη. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Τα ξέρουμε όλα, ναι, αυτά. Τα ξέρετε, το κύριε, ερώτημα. Αλλά ο κύριος Αναστασιάδης, κατά αήθη τρόπο, μιλάει ενάντια στον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είναι δυνατόν τώρα, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Τουλάχιστον από σεβασμό σε αυτόν τον μεγάλο ηγέτη που για μένα και για τη συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του ΠΑΣΟΚ είναι ο μεγαλύτερος ηγέτης του αιώνα. Μάλιστα.
Είναι ειλικρινά αήθης τουλάχιστον η συμπεριφορά του κυρίου Αναστασιάδη. Και δεν είναι απόψε μόνο. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε για την Πάτμο, ναι. Ένα άνθρωπο σας, που τον περιέφεραν από εδώ και από εκεί. Σας ακούσαμε. Είναι για αυτός κάνει, μιλάει έτσι ενάντια στον Ανδρέα Παπανδρέου. Σας ακούσαμε. Τώρα πως είναι όψιμος υποστηρικτής του κυρίου Σιμίτη. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Εξαιτίας ότι είναι φίλος του κυρίου Κωστόπουλου, ο οποίος κύριος Κωστόπουλος είναι φίλος του κυρίου Λαγιώτη. Σας ακούσαμε προσοχή. Θα ήθελα να, αν θέλει ο Θέμος να πει κάτι ο κ. Αναστασιάδης. Όχι, θέλει να πει και θα τον ακούσω και θα το απαντήσω. Θέλει να πει κάτι. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα δεν είπα τίποτα εναντίον του Αντρέα. Απολύτως. Είπες για την Πάτμο, κύριε Αναστασιάδη, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είπα ότι... έναν άνθρωπο έτσι στην Πάτμο. Είναι ασέβεια ο τρόπος που μιλάς εναντίον του Αντρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, κυρία μου... Είναι ασέβεια, κύριε Αναστασιάδη. Είσαι νεαρός. Είμαι 60 χρόνο και είστε νεαρός και δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι για ένα τέτοιο μεγάλο ηγέτη. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ασέβεια είναι να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος και να τον βασανίζουν. Αυτό για μένα είναι ασέβεια. Αναστασιάδη, άφησε τα αυτά. Εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρε το τηλέφωνο και θα πω για μια ακόμη φορά κάτι που είπα λίγο πριν. Ας μην κάνουμε τέτοιους σχολιασμούς και κριτικές σε όσα ακούγονται. Λειτουργούμε σε μια δημοκρατική χώρα, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και καταγράφεται η άποψή του και κρίνεται η άποψή του. Άρα λοιπόν τώρα δεν μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Να ακούσουμε τον κύριο Δρύ. Θα πάρουμε τον κύριο Δρύ. Ο κύριος Δρύς, ο οποίος είναι από τους νέους υφυπουργούς στον τομέα της οικονομίας. Υφυπουργός οικονομικών. Καλησπέρα κύριε Δρύ και συγχαρητήρια. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Σας βάλαν στα βαθιά νερά. Πραγματικά είναι ένα δύσκολο τομέας. Υπουργείο Οικονομικών, έτσι. Βεβαίως. Υπουργείο Οικονομικών. Βεβαίως το επιτελείο το βασικό διατηρείται με τον κύριο Αλέκο Παπαδόπουλο και με τον κύριο Παπαντονίου. Νομίζω ναι, αυτό σημαίνει αλλαγή... μια σταθερότητα στην οικονομική πολιτική. Ναι, άρα σημαίνει αυτό μια συνέχεια της συγκεκριμένης πορείας στον οικονομικό τομέα. Οπωσδήποτε που κρίνεται επιτυχής. Στα πλαίσια που έχει χαραχθεί από τον προϋπολογισμό. Έτσι. Που κρίνεται επιτυχής. Είναι δύο από τους επιτυχημένους υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης. Νομίζω και επιτυχής και έχουν έτσι. Γενικότερη αποδοχή του παραγωγικού κόσμου της χώρας. Μάλιστα. Τώρα, από την πλευρά δική σας, τι τομέα θα αναλάβετε ως Υφυπουργός Οικονομικών? Και Χαραβέλα, θέλω να σας πω ότι πρέπει αύριο θα γίνει συνάντηση ακόμη του Υπουργού με τους Υφυπουργούς και εκεί θα κανονιστούν οι αρμοδιότητες. Ναι. Και θα υπάρξει κοινή πράξη του Υπουργού και του Πρωθυπουργού. Ναι. Ένα ερώτημα που βάζω στα καινούργια μέλη της κυβέρνησης, βασικό ερώτημα είναι ποιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσετε άμεσα, ποιο είναι το πρόβλημα για εσάς που έχει την άμεση προτεραιότητα για επίλυση. Και Παπαδόπουλε, και μ' ακούτε, ναι. Νομίζω και Χαρδαβέλα ότι αυτό το θέμα θα πρέπει αύριο να το δούμε, αφού ενημερωθούμε από τον κύριο Υπουργό. Εγώ δεν ήμουν στέλεχος του Υπουργείου για να μπορώ να σας απαντήσω. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι ο τομέας τη στήριξη του προϋπολογισμού, αν θέλετε τη δική μου άποψη, τη στήριξη του προϋπολογισμού είναι το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Από τη μια μεριά δηλαδή η μη υπέρβαση των δαπανών και από την άλλη η εκτέλεση όσον αφορά τον τομέα των εσόδων. Φαντάζομαι ότι ένα ερώτημα που θα θέλω να σας βάλουν όλοι αυτοί οι οποίοι χρωστούν στην εφορία διάφορα ποσά στην αντιμετώπιση αυτών των οφειλετών στο δημόσιο. Ποια μπορεί να είναι. Θα συνεχίσουμε μάλλον τον διάλογο και νομίζω ότι θα βρούμε λύσεις οι οποίες να ικανοποιούν και την οικονομία αλλά και τους πολίτες. Διότι δεν μπορούν μόνο να ευημερούν οι αριθμοί. Και πρέπει να είστε και επίοικοι βέβαια απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάντοτε στα πλαίσια που προσδιορίζει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Οι φίλοι καλεσμένοι στον Υφυπουργό Οικονομικών, κάτι έτσι οικονομικό ζήτημα που... Εγώ πάντα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα χαρτιά που μας ήρθανε κάποια στιγμή για τα τελευταία 10 χρόνια, αν θα ελεγχθούν ή όχι, και αν δεχόμαστε να πληρώσουμε κάποια ποσά κλπ. Η γνώμη σας πριν να γίνετε υπουργός και αφού γίνετε υπουργός είναι η ίδια? Η γνώμη μου εξακολουθεί να είναι αυτή βεβαίως. Ότι είναι πάρα πολύ σωστό το θέμα και η λύση του αυτή, Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια φορολογική δικαιοσύνη. Επομένως, άνθρωποι που δεν είχαν πληρώσει ποτέ, κάποτε πρέπει και αυτοί να πληρώνουν. Ναι, βεβαίως. Αλλά άνθρωποι που έχουν πληρώσει και πολλά, γιατί να τους έρχεται κάποιο ποσό που να λέει ότι ήσουν ασυνεπής τα τελευταία 10 χρόνια. Για να μην σε ψάξουμε, λοιπόν, πλήρωσε τώρα τόσα. Αυτό δεν είναι ένας εκβιασμός? Δεν έχει πάει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Κοιτάξτε, αν θεωρείτε ότι θίγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικότερα τα δικαιώματα στους πολίτους, έχετε ελευθερία προσφυγής σε οποιοδήποτε βαθμό κρίσεως δικαστηρίου. Ωραία. Ευχαριστώ. Και εγώ.
Γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι απάντηση τώρα. Δηλαδή, όλοι του κόσμου το καταλαβαίνουν. Να προσφέρει κανεί το. Δεν το ξέρω το θέμα που ανέφερε ο κ. Σαββαγόπουλο. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε πήραν. Αλλά είστε η κυβέρνησή μα, είστε εκλεγμένοι από το λαό. Δεν σας ακούω. Είστε η κυβέρνησή μας, είστε εκλεγμένοι από το λαό. Μάλιστα. Και δεν μπορείτε να μας απαντάτε, να απαντάτε στον κύριο Αρσόγλου τα παράπονα στον Δήμαρχο. Δεν είπα, κύριε, αυτό το πράγμα. Πιστεύω να με ακούσατε τι είπα ακριβώς. Ναι, ότι μπορείτε να προσφύγετε στο. Αν κρίνετε ότι αδικήστε, χάσατε ίσως το πρώτο μέρος της απάντησής μου. Αν κρίνετε ότι αδικήστε. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι να μην κρίνουμε ότι αδικούμαστε. Ναι. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Είναι πράγματι. Αισθάνομαι σαν να ήμουν εγώ υπουργό και ο κύριος ψηφοφόρος. Λοιπόν. Ναι, εντάξει. Παραπονείται πολύ. Πρόβλημά μας. Πώς καθάρισε. Παραπονείται πολύ τηλεθεατές ότι δεν ακούγεται η φωνή τους. Δεν τους βγάζουμε στον αέρα. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που παίρνουν αυτή τη στιγμή στα τηλέφωνα επάνω, έχουν ανάψει τα τηλέφωνα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε όμως με κάποια μέλη της νέας κυβέρνησης. Και μου λένε τώρα ότι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον κύριο Κανελόπουλο, τον Λάμπρο, τον νέο Υφυπουργό Εργασίας. Το Βαγγέλη θέλουμε τώρα. Θέλει ο Θέμος, θέλει τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο. Κάποιοι υπουργοί που έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους μας λένε ότι παιδιά θα σας μιλήσουμε τώρα, θα σας μιλήσουμε αφού ορκιστούμε. Εν πάση περιπτώσει, όσους μπορούμε περισσότερους να έχουμε αυτό το βράδυ, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι σας θα θέλατε να ρωτήσετε πράγματα και τους ρωτάμε και εμείς από την πλευρά μας να δούμε περίπου πώς θα προχωρήσουν από αύριο. Θα βρούμε την ευκαιρία να ακούσουμε και εσάς, να δούμε και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που κάνουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον όσο προχωράει η ώρα. Τα ναι είναι 8.433, τα όχι είναι 6.200. Έχουμε δηλαδή ήδη μία αύξηση των αισιόδοξων. Και έχουμε τον Υφυπουργό Εργασίας, τον νέο Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Λάμπρο Κανελόπουλο, φίλο μας από παλιά. Καλησπέρα σας, κύριε Υφυπουργέ. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια. Κώστα, τι κάνεις? Καλά είμαι, Λάμπρο, εσύ. Καλά, καλά. Να είσαι καλά. Τι γίνεται? Πάτε λοιπόν με τον κύριο Γιαννόπουλο στο Υπουργείο από αύριο, έτσι? Ναι. Εσύ είσαι και πρώην πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Τα θέματα εργατικά τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Προβλήματα υπάρχουν στον τομέα των δικό σου, της εργασίας. Ποια ζητήματα θα κοιτάξετε από αύριο να μπορέσετε να τα προχωρήσετε άμεσα? Ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία βασανίζουν σήμερα την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, είναι το μεγάλο πρόβλημα της ενεργείας, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κούφιες ρητορίες και με εύκολες δημαγωγικές προσεγγίσεις. Ήδη έχει υπάρξει από το προηγούμενο διάστημα που ήταν ο κ. Γιαννόπουλος υπουργός ένα καταρχήν επεξεργασμένο σχέδιο μέτρων, που θα το ολοκληρώσουμε τώρα, που είχαμε συνεργαστεί πολύ τότε για να το φτιάξουμε. Ναι. Είναι λοιπόν το πρώτο πρόβλημα, το πρώτο μέτωπο το οποίο θα αντιμετωπίσουμε, θα διαμορφώσουμε από αύριο. Το χτύπημα της ανεργίας. Το χτύπημα της ανεργίας. Με δημιουργία. Όχι βέβαια, κοιτάξτε κύριε Χαρδαβέλα, το ξέρετε πολύ καλά, ότι η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με κάποια. Ναι. Ούτε με συνταγές αμυντικού χαρακτήρα, με κάποια επιδόματα. Είναι πρόβλημα που συνδέεται συνολικά με μια αναπτυξιακή στρατηγική, με το ζήτημα της ανάπτυξης, με το ζήτημα του εξυγχρονισμού, με τα ζητήματα πλέον συνολικής αναμόρφωσης και αναδιάθρωσης παραγωγικής δομής της χώρας. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια που πρέπει να την κερδίσουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι μόνο δρόμος. Ναι. Σε αυτό, για να επιτευχθεί και να προωθηθεί αυτή η πολιτική, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μικρόψυχες, μικροκομματικές προσεγγίσεις. Είναι μια εθνική πολιτική, έτσι την αντιμετωπίζω, έτσι τη βλέπω, έτσι θα αγωνιστώ μαζί με τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο, για να πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά, για να γίνει υπόθεση ενεργείας ένα ζήτημα ευρύτατης κοινωνικής συνένεσης όλων των υγιών παραγωγικών, πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων στον χώρο. Εάν δεν συνειδητοποιηθεί σαν τέτοιο πρόβλημα, τότε το φάντασμα της ενεργείας θα περικυκλώνει κάθε μέρα και πιο πολύ την κάθε ελληνική οικογένεια, το κάθε σπίτι. Με τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο έχουμε καλή επικοινωνία? Έχετε καλή επικοινωνία ή θα έχουμε τίποτα προβλήματα? Γιατί... Ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος... Άμα θέλεις, λέει ο Θέμος, θα σας κάνεις κι αλλιώς. Όχι, να σας πω αυτό. Και δώστε μου τη δυνατότητα σε μισό λεπτό. Ναι, βέβαια. Θεωρώ τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο σαν μία ίσως από τις μεγαλύτερες αγωνιστικές φυσιογνωμίες προσωπικότητες της μεταφυλιακής Ελλάδας. Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με τον τομέα όμως που τον βάζουν να διοικήσει, έχει τον τομέα εργασίας. Έχει δείξει ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος ένα ήθος, μια ευπρέπεια και μια δημοκρατική ευγένεια, την οποία την έχουμε ανάγκη μες στο Πασόκ και όχι μόνο. Την έχει ανάγκη όλος ο δημοκρατικός. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως,
Αυτό, Κώστα Καρδαβέλα, το ξέρεις πολύ καλύτερα, γιατί με ξέρεις αρκετά καλά. Ναι. Δεν αποτελεί, αν θέλεις, μια στάση, πώς θα το πω, να τη χαρακτηρίσω, που θέλω να κερδίσω την εύνοια του Βαγγέλη Τσιγιανόπουλου. Αυτό είναι εντάξει. Όχι. Ο Βαγγέλης Τσιγιανόπουλος είναι μια τέτοια προσωπικότητα που εγώ ξέρω ότι... πάντως ότι επικοινωνείτε μια χαρά με τον Βαγγέλη Τσιγιανόπουλο και δεν θα έχετε προβλήματα. Πολύ καλά. Εδώ πέρα οι φίλοι μου, δεν ξέρω ο Κώστας Ραζόπουλος αν έχει να σε ρωτήσει κάτι στον τομέα της εργασίας, υπουργός, έχετε προβλήματα κι εσείς, από ό,τι ξέρω. Ναι. Είναι τεράστιο το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή, τι να πει κανείς τώρα σε μια εκπομπή, το ξέρει καλύτερα ο κύριος. Εγώ έτσι νομίζω. Το ζήτημα είναι ότι σε όλες τις δυτικές χώρες η ανεργία αυξήθηκε προσπαθώντας να πιάσουν αυτά τα στάνταρ σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αυξήθηκε στην Ισπανία, έφτασε 20%, ξέρω εγώ, στην Αγγλία το ίδιο. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Δηλαδή η δική μας ανεργία προέρχεται από την προσπάθεια που γίνεται για τη σύγκληση με τις άλλες Ευρωπαϊκές Κοινότητες και αν γίνεται γι' αυτό, πώς. Θα απεγκλωβιστούμε. Πώς είναι δυνατόν να απεγκλωβιστούμε, αφού έτσι κι αλλιώς πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Ναι, ένα ερώτημα. Το άκουσες, Λάμπρο? Ναι, το άκουσα. Mm. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα? Θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες. Όχι, με συγχωρείς, να σε διακόψω. Ο Παναγιώτης είπε το εξής. Από πού προέρχεται, λέει. Ότι η προσπάθεια σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση μας δημιούργησε ένα κλίμα ανεργίας, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Αγγλία κλπ. Με το δεδομένο ότι εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το πρόγραμμα σύγκλησης, είμαστε καταδικασμένοι δηλαδή να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και να παρατηρούμε απλά την αύξηση ανεργίας, ή θα κάποια στιγμή μπορεί και να συγκριστούμε με αυτό το πρόγραμμα σύγκλησης προκειμένου να χτυπήσουμε την ανεργία? Να προσθέσω κάτι ακόμη, ναι, που ίσως το κάνει πιο σκληρό το πράγμα, αλλά έχω ακούσει την άποψη ότι η ανάπτυξη και η ανεργία είναι συνυφασμένα. Είναι ανάπτυξη γενικώς, όχι σύγκληση με την Ευρώπη απλώς. Γενικώς ανάπτυξη. Ναι, Λάμπρος, αυτό είναι πολύ χοντρό, δηλαδή. Λάμπρος, ακούμε. Ναι, ο κύριος Αρζόγλου έβαλε μια διάσταση ενός προβλήματος πολύ σημαντικού. Πρέπει να σας πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Αμερική, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι διχασμένη η σύγχρονη κοινωνιολογική και πολιτική σκέψη σε σχέση με το αν οι νέες τεχνολογίες, δηλαδή η ανάπτυξη, βοηθάει, μειώνει τις θέσεις εργασίας ή τις αυξάνει. Δεν υπάρχει μια βεβαιότητα, δεν υπάρχει ένα συμπέρασμα οριστικό που να μιλάει ότι η νέα αναπτυξιακή προσπάθεια που συνδυάζεται ασφαλώς με τις νέες τεχνολογίες, ότι μειώνει τις θέσεις εργασίας. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και είναι, αν θέλετε, η μεγάλη αγωνία, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας που μπαίνει με αυτόν τον βραδύ ρυθμό στις νέες τεχνολογικές αναδιαθρώσεις που συντελούνται στην παραγωγή. Όμως θα ήθελα να σας πω τούτο. Επειδή όλος αυτός ο προβληματισμός, και του κύριου Φασούλα, τον θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν εύκολες συνταγές, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και δεν υπάρχουν λύσεις βέβαιες. Η Ευρώπη δοκιμάζεται σκληρά. Το Μάστριχτ έχει πραγματικά ύστερα από τρία χρόνια καταδείξει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία της προώθησης υλοποίησης των στόχων για το ενιαίο νόμισμα το 1999, χωρίς μεγάλες κοινωνικές ρογμές, χωρίς μεγάλα κοινωνικά διέξοδα, χωρίς μεγάλες κοινωνικές απαξιώσεις στο βιωτικό επίπεδο των λαών. Είμαι υποχρεωμένος να τονίσω εδώ ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε θίξει πρώτος, αμφισβητώντας την υπόθεση του Μάστριχτ, τη συνθήκη του Μάστριχτ, μιλώντας για μια συντηρητική στροφή που είναι αποτέλεσμα μια συγκεκριμένης και συγκυριακής πλειοψηφίας στο επίπεδο της Κομισιόν, ενός νεοσυντηρητικού συσχετισμού. Εσείς θα ακολουθήσετε αυτή την πολιτική, για να κλείσουμε, την ίδια πολιτική? Ακούστε, είμαι νέος. Αξίζει τον κόπο. Αν αξίζει τον κόπο, ρωτάει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι επειδή η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον μονόδρομος για την Ελλάδα, επειδή πιστεύω ότι χωρίς να θεωρείται τίποτα σίγουρο ή βέβαιο ότι το 2000 μπορεί να μην έχουμε ενιαίο νόμισμα, μπορεί να μην έχουν προωθηθεί και να μην έχουν ολοκληρωθεί θεσμικές διαδικασίες σύγκλησης και να υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα, πρέπει να δώσουμε τη μάχη και αμφισβητώντας βασικούς, αν θέλετε, στόχους που θέτει η συνθήκη του Μάστριχτ, αλλά και ταυτόχρονα σε εθνικό επίπεδο να αναζητήσουμε με ευαισθησία, με έμπνευση, με φαντασία, παραγωγικές με πρωτοβουλίες, οι οποίες θα μειώνουν την ανεργία. Κύριε Κανελόπουλε, άμα τα ακούσει αυτά ο Σιμίτης θα τρελαθεί. Σήμερα θα πω, άμα ακούσει αυτά που λέτε. Αφού είναι στην άλλη γραμμή ο κ. Σιμίτης.
Δεν σας άκουσα. Ο κύριος Σιμίτης, λέω, άμα ακούσει αυτά που λέτε, θα του σηκωθούν λίγες τρίξεις κεφαλής. Είναι στην άλλη, τελείως γραμμή. Γιατί, είναι στη γραμμή υπέρ αυστηρής στήρησης του Μάστρικτ. Κοιτάξτε, εγώ δεν αμφισβητώ την αναγκαιότητα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά δικαιώματα και το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης, είναι ζητήματα ανοιχτά. Και ο κύριος Σιμίτης πρώτος έχει δείξει με τόλμη και με παρησία την άποψή του, έχει καταθέσει την άποψή του και μέσα στο Πασόκ και στην Ευρώπη για το πώς αντιλαμβάνεται την πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Κύριε Κανελόπουλε, το ερώτημα του Θέμου τώρα και η απάντησή σας μου δημιουργεί εμένα ένα ερώτημα που φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον. Μέχρι σήμερα, στην κυβέρνηση του Παπανδρέου, εξ' από το τελευταίο καιρό που βρήκαν την ευκαιρία μερικοί να έχουν αντίθετες απόψεις, να εκφράζονται, να διαμαρτύρονται μερικές φορές, είχαμε μια κυβέρνηση και επί Μητσοτάκη και συνεχεία επί Πασόκ, όπου μπορεί να διαφωνούσαν οι υπουργοί ή οι υφυπουργοί για μια ακολουθούμενη πολιτική, αλλά σιωπούσαν. Εάν λοιπόν δεχθούμε αυτό που είπε ο Θέμος, ότι ο κ. Σιμίτης είναι σε μια άλλη στάση και σε μια άλλη πορεία και αντιμετώπιση του προβλήματος, εσείς μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη. Αυτή η διαφορετική άποψη θα την υποστηρίξετε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο? Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει το κλίμα στη νέα κυβέρνηση για τέτοιες διαφωνίες? Πιστεύω πως ναι, υπάρχει αυτό το κλίμα να διαμορφωθεί πλέον μια άλλη αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων του κόμματος και της κυβέρνησης. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θα περιμένουμε να δούμε να ακούσουμε τις προγραμματικές δηλώσεις του κυρίου Σιμίτη, και εγώ είμαι ανοιχτός να συζητήσω μαζί σας στα ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, τα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τα ασυναφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Κύριε Κανελόπουλη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να πάρουμε και τον κύριο Γείτονα, τον υπουργό Δημόσιας Τάξης. Έχουμε να τον ρωτήσουμε διάφορα πράγματα. Και ο Κώστας Ραζόπουλος ιδιαίτερα. 17 Νοέμβρη, χαρακτηριστικό άνθρωπος από κάποιους ανεγκέφαλους. Αλλά προηγουμένως, πριν ακούσουμε τον κύριο Γείτονα, να δούμε την κάρτα μας και πάλι, να δούμε τα αποτελέσματα από το δημοψήφισμα, καθώς πλησιάζουμε στις 11.30. Έχουμε ξεπεράσει τις 11.30. Ο Θέμος βιάζεται να φύγει να πάει στην εφημερίδα του. Ο Παναγιώτης Φασούλας κοιτάζει το ρολόι του. Καλά, δεν περνάμε εδώ πέρα. Τι, έχετε κανένα πρόβλημα? Έχουμε τον κύριο Γείτονα στο τηλέφωνο μας. Να δούμε την κάρτα τότε, αφού τον έχουμε ακόμη τον κύριο Γείτονα, να δούμε πώς πάμε. Τα ναι, οι αισιόδοξοι, 10.250. Τα όχι, οι απεσιόδοξοι, 7.122. Τελικά αυτή η εκπομπή φαίνεται κάνει καλό. Δημιουργεί κύμα αισιοδοξίας. Για αλλαγή από τις άλλες εκπομπές. Για αλλαγή από τις άλλες εκπομπές, ναι. Είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό, διότι 3.000 άνθρωποι περισσότεροι στους 15, στις 15.000, πιστεύουν ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. 17 είναι, Κώστα. 17 κάνουν 17. 17.000. Και έχουμε και έναν εφοπλιστή στο τηλέφωνο μας. Να, είμαστε σε όλες τις τάξεις, από τον άνθρωπο που κοιμάται στην Ομόνοια μέχρι τους εφοπλιστές και τους ναυάρχους. Να ακούσουμε λοιπόν τον φίλο μας εφοπλιστή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Κύριε Χαρταβέλα, θα μπορούσα να μιλήσω σε εσάς, όχι με την ιδιότητα την οποία έχετε αυτή τη στιγμή, αλλά στον κύριο Χαρταβέλα. Μάλιστα. Μπορώ. Βεβαίως. Με την ιδιότητά σας λοιπόν. Θα σταματήσουμε ένα λεπτό. Παραμείνω στη γραμμή σας. Ο κ. Γιαννητσιώτης να παραμείνει στη γραμμή του τηλεφώνου. Τον παρακαλώ θερμά, διότι έχουμε στην άλλη μας γραμμή τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον νέο Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κ. Κώστα Γείτονα. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Χαρταβέλα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ένας τομέας δύσκολος στη δημόσια τάξη. Ένας τομέας που υπάρχουν πολλά παράπονα από τους πολίτες και ένας τομέας βεβαίως στον οποίο είσαστε σαν υφυπουργός και τώρα τον αναλαμβάνετε πλήρως σαν υπουργός. Ποια είναι, αν θέλετε, τα πρώτα ζητήματα και προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε? Τόσο γρήγορα θέλετε να τα πω? Να ενημερωθώ πρώτα από τον απερχόμενο. Είστε ενημερωμένος. Είστε ενημερωμένος, διότι είσαστε... Να ενημερωθώ πρώτα, κύριε Χαρταβέλα. Εγώ, ξέρετε, κάνω μετρημένα βήματα από τον απερχόμενο υπουργό για να μπορέσω να πω τη συνέχεια των προτεραιοτήτων. Εκείνο πάντως που θέλω να πω είναι ότι οι στόχοι έχουν καθοριστεί από τις αρχές αυτής της κυβερνητικής θητείας, όπως είχαν μπει για την αστυνομία του 2000, τη σύγχρονη αστυνομία, μια δημοκρατική αστυνομία με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και σύγχρονα μέσα. Οι στόχοι αυτοί υπηρετηθήκανε και από τον κύριο Βαλεράκη. Υπήρξε συγκεκριμένο νέο νομοθετικό πλαίσιο
Και απάνω σε αυτά τα χνάρια θα κινηθούμε και θα συνεχίσουμε. Δηλαδή για σύγχρονη αστυνομία, αυτό μπορώ να σας πω, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και μπορεί να παρέχει πραγματικό αίσθημα ασφαλείας στον πολίτη. Υπάρχει ένα αίτημα των πολιτών που το γνωρίζω από τη δουλειά που κάνω σαν δημοσιογράφος και το αίτημα των πολιτών είναι για καλύτερη αστυνόμευση με την έννοια περισσότερος κόσμος στην αστυνομία. Υπάρχουν ελλείψεις από πλευράς προσωπικού και ελλείψεις από πλευράς μέσων. Εκεί πέρα θα υπάρξει κάποια παρέμβαση θετική. Ασφαλώς και η προσπάθεια με τα πολυδύναμα αστυνομικά τμήματα, την οποία είχαμε ξεκινήσει με τον κύριο Παπαθεμελή και τη συνέχισε ο κύριος Βαλιράκης, εκεί αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, στην εξοικονόμηση προσωπικού, έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική αστυνόμευση και παρουσία του αστυνομικού ιδιαίτερα στο επίπεδο της γειτονιάς. Μάλιστα. Σύγχρονα μέσα υπάρχει και ένα πρόγραμμα ακριβώς εξυγχρονισμού της αστυνομίας, το οποίο θα το προχωρήσουμε. Αυτά μαζί με την καλύτερη εκπαίδευση και τον καλύτερο τρόπο επιλογής των αστυνομικών, όπως ξέρετε πλέον οι αστυνομικοί εισάγονται με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, αλλά και με τα συστήματα συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης και ταχύρυθμης εκπαίδευσης και εκγύμνασης, πιστεύω ότι θα μας δώσουν θετικά αποτελέσματα πολύ γρήγορα. Και αντίστοιχα, πρόγραμμα υπάρχει και για την πυροσβεστική, ένα σώμα πολύ σοβαρό σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη. Το έχουμε όλα αυτά να γίνει πραγματικότητα. Ο κ. Αζόγλου θέλει κάτι να σας ρωτήσει, ο οποίος... Ο κύριος Αζόγλου θέλει κάτι να σας ρωτήσει. Ναι, γιατί δεν βλέπω εκπομπή. Μόλις με προλάβατε ήρθα στο σπίτι. Δεν βλέπετε την εκπομπή μας. Όχι, δεν βλέπω την εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή δεν την βλέπω. Λοιπόν, είμαι σε ένα τηλέφωνο γιατί χτυπάγανε τα άλλα τηλέφωνα, πήγα σε ένα δωμάτιο. Κώστα. Ναι. Τίποτα, ήθελα να ρωτήσω, όπως είχα ρωτήσει και τον κύριο Βαλιράκη, πώς είναι δυνατόν 251 άνθρωποι επώνυμοι να θεωρούνται από το 1979, δηλαδή επί δημοκρατίας, να θεωρούνται ύποπτοι τρομοκρατικών εκδηλώσεων, τρομοκρατικών... εκδηλώσεων, όπως είναι πολιτιστικές. Ενεργειών. Γιατί ο Κώστας Αζόγλου είναι παθών. Είναι αναφέρεται μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Περίμενα λοιπόν την ΕΔΕ του κυρίου Βαλιράκη, η οποία δεν απήντησε ποτέ. Κοιτάξτε. Αυτή λοιπόν η αίσθηση αναξιοπρέπειας, γιατί μου δημιουργεί μια... με θίγει στην αξιοπρέπειά μου. Και δεν με θίγει το να με θεωρούν ύποπτο, καθόλου. Αλλά πώς μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών που με θεωρεί ύποπτο, δικαίωμά της είναι αυτό. Είσαστε πώς δημοσιοποιείτε. Είσαστε σίγουρος γι' αυτό, κύριε Αρτζόγλου. Εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο στοιχείο και γι' αυτό είπα και προηγουμένως. Έγινε σε άλλους, δημοσιεύτηκα. Γιατί δεν θέλω να είμαι προπέτης πριν ενημερωθώ στα θέματα απερχόμενων συναδελφών. Αλλά δεν θέλω έχει... να μιλήσω, απλώς μίλησα πάνω σε γενικούς στόχους. Έχει δημοσιευθεί το όνομά του, γι' αυτό το λέει ο Κώστας. Φαντάζομαι ότι είναι ένα από τα ζητήματα. Για μας, όπως ξέρετε, ήταν στόχος από πάντα, αλλά και η νέα κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου της αρχής του 1993 έδωσε έμφαση στο να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις πλήρους απολαύσης των δικαιωμάτων από τον κάθε πολίτη και ξεκαθαρίσματος κάθε τέτοιων δεσμών με το παρελθόν. Όχι, θέλω να πω, κύριε γείτονα, προτού αναλάβετε ακόμη, προτού ορκιστείτε, σαν πολίτης, σαν άνθρωπος ακόμη, απόψε το βράδυ, είστε πολίτης, άνθρωπος. Το θεωρείτε πολύ λογικό να υπάρχει. Όχι, δεν θεωρώ λογική από στη δημοκρατία. Μια λογική κυρία της χούντας, μια λογική της χούντας. Πολίτης, δεν θεωρώ λογική στη δημοκρατία τη θεωρία των υπόπτων. Υπάρχουν άνθρωποι που παρανομούν ή άνθρωποι που δεν παρανομούν. Σωστό. Έτσι, η θεωρία των υπόπτων δεν οδηγεί πουθενά, ασφαλώς. Το θεωρώ αυτό μια δημόσια συγγνώμη εκ των προτέρων και ευχαριστώ πολύ. Έτσι είναι. Αλίμονο σε σύγχρονες κοινωνίες, δημοκρατικές κοινωνίες, να κινούμαστε με θεωρίες υπόπτων. Δεν ξέρω, ο κ. Φασούλας, θέλει να θα ρωτήσει κάτι. Υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα, μάλλον να ρωτήσει κανείς έναν υπουργό δημοσίας τάξης. Κύριε Χαρδαβέλα, δεν σας ακούω κάποιο θόρυβο του αντίον. Τώρα μας ακούτε κανονικά. Τώρα, ναι. Μπράβο. Κ. Φασούλας, κάτι να θα ρωτήσει. Περί υπόπτων ο λόγος, ούκο λίγοι υποπτοί είναι στη φυλάκη σήμερα. Και ούκο λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κατασκευάστηκαν κατηγορίες
κατηγορίες εναντίον τους. Να δείτε, δεν μπορώ να επισέλθω σε θέματα δικαιοσύνης. Όχι, ούτε και εγώ ζητάω απάντηση, κύριε Γιατόν. Απλώς λέω ότι έτσι επισημαίνω, μια που θα αναλάβετε από αύριο, να τα κοιτάξετε. Δεν μπορώ να εισέλθω. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Απλά κάνει μία λειτουργία μέσα στη δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία μας. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλω να επισέλθω σε τέτοια ζητήματα. Ο Θέμος θέλει τίποτα. Θέλω να πω. Θέμο. Ναι. Έλα. Όχι, μας ακούτε. Λοιπόν, τώρα σε ακούω. Ωραία. Ήθελα να πω το εξής. Όλα αυτά που είπατε πριν για την αστυνομία είναι καλά. Αλλά εσείς, επειδή ήσασταν εκεί στο Υπουργείο, ξέρετε πολύ καλά ότι τίποτα δεν θα γίνει αν αυτοί οι άνθρωποι δεν πάρουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Δηλαδή, αυτά που παίρνουν οι αστυνομικοί είναι αστεία ποσά για τη δουλειά που τους καλούμε να σκοτωθούν, να κάνουν, να δείξουν, να τρέχουν. Και τους δίνουν 130 και 140 χιλιάδες. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους μισθούς των αστυνομικών. Το έργο των αστυνομικών είναι δύσκολο, έτσι, και όχι μόνο δύσκολο, καθημερινά εκτίθεται σε κινδύνους, γι' αυτό μιλάμε για υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και σύγχρονα μέσα. Και επίσης το θέμα του μισθολογίου είναι συναρτημένο, όπως ξέρετε, και με τα θέματα του μισθολογίου των στρατιωτικών. Ναι, ναι, αλλά είναι ένα ζητούμενο. Είναι τραγική πια η κατάσταση. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός στην καλύτερη περίπτωση πρέπει να πιάσει μια δεύτερη δουλειά και στη χειρότερη θα αναγκαστεί να πάει, ξέρετε, στην μισοπαρανομία για να ζήσει. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Αυτό είναι μια εύκολη όμως λύση που μπορεί να την πει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος. Για όλους τους δημόσιους υπάλληλους ισχύει αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, στο διάστημα των ετών, αν μου επιτρέπετε κύριε Γείτονα, η ψαλίδα των μισθών είναι παρανοητή. Κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να ζήσει πια με αυτά που παίρνει. Είναι αυταπόδεικτο. Κοιτάξτε να δείτε στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Όχι, δεν θέλω να μου δώσει την απάντηση. Απλώς λέω ότι. Ναι, όχι, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Πάντως, παρακολουθούσα χθες κατά σύντοση μια παλιά συνέντευξη του νέου πρωθυπουργού, του κ. Σιμίτη, δεν την είχα δει. Ναι. Και είπε, με τον κύριο Βέλτσο ήταν, και είπε κάτι το οποίο πραγματικά το σημείωσα ως σημαντικό, μια σημαντική παρατήρηση. Ότι πολλές φορές νομίζουμε σήμερα ως πολίτες όλοι ότι αβελτηρία ή αδυναμία να λύσουμε κάποιο πρόβλημα. Όμως τα προβλήματα είναι δύσκολα, χρειάζονται αναζητήσεις, δηλαδή δεν είναι εύκολες πάντα οι λύσεις και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Κώστα, όσο δε για τη δημόσια διοίκηση, μπορώ να πω την άποψή μου, υπάρχει ας πούμε... Κώστα, έλα. Να σε διακόψω, γιατί είναι στο άλλο τηλέφωνο ο Κώστας ο Λαλιώτης, που είναι ο νέος υπουργός υπεχοδέ, ο οποίος βεβαίως παραμένει στα καθήκοντά του. Παραμένει. Να ακούσουμε τον κύριο Λαλιώτη. Και με μεγαλύτερο βάρος υποχρεώσεων. Και βεβαίως μεγαλύτερο βάρος υποχρεώσεων, ένα υπουργείο με πολλά και αυτό προβλήματα. Αλλά... Παραμένει στο τηλέφωνο, Κώστα, να κλείσουμε μετά από λίγο. Εγώ κλείνω, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Γεια χαρά. Καλησπέρα σας, κύριε Λαλιώτη. Καλησπέρα, κύριε Χαρταβέλα. Με τους καλεσμένους εδώ πέρα, βεβαίως γνωρίζεστε και έχουν και να σας υποβάλουν ερωτήματα. Συγχαρητήρια. Και είναι, γιατί μόλις μπήκα μέσα και δεν έχω πρόκληση. Είναι ο Κώστας ο Αζόγλου, ο Παναγιώτης ο Φασούλας και ο Θέμος ο Αναστασιάδης. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μια νέα κυβέρνηση από σήμερα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και μια νέα νοοτροπία, μια αλλαγή πορείας ή συνεχίζουμε την ίδια πορεία. Έχουμε πει και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, ότι θα συνεχίσουμε την πολιτική μας και θα προσπαθήσουμε να αποκρυσταλώσουμε τις προτεραιότητές μας, αλλά και να έχουμε πιο εντατικούς ρυθμούς για την περίοδο που απομένει για να ολοκληρωθεί η τετραετία. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που έχει συνοχή, που έχει ταυτότητα και που έχει ένα μεγάλο στοίχημα να αποδείξει ότι είναι και δυναμική και δημιουργική. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι μια νέα εκκίνηση. Ένα νέο ξεκίνημα. Ένα νέο ξεκίνημα σε μια καινούργια εποχή. Όπως εγώ τη λέω, πάμε για μια νέα μεταπολίτευση. Ναι. Με χρονικό ορίζοντα 20 χρόνια μπροστά μας. Και από ό,τι λένε οι τηλεθεατές με ένα δημοσίσμα που κάνουμε αυτή την ώρα από τις 9, υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αισιόδοξων. Δηλαδή, οι περισσότεροι ελπίζουν ότι πραγματικά θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές,
πραγματικά θα υπάρξει μια νέα πορεία και αυτό είναι ένα μήνυμα που βγαίνει από την εκπομπή μας πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε με αυτοπεποίθηση και θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχουμε. Άλλωστε δεν έχουμε παρά μία δυνατότητα να πετύχουμε. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά έχει μεγάλη σημασία να είμαστε και σίγουροι. Ναι. Ένα ερώτημα που επίσης μας απασχολεί σήμερα είναι ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του Ανδρέα Παπανδρέου σαν Προέδρου του ΠΑΣΟΚ πλέον για την κυβέρνηση αυτή. Πιστεύω μετά την αποκατάσταση της υγείας του, ο Ανδρέας Παπανδρέου ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ένα σημαντικό και καταλυτικό ρόλο να παίξει και αυτός ο ρόλος θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις γνώσεις του, με τη σοφία του, με τις εμπειρίες του και πιστεύω ότι θα μπορεί να βοηθήσει με τα λόγια του και με τις πρωτοβουλίες του και με την παρουσία του τόσο την κυβέρνηση όσο και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Ο Κώστας Αζόγλου, μήπως θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Λαγιώτη. Προς το παρόν όχι, καλύπτομαι και τον πιστεύω και αυτό λέει πολλά. Ευχαριστώ για την ευχή και για την πίστη. Όπως είπε, έχουν μόνο μία δυνατότητα να επιτύχουν. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα να αποτύχουν, αλλά εμείς ευχόμαστε όλοι να πετύχουν. Ο Παναγιώτης. Ναι. Παναγιώτη, γεια σου. Γεια χαρά, τι γίνεται. Είναι αλήθεια ότι. Καλή επιτυχία, καλά. Όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η Ελλάδα έχει μόνο μία δυνατότητα να πετύχει. Και ο Θέμος Αναστασιάδης, δεν ξέρω αν έχει να σου ρωτήσει κάτι. Τι δυνατότητα να πετύχει, Κώστα, μέχρι τώρα όλο αποτυχάνουμε. Πώς έχουμε όλο δυνατότητα να. Τώρα λες κάτι τέτοια μερικές φορές. Και μετά φωνάζεις. Σου εύχομαι η μαύρη τρύπα να γίνει η λευκή τρύπα. Δεν γίνεται με τίποτα τώρα. Αλλά θέλω να σου θέσω το εξής. Πρώτο, δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι. Με τρεις άξονες, έτσι. Όχι μεγάλα τίποτα. Δύο σκέτα. Λοιπόν, το ένα ερώτημα είναι εάν αποκλείεις τελείως το να επιστρέψει ο Ανδρέας Παπανδρέου με ενεργό πολιτικό ρόλο και να ζητάει πάλι πρωθυπουργία. Ένα. Ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ενεργό πολιτικό ρόλο. Ναι, αποκλείεται δηλαδή το ενδεχόμενο να ζητήσει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αυτό ας τα αφήσουμε. Μα εδώ είμαστε. Τι, έχει μια σημασία ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά την αποκατάσταση της υγείας του έχει συγκεκριμένο αξίωμα που του δίνει ρόλο στην πολιτική ζωή. Είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι πρόεδρος του κυβερνητικού κόμματος. Μάλιστα. Πάντως δεν αποκλείεται. Ενός κόμματος που έχει μπροστά του ένα συνέδριο που θα γίνει τον Ιούνιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, το δεύτερο, πήρα την απάντηση. Το συνέδριο. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν όντως αληθεύουν σήμερα όλες τις εφημερίδες που διάβασα και εγώ που σε ξέρω κιόλας, φοβήθηκα. Λέει ότι είσαι φοβερός τύπος και ότι εσύ έκανες όλη τη στροφή και μάζεσαι σε όλο τον κόσμο και τον πήγες στο Σιμίτι. Είναι αλήθεια αυτό? Παντού αυτό λένε. Πολλά. Απλώς θέλω να πω για μια ακόμα φορά ότι εγώ με σαφήνεια και καθαρότητα διατύπωσα τη θέση μου και την επιλογή μου. Και επίσης ενημέρωσα τους τέσσερους υποψηφίους το πρωί γιατί ψηφίζω τον Κώστα Σιμίτη και πιστεύω ότι δεν το κάνανε πολύ αυτό. Και επειδή έχουν λεχθεί πάρα πολλά, με καλύπτει απολύτως η δήλωση που έκανε ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ένας άνθρωπος με τον οποίο συνδέομαι 20 χρόνια. Έχουμε περάσει πολλές εμπειρίες μαζί, έχουμε πολλά βιώματα και βεβαίως δεν μας συνδέει το παρελθόν, και μας συνδέει και το παρόν και το μέλλον. Όπου είπε με γενναιότητα ότι η θέση μου και η στάση μου ήταν και καθαρή και τίμια. Δεν υπάρχει αμφιβολία αυτό. Τελευταίο να ρωτήσω. Ένα ακόμα, Κώστα. Το θέμα, ναι. Γιατί Σιμίτη και όχι Άκη ή Αρσένη? Θέλει πολλή κουβέντα και. Τώρα πες, μην πας να ξεφύγεις. Εξαντλήσω τα επιχειρήματά μου από το τηλέφωνο. Είναι καλύτερος. Γιατί είναι καλύτερος? Ήταν και οι τρεις άξιοι και ο κ. Χαραλαμπόπουλος, άξιοι και ικανοί πολιτικοί και. Εγώ είχα και έχω δεσμούς και με τους τέσσερους. Ναι, γιατί προτίμησε τον Σιμίτη? Επέλεξα και προτίμησα τον Κώστα Σιμίτη γιατί σε αυτήν την φάση μπορεί να δώσει και ταυτότητα στο ΠΑΣΟΚ και μαζί να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε ορίζοντες νέους, αυτό που λέμε
να πορευτούμε σε μια νέα εποχή και θεωρώ ότι η παρουσία του μπορεί να έχει καταλυτική σημασία για την συσπήρωση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το μήνυμά μας αριθμητικά μπορεί να έχει το συμβολισμό 2 συν 4, δηλαδή να εξαντλήσουμε την τετραετία και να διεκδικήσουμε για μια ακόμα φορά την λαϊκή εντολή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, ναι, το μήνυμά μας επικρόνεται σε 4 λέξεις που έχω πει, το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά. Είναι οι λέξεις ενότητα, ανανέωση, νίκη, προοπτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Ραλιώτη για την τηλεφωνική μας επαφή. Καλή επιτυχία. Γεια σας κύριε Χαρδαβέλα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Και γεια σας αγαπητοί φίλοι. Γεια χαρά. Εγώ μπήκα σε λίγο προβληματισμό μετά από αυτά που είπε ο κ. Ναι, δηλαδή μετά από αυτά που είπε για τα συνέδρια που υπάρχουν τον Ιούνιο κτλ. Δηλαδή, αν το έλεγε αυτό στην αρχή της εκπομπής, πιστεύω ότι αισιόδοξοι ήταν πολύ λιγότεροι από τους απεσιόδοξους. Mm. Ο Κώστας Δαγιώτης δεν ήθελε να το πει, αλλά εγώ κατάλαβα τουλάχιστον ότι κανείς δεν λέει στον Ανδρέα Πανδρέου μην επιστρέψει ως πρωθυπουργός. Σαφώς. Ναι. Ο Κώστας Δαγιώτης άφησε ένα ενδεχόμενο. Και το οποίο προσέγγιζε των πραγμάτων. Ναι, δεν κριτικάρουμε απλά το τι μας είπε ο Δαγιώτης, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, λέμε τώρα. Για να μαθώ, απλά λέμε για την είδηση. Ναι, σαν δημοσιογράφοι που την φέρνουμε στην επιφάνεια. Ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει τώρα σε 2 μήνες, νομίζω 2,5, είναι αποφασιστική σημασία για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και του Σιμίτη και του Παπανδρέου. Ιούνιο δεν θα γίνει. Ιούνιο. Ναι, Ιούνιο θα γίνει. Βασικά είναι αποφασιστική σημασία για το τι θα γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Σκέψου να ξαναγυρίσει. Τι έχει να γίνει. Σε εδώ, θα κάνουμε πάλι γκάλοπ. Δείτε τι αποτελέσματα που να βγουν τότε. Μας έχουν μείνει 10 λεπτά. Είχαμε ετοιμάσει ένα ενδιαφέρον, πιστεύω, ρεπορτάζ στη Χαλκίδα με μια οικογένεια Ελλήνων που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Όμως αυτά τα 10 λεπτά θα ήθελα να τα δώσουμε σε εσάς, που παραπονείστε και δικαίως ότι δεν μιλήσαμε πολύ μαζί σας και δεν ακούσαμε τα προβλήματά σας. Πιστεύω ότι η επιλογή μου να ακούσουμε και να κουβεντιάσουμε όσα μπορούσαν να μας πούνε, γιατί καταλαβαίνετε, πρώτη μέρα είναι, ακόμη δεν έχουν ορκιστεί οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να μπουν σε λεπτομέρειες. Αναζητήσαμε την νοοτροπία και τις τάσεις και τις νέες εποχές που όλοι μας υπόσχονται για μια νέα μέρα κουβεντιάζουμε, να δούμε πόσο νέα θα είναι αυτή η μέρα ή πόσο συνέχεια θα είναι της χθεσινής. Θα ήθελα να μας δώσετε την κάρτα για μια ακόμη φορά να δούμε πώς πάμε με τους αισιόδοξους και τους απεσιόδοξους για το ναι ή το όχι. Το ναι έχει φτάσει ήδη στους 12.625 και το όχι έχει μείνει στους 9.189, που σημαίνει ότι έχουμε γύρω στο 30% περισσότερους αισιόδοξους. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να ακούσουμε έναν-δύο από εσάς που μας παίρνετε όλο αυτό το βράδυ τηλέφωνο και θέλετε να μας μιλήσετε, να σας ακούσουμε. Και αμέσως μετά θα πάμε στον τομέα της Γεωργίας, με τον Υφυπουργό Γεωργίας, που ελπίζω να τον έχουμε στο τηλέφωνο μας. Τον κύριο Βαλτά, αλλά να ακούσουμε κάποιους από τους τηλεθεατές μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Είχαμε μείνει σε κάποιον, εάν δεν απατώμε, κύριο, ο οποίος ήθελε να μου μιλήσει, αλλά έκλεισε. Του ζητάμε συγγνώμη, μιλάγαμε με τον κύριο Λαλιώτη. Είχα ευχαρίστηση να κουβέντιαζα μαζί του και στον αέρα ζωντανά. Κάτι ήθελε να μου πει εμένα, να με ρωτήσει ίσως. Να σας ακούσω όμως εσάς, παρακαλώ. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την εκπομπή σας. Εγώ ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Εδώ που σας παρακολουθώ πολλή ώρα, είμαι εκπρόσωπος συνεταιριστής μιας τριτοβάθμιας κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης. Μάλιστα. Και είμαι και εγώ από αυτούς που είμαι αισιόδοξος για την καινούργια κυβέρνηση. Και καλά κάνετε. Θα ήθελα όμως στα προβλήματα όλα που παρουσιάζετε, να παρουσιάζετε και λίγο προβλήματα, τα αγροτικά προβλήματα και να παίρνετε το μέρος των γεωργών. Διότι μέχρι τώρα πολιτική η οποία εφαρμόζεται και η παρουσίαση από τα μέσα ενημέρωσης δεν παρουσιάζονται καθόλου τα προβλήματα των αγροτών και έτσι σιγά σιγά φεύγουν όλοι από τα χωριά και έρχονται στις πόλεις, στα αστικά κέντρα. Με το να συρρυκνούνται συνεχώς ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα, να φεύγουν από την επαρχία και να μην μπορούμε εμείς εδώ οι αγρότες. Από πού μας τηλεφωνείτε? Τηλεφωνάω από την Θεσσαλονίκη, κοντά από το σπίτι του φίλου μας του Παναγιώτη του Φασούλα, το άλλο δεν πάω ξύ. Η επανομή, εκεί κοντά.
Μία πίκρα διαβλέπω σε αυτά που λέτε, το άλλο παοκτσί, αλλά τέλος πάντων. Ναι, είμαι παοκτσής, ίσως θα με ξέρει, ήμουνα και πρόεδρος μιας ομάδας εκεί στην επανομή. Ποιος είναι ο επιβάτες, λέτε. Όχι, όχι, επανομή είπαμε, τι επιβάτες, Παναγιώτη. Συγγνώμη, λάθος. Του Σταύρου, του Σαράφη. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, γι' αυτό θα θέλουμε εκεί στους εκπροσώπους να βρίσκεται και ένας αγρότης. Ναι. Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εκπομπή. Και λίγο να μας προσέξετε, γιατί είμαστε και από τους αισιόδοξους και περιμένουμε κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε στο τηλέφωνο και βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο έτσι εδώ γύρω μας. Και υπάρχουν αυτοί όλοι, αυτός όλος ο κόσμος οι αγρότες και γι' αυτό τώρα αναζητάμε και τον Υπουργό Γεωργίας ή τον Υφυπουργό Γεωργίας. Μήπως μπορείς να μιλήσουμε μαζί του μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μας, που θα έχει μόνο 5 λεπτά διάρκεια ακόμα. Και σε αυτά τα 5 λεπτά να ακούσουμε ακόμη κάποιον από τους τηλεθεατές μας, να περάσουμε μετά στην κάρτα μας για ένα τελικό αποτέλεσμα και να κλείσουμε με τους καλεσμένους μας που θα τους βάλω ένα κοινό ερώτημα. Τα αποτέλεσματα λοιπόν στον αέρα είναι 12.625 με 9.189. Σταθεροί οι προηγούνται αισιόδοξοι. Να ακούσουμε κάποιον από τους τηλεθεατές μας. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Παρα... ναι, καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Κύριε Χαβαβέλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαίρω και για τις παρουσίες τις όμορφες που έχετε εκεί, τον κύριο Ζόγλου με τον υπέροχο Νιό, τον κύριο Φασούλα και ιδιαίτερα το θέμα τον Αναστασιάδη που τα λέει τόσο όμορφα και τόσο ανοιχτά. Εγώ τον συγχαίρω πάντως γιατί για να το πω πολύ λαϊκά ότι είναι ένας καθαρός στην αλήθεια του. Λογοκρισία. Λογοκρισία, σας βάζουν παράσιτα όμως. Πέστε μου το ζήτημα που θα μας βάλετε. Το θέμα που θέλω να... Μάλιστα. Σαν παράπονο ναι. Θέλω να κάνω είναι όσον αφορά το ΙΚΑ, το Ίδρυμα Κοινωνικών Υπηρεσιών που βρίσκεται στην Οδό Πειραιός. Το χάος που υφίσταται, η ατασταλία που γίνεται σε καθημερινή βάση, υπάρχουν οικονομικές εγκρεμότητες για ασθενείς με θέματα επεμβάσεων εξωτερικού κτλ. Διονύζονται επί μήνες ολόκληρους και απορώ τι ρόλο παίζει ο διευθυντής του ΙΚΑ εάν ελέγχει αυτές τις καταστάσεις και ιδιαίτερα στο τμήμα παροχής μάλιστα. Υπηρεσιών. Επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα σας πω ότι το πρόβλημα είναι παραμένα τη άμεση προτεραιότητα δημοσιογραφικά για μια μεγάλη έρευνα που ετοιμάζουμε και κάποια στιγμή θα την δείξουμε μέσα από την εκπομπή αυτή. Το σας πιστεύω ευχαριστώ. Αυτό. Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω τα θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Φραγκλίνο Παπαδέλη. Έναν αξιόλογο άνθρωπο που δεν είχα δυστυχώς την τιμή να το γνωρίσω από κοντά, αλλά από σχετικές. Συζητήσεις με την εξαίρετο συνάδελφό του, την κυρία Αντιγόνη Παπαβασιλείου Συρίγου, έμαθα ότι πρόκειται για ένα πολύ θετικό μάλιστα. άτομο. Να είστε με καλά. Πολύ περιεχόμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας. Καλή νύχτα σας. Γεια σας. Πριν σας αφήσουμε, να δούμε για μία τελευταία φορά την κάρτα. Έχουμε νέα αποτελέσματα. Για τα ναι ή τα όχι μιλάω. Παρακαλώ να μου βγάλετε την κάρτα και έχουμε φτάσει αισίως. 13.703 οι αισιόδοξοι που πιστεύουν ότι θα αλλάξουν τα πράγματα με τη νέα κυβέρνηση και 10.230 οι απεσιόδοξοι που δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή στην πορεία του τόπου με Πρωθυπουργό Σημίτη και με τη νέα κυβέρνηση. Αυτό είναι το τελευταίο μας αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τους 23.000-24.000 ανθρώπους που μας πήραν στο τηλέφωνο και είναι βεβαίως αυτά δεν είναι νούμερα έτσι στον αέρα, γίνονται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία με κομπιούτερς κλπ. Και βγαίνουν στα τηλέφωνα όλα αυτά. Να ακούσουμε για λίγο τον κύριο Μπαλτά, τον Υφυπουργό Γεωργίας, τον έχουμε στο τηλέφωνο μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ καλή πολύ. Επιτυχία. Δύο κουβέντες για τον τομέα σας για να κλείσουμε. Είναι ένας τομέας πολύ σπουδαίος. Με προβλήματα άμεσης προτεραιότητας πια. Για την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό το ξέρουμε. Τη γεωργία μας ξέρετε που βρίσκεται και το δεύτερον ότι αυτή η γεωργία δεν είναι πια πρόβλημα καθαρά ελληνικό, εξαρτάται από τους χειρισμούς που θα κάνουμε στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Ελπίζω να τα κάνουμε τόσο καλά ώστε να προχωρήσουμε καλύτερα και στην αγροτική μας οικονομία. Το ελπίζουμε και εμείς. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Καλή νύχτα σας. Πολύ. Γεια σας. Λοιπόν. Να κλείσουμε με εσάς, καλοί μου φίλοι. Κώστα, μετά από όλα αυτά που κουβεντιάσαμε σήμερα και ακούσαμε και τις υποσχέσεις και όλα αυτά τα πράγματα, πιστεύεις ότι εσύ πραγματικά μπήκαμε σε μια νέα εποχή, όπως λέει ο Κώστας Λαλιώτης, σε μια καινούρια μέρα? Ναι,
Το πιστεύω. Το πιστεύεις. Το πιστεύω. Αλλά μην ψηφίσω μόνο, να πω ναι μόνο. Ναι, αυτό σου λέω. Θέλω να πω δύο φράσεις. Ότι το πιστεύω. Αυτό δεν πρέπει να επιβαρύνει, πιστεύω, τη νέα κυβέρνηση. Να μην της δημιουργήσει κανένα στρες. Όχι ότι το πιστεύω εγώ, το πιστεύουν η πλειοψηφία αυτών που ψήφισαν, έτσι. Το ότι έχουν μία προσμονή. Δεν πρέπει να δημιουργήσει κανένα στρες. Το μόνο πράγμα που με ενόχλησε ήταν η παραπομπή στα αστικά δικαστήρια του κυρίου Ουδρή. Νομίζω ότι δεν κάνει λάθος. Ναι. Και κάτι ακόμη θα ήθελα να πω, ότι αυτό το περίφημο ανθρώπινο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι είναι θέμα συζήτησης, συζητήσεων. Είναι θέμα πράξης. Επειδή λοιπόν το πρόσωπο του κυρίου Σημίτη ίσως να μην μας θυμίζει αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, ένα πολύ ανθρώπινο πρόσωπο, νομίζω ότι εκεί πρέπει να πέσει το βάρος. Στο πραγματικά ανθρώπινο, ούτε καν πρόσωπο, ανθρωπιά του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Όχι προσωπείο, ανθρωπιά, πραγματική. Παναγιώτη. Να σου πω την αλήθεια, οι υπουργοί δεν μας είπαν τίποτα. Έτσι, ήταν ωραία. Λίγο προετοίμαστε. Ναι, ήταν προετοίμαστε, δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Εύχομαι αύριο να βρουν τον δρόμο τους. Θέλω να πω για να ξεκαθαρίσω κάτι εδώ πέρα, ότι εγώ προσωπικά αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Ανδρέας Παπανδρέου. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες που πέρασε από την χώρα. Νομίζω ότι όλοι έχουν ημερομηνία λήξεως. Καλλιτέχνες, αθλητές, πολιτικοί, κυρίως πολιτικοί, διότι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τη μοίρα τη δικιά μας. Εγώ δεν έχω τη μοίρα κανένα στα χέρια μου, ούτε φαντάζομαι ο κ. Σαρζού. Άντε. Υπερβολές. Λοιπόν, αυτή την ήξερες εσύ. Σε προσλαμβάνεις για πολλούς προπονητές. Κανόνισε να μην πάμε στο Παρίσι. Πού εγώ. Λοιπόν, με διάκοψε τώρα και ξέρεις τι θέλω να πω. Έλεγα λοιπόν ότι όλα έχουν μια ημερομηνία λήξης. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο νέος πρωθυπουργός, ο κύριος Σημίτης, θα έχει την υποστήριξη και του κόσμου και κυρίως του κόμματος, μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες που θα γίνει το συνέδριο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουν στρες και άγχος, διότι πολλές προσδοκίες που έχει ο κόσμος σημαίνει ότι πρέπει να φέρουν αποτελέσματα, διότι αν δεν φέρουν αποτελέσματα, τότε η καταγραφή θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το αν δεν είχαμε προσδοκίες. Και εύχομαι καλή επιτυχία και να λυθούν βασικά ζητήματα και όχι πουσιώδη. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει εμένα το Maastricht. Mm-hmm. Προσωπικά, με ενδιαφέρει ο πληθωρισμός να μην είναι 8% και τα επιτόκια δανεισμού 24%. Με ενδιαφέρει να είναι 8% πληθωρισμός και να είναι 12% τα επιτόκια δανεισμού. Δηλαδή, αυτά τα παραμύθια περί μείωση του πληθωρισμού δεν μπορεί να ισχύει μόνο στα χαρτιά. Δεν μπορεί το ενίκιο που πληρώνω εγώ να αυξάνεται 20% το χρόνο και να μπορεί ο πληθωρισμός είναι 8%. Αυτά λοιπόν. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν και πραγματικά νούμερα. Και ελπίζω να το κάνει αυτό η νέα κυβέρνηση. Θέμα. Εγώ να πω ότι νομίζω ότι όλοι νιώθουν μια ανακούφιση. Ανεξάρτητα τι έκανε, τι προσέφερε ο Αντρέας, όλοι νιώθουν μια ανακούφιση ότι όντως αρχίζει κάτι καινούριο. Βλέπουμε καινούριους ανθρώπους, σαν τον Στεφανόπουλο ακόμα. Ο Σιμίτης, ένα καθαρό πρόσωπο. Ο Έβερ, δεν είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι. Ο Σαμαράς, έστω, ξέρω εγώ, Αβραμόπουλος, καινούριο πράγμα. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα πηγαίναν καλύτερα τα πράγματα και μπορεί να πάνε αν αυτόν τον άνθρωπο τον αφήσουν να κυβερνήσει, ένα κρατούμενο, και δεύτερον, αν μπορέσει να κυβερνήσει. Γιατί μπορεί και να τον αφήσουν και να μην μπορέσει. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Αν τον αφήσουν και μπορέσει, πιστεύω θα πάνε όλα πολύ καλύτερα. Αν δεν. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που μέχρι τις 12 από τις 9 η ώρα καθίσατε κοντά μας και από ό,τι δείχνουν και οι συμμετοχές στα τηλέφωνα πρέπει να είστε αρκετοί, διότι φτάσαμε εσείς στις περίπου στις 20.000. Έχουμε πάρα πολλούς τηλεθεατές. Λυπάμαι ειλικρινά για όλους εσάς και έχουμε, λέει, μια κυρία η οποία κλαίει και θέλει να μας μιλήσει. Να μην κλαίει η κυρία, ίσως να χρειαστεί να κάνουμε και μια άλλη εκπομπή. Θα δούμε στην πορεία τα πράγματα. Αυτή που κλαίει, άστινα. Αλλά μια κλαίει τώρα. Αλλά πραγματικά πρέπει να βγουν ειδήσεις. Είναι μια κρίσιμη μέρα, μια μέρα με έντονο πολιτικό χαρακτήρα και πολιτικά γεγονότα σημαντικά. Έχουμε νέα κυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και στο δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε την ερχόμενη Κυριακή στις 9 η ώρα πάλι. Να είστε όλοι σας καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλή σας νύχτα.